Εδώ είμαστε. Γεια σου, Φέδων. Φέδων, κόψτον. Ζω. Λοιπόν. Έχουμε το Φέδων σήμερα, έτσι. Ναι, ο Φέδων με, ψία, με άλλη φάτσα. Η μας με το τραγούδι. Λοιπόν, καταρχήν ακούγεστε όλοι. Έλα. Γιατί από ηχοληψία, εντάξει. Να πω από μία ατάκα όλοι, ρε παιδί μου. Ναι, μα κουκούλα ακούγεσαι. Πες μία ατάκα. Ακούγεσαι. Ακούει. Ακούει, ακούει. Άμα θες. Εμένα ακούει, έξω ακούει. Γιώργο, άμα θες να μιλάς στο όφωνο, όπως λέει η Ανίτα. Ναι, άμπρα. Δεν πήρα αδιάβροχο. Μέγαψε με αυτό που λες και τον έχεις εκθέσει. Σταμάτα στην δική μου του Ηρακλή. Είμαι, τώρα έγινε, πήρα τα σκύπτρα. Εσείς, κύριε Μπουγάτσα, είστε. Εκεί έχουμε πάει ένα ξανθό πλασματάκι στο μαγαζί. Καινούριο. 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 New entry. Εσύ έκανε το. Και αυτό ακούγεται, έτσι. Επιλογή. Μια χαρά που είμαστε. Να πούμε και μια τάκα εδώ να ακούγουμε. Άντε, πριν τα δόντια σε Μπουγάτσα που είσαι ξανθό πλασματάκι. Λοιπόν, αφήστε με 10 πολλά είναι λεπτά. Όχι, 10 λεπτά είναι πολλά. Ένα λεπτό να πω 2-3 πραγματάκια για να ξέρει και ο κόσμος. Λοιπόν, καταρχήν, να ξέρετε ότι θα πάμε μέχρι 12 η ώρα. Εντάξει, 3 ώρες θα είναι η εκπομπή. Εσύ αποχώρησε λίγο νωρίτερα, εντάξει. 11 και μισή θα φύγει ο Μπουγάτσας. Εντάξει, α φύγει και 11 και 25, δεν πειράζει. Λίγο πριν το διάλειμμα, α φύγει. Βασικά δεν ξέρω αν θα αντέξει την αντιπαράθεση. Και αυτό. Αν αντέξει την αντιπαράθεση, θα φύγει. Εμείς οι τρεις θα μείνουμε μέχρι 12. Να πω στο κοινό ότι σήμερα ο Γιώργος Αγόρας του δώσαμε ένα ρεπό, εντάξει, να ξεκουραστεί και λίγο ο άνθρωπος. Δηλαδή να έρθει τώρα 12 και να κάνει μισή ώρα εκπομπή και να φύγει, δεν λέει, έτσι. Λογικό. Λογικό. Οπότε η εκπομπή. Το αξίζει ένα ρεπό του Γιώργιου. Πρέπει. Πρωί, απόγευμα, βράδυ, συνέχεια να κάτσει να. Καλά, σε μην το γλύφει άλλο. Πάμε τώρα. Τι το γλύφω, ρε βλάχο. Τι λε, ρε βλάχο. Άντε, να πατήσει τη γλώσσα. Άντε, ρε βλάχο. Άντε, σταμάτα να κλείσει. Εδώ πέρα να πούμε. Κύριε Διευθυντάκια, κύριε Διευθυντάκια. Ολυμπιακό σταμάτα να κλείσει. Άντε. Βάζει το ηχητικό. Κύριε. Σωστά, περιμένετε. Ωραία. Το ξέχασα, ρε μα. Φίλε, γι' αυτό είμαστε εμεί εδώ. Γιατί έχει μια ηλικία, να σε θυμίζουμε. Ναι, δώσε μου 10 δευτερόλεπτα λίγο. Μάτσα, το βλέπεις, το ένα είναι αυτή που είναι έξω. Και το άλλο είναι μέσα. Με το ένα ακούω. Δηλαδή ήταν που ήταν, έβαλε και το ένα ακουστικό. Κάτσε να δούμε, θα το. Περίμενε. Το προσωπάκι σου μέχρι να πεθάνεις. Σύχαμα. Ασύχαμα. Μέχρι να πεθάνεις. Σύχαμα. Να μην βγάλει γέλιο. Αυτό σου εύχομαι. Είστε στον αέρα, υπόψη. Σιχαμένε. Αυτό σου εύχομαι σε ένα μάστορα. Δεν είδες την καναρτιά του Γεωργιάδη, είδες φάουλ εκεί πέρα. Δικαίω ήταν. Δικαιώθηκα μετά 10 χρόνια. Αυτό το 8 ήταν. Αυτό με ψευθεί. Δεν μπορώ να πω. Εντάξει. Είσαι μαλάκας, έσπρος. Δεν μπορώ. Εντάξει. Εγώ εσένα βλέπω και γελάω. Δεν μπορώ. Εντάξει. Θέλω να σεβαστώ τα παιδιά, αλλά δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Εντάξει, γιατί γελάς μία ώρα. Τώρα έκανε τέτοιος και γελάς. Τι να κάνω, κλαίω, μωρέ. Να μην κάνεις τίποτα. Ανέφραστος να είσαι. Κατέβασε τα παντελόγια, σε πήδησε ο Ολυμπιακός. Ο υπόψη φταίει, φελέ. Μωρό. Εκεί το πράγμα να συνεχίσει. Μα με βγάζει τα ρούχα. Συνεχίσουμε έτσι. Στα μαλλιά ρεμίδια. Άποψή μα είναι. Όχι, εμεί τα μαλλιά μα είναι. Τελείωσε. Η άποψή μα είναι. Άμα θε να λέμε τι δικέ σου απόψει, να μην το θε. Το πάγεμ δεν τον έπιασε. Το φίλο τον είχε πηδήξει. Ακού να δει. Τότε μπα έβγαλε τα τεμπά. Τα τεμπά έβγαλε. Ακού να δει. Το πάγεμ που κατέβασε τα παντελόνια. Καραγκιόζει. Άντε καραγκιόζει. Το πάγεμ δεν τον πήρε τίποτα. Και ήρθε με τα μούτρα. Ακού να δει. Και ο πάγεμ. Λοιπόν, σα λίγο. Πάει ο Μπάγεβιτς! Λοιπόν, είναι ο Μάνος ο τρόπος σου. Άκουσα αυτό. Ναι, ο Μπάγεβιτς. Μένος αντιαλιανοσύνης. Κάθοταν πίσω. Έδινε χώρο στον Ολυμπιακό. Και έχανε ο Άκης. Θα έλεγε τα έργα. Θα έλεγε καλά. Ότι θυμήθηκε το μάτσο ο Μπάγεβιτς. Πριν το μάτσο είπα. Πριν το μάτσο είπα. Πριν το μάτσο είπα. Πριν το μάτσο είπα. Τι είπες με το μάτσο. Τι είπα, διαβάζεις. Στήλη μου, διαβάζεις. Έλα, διαβάζεις. Τι είπα εγώ, ρε. Ναι, τι είπες, για πες. Να δώσει χώρο ο Μπάγκεβιτς στον Ολυμπιακό. Το έγραψα. Ναι. Το είπα πριν. Ωραία. Λοιπόν, πες ότι δεν σε έχανε. Παιδάκι μου. Πες. Μόλις δεν σε έχανε. Μετά το τελικό. Άρχισε να διακόσω να τα ζώγλιο. Δεν είναι δύο. Έτσι είναι η εκπομπή την επόμενη μέρα. Στάσου λίγο, ρε φίλε. Το τσουκαλά το κυνήγι. Σταμάτα ρε λίγο. Κάτσε ρε. Το τσουκαλά ρε φίλε. Το τσουκαλά που λέγε Βουγγαρί. Το κυνήγι. Δεν μιλάω, ρε. Σταμάτα λίγο. Άσε το μας που θα κοιτάω, ρε. Σταμάτα λίγο. Υπάρχει λόγος που σε σταμάτα. Λιώνει όμως. Εσύ γιατί παρεξηγήθηκες. Δεν παρεξηγήθηκα, μάρες. Εντάξει, είναι ένας ο οποίος είναι άστον. Πήραμε έτσι μια γέση από παλιά. Έχει μείνει, ρε φίλε. Ναι, δυστυχώς δεν το είχε αυτό που, αυτό που το διάλεξα. Είχε μόνο 2 λεπτά. Συνήθως είναι το εξάλεπτο εκείνο το ηχητικό. Ωραία, πήραμε μια μικρή γεύση από. Κράξω λίγο. Έτσι, ένα διαδικτυακό τόπο. Ποιον? Ο οποίος δεν χρειάζεται να κάνει διαφήμιση τζάμπα.
Για πες. Χρησιμοποιούν τις ατάκες από τότε 15 φορές την ώρα. Ποιος είναι, πες. Τι είναι, κακό είναι. Σίγαμα και τον καρκίνο γάμα. Στα γνωστά, στα γνωστά. Στα γνωστά και κάτι καφενεία εκεί. Είναι ένα-δύο από τα ένα-δύο πιο δημοφιλή. Διαφήμιση κάνουν. Αυτή τη μέρα το Ντρούλινγκ, τον Μπουγάτσα και τον Τρέγια και τον Μακουκούλα και του έστειλα μια ενημέρωση ότι για να μα ακούσουν και τα παιδιά που είναι εκτός της Ελλάδας. Ναι, για Αθήνα λες πιο πολύ. Δεν πειράζει. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει, τι έγινε. Καλά. Δεν έγινε. Τα καρποφόρα δεν τραβάρανε. Δεν είμαστε τίποτα πουθενάτες. Λοιπόν, Μακουκούλα. Λοιπόν, να πούμε ότι επαναλαμβάνουμε. Να καλωσορίσουμε. Από πού έρχεστε, ρε Μακουκούλα, από την Ωμέγα Εθνική. Τι θα κάνετε, πίδω. Ξεκινάω με 12 βαθμούς του χρόνου. Δώστε μου μισό λεπτό. Για να μην είμαστε και αγενείς, να καλωσορίσουμε εδώ τους καλούς μας φίλους και τον Γιώργο τον Μακουκούλα και τον Νίκο τον Μπουγάτσα. Να τους ευχαριστήσουμε που ήρθαν όντως. Να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι τα παιδιά εδώ, γιατί έχουν και οι δύο επαγγελματικές υποχρεώσεις, μια και είναι και οι δύο μέτοχοι σε μπαράκια γνωστά και φημισμένα με πολύ κόσμο στην πόλη μας και θα τα επισκεφτούμε πάρα πολύ σύντομα. Μακουκούλα είναι η επόμενη, γιατί είναι και μαγαζάρα. Θα πάμε έτσι. Και η μαγαζάρα είναι του Μακουκούλα. Θα πάει 500 φορές, θα πάμε άλλες 500 γιατί είναι μαγαζάρα και του Νίκου. Έτσι, και του Μανώλη. Την ομελέτα που τρώει. Θέλω. Έτσι, την ομελέτα Σαββατοκύριακο. Και του Μακουκούλα πρέπει να πάμε. Έτσι. Ευχαριστούμε, παιδιά, που είστε εδώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Έτσι. Ξαναβρεθήκαμε. Ήρθε και εγώ έρχομαι συχνά. Εντάξει, τρίτη φορά έτσι. Μην το ξέρει. Τρίτη φορά έτσι. Ήρθε και ο Τζόρτζ. Ήρθε και ο Τζόρτζ ο Μακουκούλα. Σήμερα λείπει μόνο ο Φαλακροκόρακα. Θα βγει. Τώρα θα βγει τώρα στον αέρα. Σε κανένα πεντάλεπτο θα χτυπήσει το τηλέφωνο. Θα χαλάσει η διάθεσή μα. Θα βγει. Γιατί να χαλάσει η διάθεσή μα. Τι να χαλάσει. Εδώ είμαστε με την Ελίκα σε μέρα. Θυμάμαι πριν το τελικό με τον Ολυμπιακό, είχε δώσει η φαβορή τον Άρη. Έτσι, θυμάμαι. Γι' αυτό χάσαμε. Πιέζω. Θυμάμαι και η εκπομπή, παιδιά, ήταν την προηγούμενη μέρα που άκουγα όλη την μέρα εκπομπή. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι βγάζει ένα μένος εναντίον του Άρη, μια αντιαργανοσύνη μεγάλη. Για όλους βγάζει. Μάλλον και για τον Ακλή δεν βγάζει. Μάλιστα, νομίζω κάπου που το είδα χθες στο YouTube σε κάποιους το ανέβασε. Ότι. Το ρώτησε κάποιος. Εσύ το ανέβασε, δεν ξέρω, κάποιος το ανέβασε. Το ρώτησε κάποιος πώς βλέπει σε τι θέση θα τερματίσει ο Άρης. Και τι είπε. Το ρώτησε τι θέση θα τερματίσει ο Άρης. Ναι. Και πώς βλέπει το παιχνίδι Άρη ΠΑΟΚ. Ναι. Στο Χαριλάου στο δεύτερο γύρο. Ναι. Και είπε: το βλέπω άσο ημίχρονο, διπλό τελικό. Εντάξει, η άποψή του. Πώ γίνεται η άποψή του να είναι πάντα κατά του Άρη, ρε φίλε. Και τι θέση θα τερματίσει ο Άρης, είπε ότι. Έκτος θα τερματίσει ο Άρης, είπε. Ναι, και εγώ, συγγνώμη, έκτος εννοεί στην κανονική περίοδο. Στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, στα playoffs ενός όλο. Είπε έκτος, δεν το ρώτησα. Λέει τι θες να τερματίσει ο Άρης, είπε έκτος. Κάπου τον εβάσα σε ένα. Και εγώ πιστεύω στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος έκτος. Όχι, γίνεται πάντα να είναι αρνητικός. Εντάξει, φίλε, η άποψή του. Ή το κάνει γιατί βγάζει μέλος, ή το κάνει. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Πέρσι δεν βάλαμε στοίχημα και πήγαμε, φάγαμε και εσύ ήσουν. Ότι θα πέσει ο Άρης και εγώ είπα ότι θα βγει η Ευρώπη. Και τι σχέση γι' αυτό. Πάλι ήταν αρνητικός. Πάλι έβλεπε ότι ο Άρης θα είναι εκτός Ευρώπης. Φάγαμε, τζάμπα. Πώς γίνεται πάλι. Εγώ σου λέω ότι βγάζει μένος. Εναντίον του Άρη, εντάξει, τώρα από εκεί πέρα. Ερώτηση. Φταίει δηλαδή ο Θουβού που πέσατε, ας πούμε, τέσσερις φορές. Τι σχέση έχει αυτό. Εγώ σου λέω ότι βγάζει μένος. Ολοκληρώστε ερώτηση, σε ακούμε προσοχή. Φταίει δηλαδή ο Ραπτόπουλος με το μένος που βγάζει, που έχεις να βάλεις γκολ 49 χρόνια σε τελικό. Δεν σου είπα εγώ ότι φταίει ο Ραπτόπουλος γι' αυτό. Τότε. Εγώ σου είπα μένος για τον Μπάουκ δεν βγάζει μένος. Για τον Μπάουκ γλύφει συνεχώς. Τον κύριο. Λάθος κάνεις. Γλύφει τον κύριο Ιβάν Σαββίδη συνεχώς. Γλύφει τον κύριο Ιβάν Σαββίδη. Το γιο του κοροϊδεύει μέρα νύχτα, ρε. Τι λες τώρα. Εντάξει, άλλο το γιο του σου λέει. Δεν σου λέει. Τον ίδιο το Σαββίδη το κοροϊδεύει μέρα νύχτα. Τι λες. Εγώ δεν ακούω, οπότε δεν ξέρω. Γλύφει. Από τη στιγμή που δεν ακούτε, δεν μπορεί να έχετε και γνώμη. Ακούω λίγο το πρωί. Εντάξει, πε. Κράζει. Όχι μόνο. Τον Ηρακλείο τον κράζει. Είναι ευτυχισμένο που ψεύδει. Τον Ηρακλή τον κράζει. Ευτυχισμένο είναι που διαδικεί ο Ηρακλή. Τον ηρώτητα. Ξέρετε, παιδιά. Τι να κάνω. Εγώ εντάξει, συμφωνώ λίγο περισσότερο με. Κράζει και πάω για να. Δηλαδή, κράζει ΠΑΟΚ για να μπορεί να κράζει και Άρη. Αλλά τον ΠΑΟΚ τώρα και να κράξεις τώρα, ο ΠΑΟΚ είναι στα καλύτερά του. Ό,τι και να κράξεις, δεν νομίζω ότι τόσο μεγάλο αντίκτυπο, εντάξει. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου αλήθεια, η δική μου άποψη. Λοιπόν, θα πάμε επαναλαμβάνω. Τανζανία 0-1. Τι πράγμα? Live score. Ποιος? Τανζανία. Καλά, ρε, για Τανζανία ήρθε να μα πει Μακουκούλα, είσαι καλά. Τανζανέ. Τι είσαι, ο δράκο Τανζανία είσαι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, θα πάμε μέχρι τι 12. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές σε λίγο έτσι, να πούμε 2-3 πραγματάκια, λίγο να θυμηθούμε και τα παλιά. Το οτιδήποτε, δεν έχουμε θέμα έτσι ιδιαίτερο. Εντάξει, είπαμε να κάνουμε εδώ μια εκπομπή με τα παιδιά για να ξαναδούμε. Τώρα μου στέλνει και ένας φίλος ο Δημήτρης από τη Βέρεια, μου στέλνει, είπε ότι ο Άρης λέει θα βγει 7ος-8ος. Α, έκτος μας είπε. 7ος.
Εγώ το είδα σε βιντεάκι τώρα. Ναι. Σε βιντεάκι, κάποιος το ανέβασε σε ένα εντάξει. βιντεάκι. Μια εκπομπή που έκανε στην τηλεόραση τώρα. Ναι, εντάξει, η άποψή του. Ας βγει δέκατος και ας πάρουμε το κύπελο. Τι πρόβλημα έχουμε. Ας βγει δέκατος και ας πάρουμε το κύπελο. Άλλο λέω, ρε φίλε. Ναι. Λέω ότι πάντοτε. Ναι. Πάντοτε το αρνητικό λες. Ότι κεντράρει. Δηλαδή, ο Άρης. Δηλαδή, ακόμα και καλά να, και μια νίκη να κάνει καλή, δεν θα το σχολιάσει. Από πού είναι ο φίλος? Δεν θα το σχολιάσει. Από τη Βέρεια ο Δημήτρης. Είναι φίλος. Τι ύποπτος. Γιατί είπα. Τι είπα. Μπράβο, Βέρεια. Κόκε, κόκα, κόκα το λέγανε κόκε. Αριανάκι άρρωστο. Κόκα το λέγανε κόκε. Την επίθεση. Κοίταξε. Κάνε την επίθεση που κάτσε. Το λέγανε κόκα και το λέγανε κόκε. Αυτό που συνελήφθη. Είναι φυσικό να τον βρει. Σαν ηγετική μορφή. Είναι φυσικό. Ηγετική μορφή. Δεν τον έχει ξεχάσει. Δεν έχει ξεχάσει. Σε πόνεσε πάρα πολλέ φορέ. Το 3-1 το θυμάσαι αυτό. Ωραία, ωραία. Λέγε το 7. Έτσι σα θέλω. Το 7. Που κέρδισε 3-1 ο Άρης. Τι έχει αυτός, κέρδισε. Τι έκανε. Σε έβαλε δύο γκολ ο Κόκε. Απλά τον μισείς, τον μισείς γιατί σε πλήγωνε. Όχι, δεν το μισώ. Φυσικό είναι. Δεν το μισώ. Γελάω. Ο Κόκε για μένα είναι ο Γκάλης του ποδοσφαίρου. Ποιος? Ο Γκάλης του ποδοσφαίρου. Καλά, τώρα γελά και οι Αριανοί μαζί σου. Ο Γκάλης του ποδοσφαίρου. Ναι, πιάνουν την κοιλιά του και οι Αριανοί μαζί σου. Και καθόλου πίθανο να είναι. Να τον έχουν βάλει σε κάποιο κύκλωμα χωρίς να φταίει. Ένα λεπτό. Δεν ξέρω, η δικαιοσύνη της Ισπανίας. Η δικαιοσύνη της Ισπανίας πιστεύω θα είναι σωστή. Η δικαιοσύνη της Ισπανίας δεν χαρίζει να ξέρει. Βέβαια, φλαράκι. Να ξέρει. Και δεν πρέπει να καταδικάζει κανέναν πριν γίνει δίκη και πριν βγει το πόρισμα. Ένα λεπτό. Και αν καταδικαστεί ο Κόκκι, τι μας νοιάζει. Δεν καταλαβαίνω. Κανένα. Στον Άρη πρόσφερε. Στον Άρη έχει προσφέρει. Στον Άρη έχει προσφέρει τα μέγιστα. Ο Κόκκι ήταν υπεύθυνο που χιλιάδε παιδάκια πηγαίναν στο γήπεδο περήφανα φωλώντας τη φανέλα του Κόκκι, την κυτρώνα φανέλα με το όνομα του Κόκκι από πίσω. Ναι, ναι. Έκανε εμάς περήφανος ναι. που έδωσε νόημα στις Κυριακές μας αυτός ο άνθρωπος. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ, ό,τι και αν γίνει, θα είναι πάντα στις καρδιές μας. Τέλος. Χαλάλη σας και χαίρομαι. Και ολοκλήρωσες. Ολοκλήρωσες. Χαλάλη σας. Απόψε Νίκο, και εγώ έχω. Χαλάλη σας. Έτσι. Χαλάλη σου μάλλον, γιατί πιστεύω ότι πολύ λίγους Αριανούς αντιπροσωπεύει αυτά που λες. Έτσι πιστεύω. Χαλάλη σας λοιπόν να έχετε πρότυπο. Αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος κατηγορείται ως εγκέφαλος σπήρας για ναρκωτικά. Χασίς. Γι' αυτό είναι τον άνθρωπο. Βέβαια ο Άρης δεν έχει καμία εμπλοκή με τα προσωπικά του Κόκκι. Καταρχήν χασίς, το χασίς επιτρέπεται στη μισή Ευρώπη. Πρώτο, δεν είναι ναρκωτικό, έτσι. Και αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, νομίζω αυτός το είχε πει ότι δεν πρέπει να είναι νόμιμο το χασίς. Έχει και πει έτσι. Στην Ελλάδα όμως είναι παράνομο. Και στις περισσότερες χώρες του κόσμου είναι παράνομο. Δεν μπορείς να πει το χασίς ούτε ναρκωτικό. Ούτε ηρωινίδιο ούτε κοκαίνη. Χαλάλη σου λοιπόν, μπράβο σου Μπουγάτσα που έχεις πρότυπο έναν εγκέφαλο, εγκέφαλο όπως το χαρακτήρασα. Το χαρακτήρισα ναρκωτικών. Αν δεν έναν εγκέφαλο έμπορο ναρκωτικών. Έω ότου γίνει το δικαστήριο. Να μιλήσω. Ποιο μου λέει εμένα που δεν την πήρε για ιδιοκτησία. Για ιδιοκτησία. Τι ιδιοκτησία, ένα τόνο. Είσαι τρελό. Ένα τόνο, όχι φίλε. Ένα τόνο που το ξέρει ούτε ένα τόνο. Πάλι γάμο στο ρεπορτάζ, πα καλά. Δεν μου λε, άμα είναι για ιδιοκτησία να ξέρει πίνει 100 κιλά στην Τουμανιά. Ακούγεται. Είναι για ιδιοκτησία σου. Παιδιά, ακούστε τι είπε, ιδιοκτησία. Ένα τόνο. Πού το ξέρεις ότι είναι για εμπόριο. Λοιπόν, και πάει το τεκμήριο, της αθωότητας υπάρχει όμως. Κύριε Τρέγια, το τεκμήριο της αθωότητας υπάρχει πάντα. Μέχρι να καταδικαστεί. Αλλά δεν έχεις εσύ καμιά ο Άρης. Εγώ θα σας φέρω τώρα 10 άτομα. 10 άτομα που πίνουν μαύρο. Θα σου φέρω τώρα 10 άτομα. Μην τους φέρνεις. 10 άτομα σου φέρω. Τι είναι αυτή. Ας βάλουμε φυλακή για αυτούς τότε. Να τους βάλουμε φυλακή. Πολύ γελάς και μάλλον δεν συμφωνείς με αυτά. Ακούς τι λες. Σου λέω, σου είπα. Ακούς τι λες. Να σου φέρω 10 άτομα εδώ. Σου φέρω εγώ 250 που την πίνουνε. Τότε τι μάλλον. Αλλά μπορείς να μου φέρεις έναν έμπορα που έχει ένα τόνο. Κάτσε ρε φίλε, έμπορα, ποιος το λέει ότι είναι έμπορα. Σε ρωτάω, κατηγορείται ως ένας από τους εγκέφαλους ναρκωτικών. Ακόμα και έτσι να είναι. Άσε να ακούσει ο κόσμος. Άσε να ακούσει ο κόσμος. Έμαθε ο κόσμος. Κατηγορεί, όχι να ξαναμάθει για αυτούς που συντονίστηκαν τώρα. Κατηγορείται λοιπόν ο Σέργιο Κόκκι, το πρότυπο του Μπουγάτσα. Έτσι. Ως ένας εγκέφαλος από σπήρα ναρκωτικών για ένα τόνο χασίς. Και όχι μόνο. Έως ότου, να ολοκληρώσω. Έως ότου λοιπόν αποφανθεί η δικαιοσύνη. Και αποδώσει ωραία. Δικαιοσύνη, είτε ένοχο, είτε αθώο, είτε αθώο, θα υπάρχει αυτή η κατηγορία. Η οποία κατηγορία είναι έτσι μία ένδειξη, δεν είναι απόδειξη.
Σωστά. Για να το λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Αλλά εγώ δεν το κλείσουμε όμω. Τελείωσε. Μπορώ να μιλήσω εγώ. Για την ώρα τελείωσε. Να απαντήσει. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα είναι το πρότυπο εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Όχι. 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 Ο Μαραντόνα. Καλά έγινε. Ήταν όταν έπεσε. Ήταν όταν. Κόκκι όταν έπεσε. Ήταν όταν έπεσε. Κόκκι όταν έπεσε. Και ο Κόκκι όταν έπεσε. Για να το κλείσουμε. Σαν ποδοσφαιριστή. Για σένα. Εσύ τον ζήλευε, τον ήθελε στην ομάδα σου. Δεν μπορούσε να τον πάρει. Για μένα σε να μιλήσω εγώ. Για μένα σε να μιλήσω εγώ. Να μιλήσω ποιον να εγώ. Πού να τον πάρει. Να ζηλέψω ποιον να εγώ. Λέω. Αυτό το ζήλευαν, ξέρει ποιοι το ζήλευαν. Οι Καζινόβοι που έπεσε το 33 και έχουν τα 800 χιλιάρια που λέγατε το δίνατε και το δίνατε 200. Τι τα 800 που λέγατε και το δίνατε 200 και πήγε έπεσε το 33. Το ζήλευαν οι Καζινόβοι που παίζανε 10 ευρώ. Το μουσουλίμο που έβαζε τα χιλιάρια και ξέρει και ποιοι το ζήλευαν. Αυτοί που έχουν χοληστερίνη και τρικλικερίδια, γιατί μέρα νύχτα με την μπάκα που είχε τη μεγάλη και δεν έβλεπε το πουλί του το κατουρούσε. Ωραία. Ήταν στα πιτόγερα. Το Μουσλίμοβιτς δεν μας είπες και τον. Τον Μουσλίμοβιτς δεν φίλε. Και το εννιάρι, πώς λεγόταν που ήταν ο παιχτάρας που είπε δεν θα ξανάρθει στο Χαϊλάου. Έπινε. Τι έκανε. Έπινε ο Μουσλίμοβιτς. Ο άλλος έτρωγε. Ο άλλος έτρωγε σαν μοσχαροκεφαλή. Και τώρα πίνει. Και δύο ανθρώπους έχω ακούσει να κατηγορήσει του Άρη τόσο πολύ έντονα. Και φυσιολογικά βέβαια γιατί αυτοί έχουν. Τον Νίκο Γκάλι και τον Σέρχιο Κόκκι. Αυτό δείχνει την ποιότητα και την αξία αυτού του τεράστιου Ισπανού ποδοσφαιριστή που έκανε περήφανο εμένα και 10 εκατομμύρια Έλληνες που κέρδισε μέσα σε ισπανικό έδαφος την πανίσχυρη Ατλέτικο ντε Μαντρίτ του Ντιέγκο Φορλάν. Πώς είναι ο Σέρχιο. Λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα, γιατί θα είναι το πρώτο θέμα αντιπαράθεση ήταν αυτό, να το κλείσουμε και να καταδικαστεί. Δεν έχει να κάνει με τον Άρη τίποτα, ούτε ο Άρης είναι υπεύθυνος. Ήταν ένας πρώην παίκτης του Άρη. Εντάξει, έχει τελειώσει την καριέρα του εδώ πολλά χρόνια. Μετά τι θα κάνει. Να σου θυμίσω και στους πιο παλιούς ότι ο Άρης είχε ένα δίδυμο τον Νίκητς και τον Μπάκτιτς, εντάξει, που μετά όταν έγινε ο πόλεμος, ο Μπάκτιτς ήταν φωνέας, σφαγέας. Τι κάνουμε, να απολογηθούμε μετά για τον Μπάκτιτς, προς Θεού δηλαδή. Θέλω να πάρει θέση και ο κύριος Μακουκούλα για το θέμα του Κόκκι. Να πάρει, φυσικά, να μας πει την άποψή του, εντάξει. Και μετά να μας πει για το Ηρακλή κανένα. Μιλάτε μας, είναι εκτιμημένος. Σαν παίχτη λες. Αλλιώς ήταν πιο ωραίος. Ο πες τον άλλο τον Ισπανό. Το δω, με τα δόντια τα offside. Το Χαβίτο. Το Χαβίτο. Ναι. Όχι, σαν ικανότητες, σαν αξία. Ναι, όχι, ρε. Λοιπόν, ποιος ήταν πιο καλός, ο Κόκκι ή ο Κάμπορα. Για εγώ αυτούς που πουλάνε ο Παντελίκη που έρχονται από ξένη χώρα και λένε ότι εγώ είχα αφήσει του Άρη στο κρεβάτι μου. Δεν τους... Καλά, αυτά τα έκανε μετά, ναι, δεν τα έκανε στην αρχή. Δεν τα έκανε. Ήταν επιρρεπή ο καθένα. Ο Κάμπορα, έχουμε πολλά να πούμε. Ο Κάμπορα, καταρχήν η θέση ήταν διαφορετική. Ναι, αλλά ο Κάμπορα. Ο Κάμπορα έπαιξε ένα χρόνο και ο Κόκκι έξι. Πρόσφερε πολύ περισσότερο. Έξι χρόνια τον Κόκκι. Πέντε και μετά που ήρθε ένα χρόνο που ήμασταν στη Γάμα. Ο Αμπρέου πέσε ακόμα μήπω. Ο Αμπρέου, όχι, ο Αμπρέου έπαιξε μισή χρονιά, έπαιξε Δεκέμβριο, έφυγε ο Αμπρέου. Μην λέμε ποιος Αμπρέου, ρε, τι είναι αυτή. Ας τον Αμπρέου και ας τον τέτοιο. Τώρα ο Κόκκι αδίκησε τον εαυτό του, αδίκησε καταρχήν. Ο Κόκκι ήταν και άτυχος. Άκου λίγο, Γιώργο. Ο Κόκκι ήταν άτυχος γιατί την τρίτη χρονιά έκανε χείριση. Έκανε χείριση όχι αστούς. Αστούς δεν έκανε. Όχι αστούς, εδώ πες το. Προσαγωγούς. Όχι προσαγωγούς. Και άνους κοιλιακούς. Έκανε κοιλιακούς εγχείρηση και ξέρεις καλά, όσοι είναι αθλητές, ότι αν κάνεις εγχείρηση κοιλιακούς, μετά δεν έχεις τη σπιρτάδα που έχεις πριν. Πριν κάνεις εγχείρηση. Άνα μπράβο. Λοιπόν, ο Κόκκι την τρίτη χρονιά ήταν πεσμένος για αυτό το λόγο. Τα δύο πρώτα χρόνια έβγαζε μάτια. Όλη η Ελλάδα μιλούσε για τον Κόκκι. Όλη η Ελλάδα. Τεράστιος ποδοσφαιριστής. Είμαστε τυχεροί, είμαστε ευτυχισμένοι. Αυτό είναι. Γιώργο και Ζάχο που τον είχαμε στην ομάδα, είμαστε ευτυχισμένοι, θα το θυμόμαστε πάντα, θα τον αγαπάμε πάντα, θα είναι πάντα στις καρδιές μας ο Σέρχιο Κόκκι. Λοιπόν, εντάξει, ο Κόκκι τελείωσε. Εξαντλήσαμε νομίζω. Το εξαντλήσαμε το θέμα. Για τον Ηρακλή, τι είσαι να μας πει, ρε Μακουκουλά, τίποτα εκεί. Για το βόλε, πάει καλά στο βόλε. Εντάξει, βόλε, καλά πάει. Πρώτος είναι στο βόλε. Εντάξει, στο βόλε δεν υπάρχει. Στο μπάσκετ. Μας κέρδισε εκτός εντός. Ναι, εντάξει, πάμε. Είναι μια σοβαρή προσπάθεια. Τώρα αυτά ακούγεται στην πιάτσα ότι του χρόνου επιστρέφουμε στη Super League, κύριε Τάσο. Επιστρέφετε στη Super League. Επιστρέφω και ξεκινάμε με 12 βαθμούς, το ξέρετε. Συγγνώμη λίγο. Αυτή τη στιγμή για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή μιλάμε. Ναι, για τον ποδοσφαιρικό. Πού βρίσκεστε? Στο γάμα τοπικό. Γάμα τοπικό. Και πώς επιστρέφεις, ας πούμε. Με αφημί. Με αφημί. Με αφημί. Πιανού. Δεν ξέρω λεπτομέρειες να σου πω. Κυκλοφορούν διάφορα ονόματα. Κυκλοφορεί επίσης η φήμη ότι και ο κύριος Αβγιαννάκης δεν είναι αρνητικός να αποκαταστήσει την αδικία που έχει γίνει. Ποια αδικία έχει γίνει?
Σε ποιον? Στον Ηρακλή, φίλε. Καμιά αδικία δεν έχει γίνει. Σε ακούω, είσαι προκλητικότατο. Καθόλου δεν είμαι προκλητικότατο. Ποια ήταν η αδικία που είχε? Ο Ηρακλή χρωστούσε ένα παίκτη, ναι. Τον πλήρωσε. Ναι. Έτσι. Ετεροχρονισμένο. Ναι. Ο Παναθηναϊκός ρε φίλε και τον πλήρωσε. Σε αυτό έχει δίκιο. Το ναι, ένα δεν καταλαβες γιατί είχα την ίδια τέτοια και με τον. Όχι, λέει, θα σου πω κάτι. Και με τον κύριο Ματζιούκη. Ο νόμος θα είναι ίδιος για όλους. Σωστό, αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Η νομική επιστήμη αυτό... όπως το ελάστικο. Όχι, όπως το μα σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Έπρεπε να πέσουν και άλλοι. Αυτό δεν αθώνει εσένα βέβαια, έτσι. Δεν σε αθώνει. Αυτό που λέτε και το 2011. Ποιο 2011. Έτσι. Με την πλαστή ενημερότητα. Που αποδείχνεται ότι ακόμα και η ΕΠΟ είχε πλαστή ενημερότητα. Η ίδια η ΕΠΟ, έτσι. Αυτό με τι ασφάλειες που είναι το σκάνδαλο. Λοιπόν. Ωραία. Για την πλαστή ενημερότητα είναι χρηματικό πρόστιμο. Ποιο, λέει χρηματικό πρόστιμο. Ήταν 18 μάτσε για πλαστή ενημερότητα, μόνο ένα κλείσε έπεσε για πόσο το πανέ, για δεκομότηση αθλήματος. Όχι, δεν το θυμάμαι γιατί έπεσε. Λοιπόν, το σωστό πάντως δεν ξέρω. Εντάξει, να σου πω κάτι, να τελειώνουμε τώρα. Ναι, ναι. Ή έτσι αλλιώς η ομάδα θα επιστρέψει, το θέμα είναι να γίνει κάθαρση. Αυτό, σε αυτό είσαι απόλυτο δίκιο. Κάθε τραγωδία στο τέλος γίνεται η κάθαρση, έτσι. Κοίτα, γιατί, εντάξει, μας μπρόξαν στον κρεμό, μας αδικήσαν, αλλά και μέσα στην οικογένεια υπάρχουν κουμάσια να τα πω, έτσι. Για να τελειώνουμε, για να αρχίσουμε να βγάζουμε και κόσμο. Εκτός... Ο Κόκκι λέει όταν ήταν μικρός. Άκουσε με λίγο, Τάσο. Τάσο, λοιπόν. Ναι, να... Άκουσε με λίγο, να πάμε 2 λεπτά στα διαδικαστικά. Ναι. Να πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Ναι. Και μετά να αρχίσουμε να βγάζουμε και γραμμές. Οκ, okay. Αν θα εντάξει. Έχουμε τον, τον Κώστα να τον βγάλουμε κιόλας να μας πει κι αυτός δύο έτσι, πραγματάκια. Okay. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το πορκίτο εγώ. Με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης. Χοιρινό σηκωτόπουλο όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νόστιμιές σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. 2 μπέρκες με γύρο και μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. 1 special burger και μια κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. 2 special burgers, 1 τσίκι και μια κοκακόλα μόνο με 5,90. Η διεύθυνση του Πορκίτο, Καραολί και Δημητρίου 52, γνωστή πλέον σε όλους και σε όλες, πρώην διοικητηρίου και delivery 23 15 20 55. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, κερδίζετε έκπτωση 10%. Παιδιά, αυτή η διαφήμιση, οπότε την ακούω, πεινάω. Πεινάς, έτσι. Παραγγείλε, τώρα παραγγείλουμε κιόλας. Λοιπόν, πάμε. Κοντά μας είναι και η Mazda Αμανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Mazda. Η καρδιά της Mazda χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη. Στην μπλε παπάφη, έτσι. Σε ένα άλλο. Στη Mazda Αμανατίδης. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Αμανατίδης, ένα όνομα. Εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει τώρα το Mazda του και είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Mazda είναι ένα στην πόλη και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τη Mazda Αμανατίδης στο 2310-924-931. Και τέλος για να κάνουμε το break, κοντά μας είναι και το πρατήριο υγρό καυσίμο και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Χρυκίδη Ισάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει, άκου, ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Καθημερινά. Ναι. Όχι μια φορά το μήνα ή την εβδομάδα. Κάθε μέρα. Ποιο πρατήριο? Ποιο? Να σου πω, πας με το όχημά σου, με το αυτοκίνητό σου. Καλά, και δεν πας. Παπανδρέου 2.25 στη Νεάπολη, κοντά στο περιφερειακό. Ναι. Γεμίζεις το ρεζερβουάρ σου. Ωραία, αύριο. Ενισχυμένο καύσιμο. Καταζητή. Στην τιμή του απλού. Έτσι, κάθε αυτό μέρα. Σούπερ. Αύριο θα πάω. Λοιπόν, επίσης. Μεταφιασμένο σαν παπά. Μπορείς να αλλάζεις ψηλά στη Νεάπολη. Είναι κοντά στο σούπερ 3 Νεαπόλεως. Όντως, όντως. Όντως. Ναι, από πάνω είναι σούπερ 3 Νεαπόλεως. Όντως. Τον οποίο έχω να το δω ανοιχτό 14 χρόνια, 15. Ναι, ποτέ δεν. Προπαγάνδα. Θα σου φέρω αύριο επειδή περνάω κάθε μέρα. Είναι killer και σκοτώνω. Θα σου φέρω αύριο επειδή περνάω κάθε μέρα για να δω στην εκπομπή. Όταν περνάς είναι κλειστό. Θα σου φέρω τον τοίχο. Τον τοίχο το μεγάλο που έχει. Τι γράφει. Τι γράφει. Θα σου φέρω το γραφείο αύριο. Πάω κάρα, ολέ, τι γράφει. Πάμε. Λοιπόν, επίσης μπορείς να αλλάζεις τα λάδια σου μεγάλη ποικιλία απολυπαντικά. Υπάρχει και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα τα βρίσκεις στο πρατήριο εγώ καυσίμων Τεκλικίδη Ισαάκ. Ανδρέα Παπανδρέου 225. Στη Νεάπολη, δίπλα στο γεφυράκι των μετεωρών. Και για σένα που θέλεις πετρέλαιο θέρμανσης, καλείς το 2310611256 2310611256 και σε χρόνο ντετέ, όπως λέμε εμείς τα νεαπολιτάκια, τα γνήσια, έρχεται ο φίλος μας ο Ισάκ και σας γεμίζει τις δεξαμενές σας. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Λοιπόν, έχουμε μία γραμμή. Έχουμε μία γραμμή πριν πάμε στο διάλειμμα, ας την ακούσουμε. Α, ναι. Έλα, φίλε, καλησπέρα.
Εγώ είμαι. Εσύ, εσύ είσαι. Πού είσαι, σε κανένα υπόνομο. Από πού παίρνεις. Στο αεροδρόμιο έχω πάρει κάτι φίλους μου που ήρθαν από Ρώμη, με φέραν κάτι φανέλες στη Ρώμα. Α, ναι. Και... Εγώ νόμισα πας για Ισπανία να υπερασπιστείς τον Κόκε. Ναι, πόσα χρόνια τον υπερασπιζόμουν, ειδικά τώρα σε αυτή την περίπτωση θα τον να πάει ο Τσαλτίδης με τον Έδρο και τον Σαουρίδη να τον υπερασπιστούνε. Παρέμβαση Τσαλτίδη βλέπω. Να πάει ο Ζαμπέτας που είπε ότι τον χρεώνανε 600.000 και του δίναν 200. Αυτά έλεγε ο Ζαμπέτας στο ραδιόφωνο. Κατάλαβες γιατί είπα αυτά που είπα πριν για τον Ραπτόπουλο, έτσι. Κατάλαβες γιατί είπα αυτά. Καλησπέρα τον κύριο Ραπτόπουλο. Καλησπέρα κύριε Ραπτόπουλε. Καλησπέρα σε τα ξεφτιλίκια τους να πούμε. Yeah. Τα ξεφτιλίκια τους. Το καταλάβατε τώρα γιατί τον κατηγόρησα πριν, έτσι. Γιατί όπου πάει, μένος εναντίον του Άρη. Μένος εναντίον ποδοσφαιριστών του Άρη. Δεν ξέρω από πού πηγάζει αυτό το μένος. Ναι, το πάρετε. Δεν μου λες ο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα. Θα μου δίνετε τα 300, θα κονομάτε τα 300. Ο Μαραντόνα είναι ίνταλμα. Ο Μαραντόνα είναι ίνδαλμα σε όλη τη γη. Ο Μαραντόνα είναι ίνδαλμα σε όλη τη γη. Ο Μαραντόνα, ναι, ναι, ναι. Ο Μαραντόνα έπαιρνε την μπάλα, περνούσε πέντε και έβαζε την μπάλα στα δίκια. Ό,τι έκανε και ο Κόκε. Ό,τι έκανε και ο Κόκε. Ο Κόκε ήταν ο Μαραντόνα της Ελλάδος. Ο Κόκε ήταν ο διάβολος Μαραντόνα της Ελλάδος. Κοίταξε, υπήρχε και η γυναίκα Μαραντόνα της Ελλάδος που ήταν στην Ανίτα Πάνια, κύριε Μπουγάτσα. Δεν τη γνωρίζω. Η γυναίκα Μαραντόνα. Καλά ρε Μπουγάτσα, 45 χρονών πήγες. 50, τι 51 είναι. Τι 51 είναι. 50 ετών πήγες ρε άνθρωπε. Ρε άνθρωπε. Τι 50 ετών πήγες. 50 ετών και τι έγινε. Άρα έχουν πιο πολύ μυαλό. Ο Κόκκι για να παίζει και να μην παίζει ο Κάμπορα, το βάζατε δεκάρι. Βάζατε τον Κρασιά που ήταν δεκάρι έξω αριστερά. Βάζατε τον Αμπρέου center for. Και όταν χαρόταν η μπάλα, πέρανε με στα δίκτυα. Δεν πήραμε σε αγροπολιτή. Σαουρίδιο σχολή, να τα χαίρια. Ας το Σαουρίδιο. Ας τον εκεί που είναι ο Σαουρίδιος. Και πήγαμε εθνική να υπερασπίζει εσύ το Κόκκι τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Όταν ένας άνθρωπος ήρθε στην Ελλάδα και δίδαξε ποδόσφαιρο, δεν μπορείς τώρα να βγαίνεις εσύ για δίδαξε ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Δίδαξε ποδόσφαιρο. Ειδικά εσύ που ήσουν αθλητής, ξέρεις πολύ καλά ότι μετά από μια εγχείρηση στους Κυλιακούς, υπάρχει πρόβλημα ο αθλητής να μην επανέλθει όπως ήταν πριν. Έκανε εγχείρηση Κυλιακούς και το ξέρεις καλά την τρίτη χρονιά και έφυγε σπιτάδα που είχε, παρόλα αυτά τα παστέλωνε πάντα. Παρόλα αυτά τα παστέλωνε και παρόλα αυτά ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του Άρη. Πέντε χρόνια που φόρεσε, αγάπησε και τίμησε τη φανέλα. Έκλαψε όταν τον διώξανε. Έκλαψε όταν τον διώξανε. Στο καζίνο έκλαψε όταν έκανε το διάλογο. Εμείς που είμαστε ο παδί του Άρη θα είναι πάντα στις καρδιές μας. Ό,τι και να λες εσύ, ό,τι και να λένε. Εντάξει, Καϊβάνια είστε ο παδί του Άρη. Δεν πειράζει. Τι δουλειά, συγγνώμη, ένα λεπτό. Τι δουλειά έχει ο ποδοσφαιριστής Άρης με αυτή την πράξη τώρα. Ο ποδοσφαιριστής Κόκκι με αυτή την πράξη. Τι δουλειά έχει. Δεν πειράζει. Θα σου πω τι δουλειά έχει. Για πες μας. Όταν μάθεις τα εύκολα λεφτά, ναι. Θα χρεώνεις μια ομάδα 800.000 και πάει στα 300.000 στο καζίνο όλη μέρα. Όταν σταματήσεις την μπάλα και είσαι απέταρος, ναρκωτικά θα πουλήσεις, θα πας στην ταβέρνα να δουλέψεις. Δεν λέω ότι φταίει ο Άρης αυτό. Τότε... Ο Άρης φταίει. Ο χαρακτήρας του φταίει. Πού φταίει ο Άρης. Για να πεις. Ο Άρης φταίει. Εδώ μαζί μου, ναι. Σε ένα κομμάτι. Ακούμε, σε ποιο κομμάτι φταίει ο Άρης. Ο Άρης φταίει, ο οποίος έκανε τον Κόκκι ίνδαλμα. Ναι. Να χρεώνουν ποδοσφαιριστές. Ο Ζαμπέτας, τα πέτα λέω εγώ. Τι είπε ο κύριος Ζαμπέτας. Να χρεώνουν ποδοσφαιριστές 100 δραχμές και να τους δίνουν 30 και τα 70 τα τρώνε αυτοί. Η ηγεία του μαλάκα του Άρη. Συγγνώμη, ο κύριος Ζαμπέτας, ένα λεπτό ρε φίλε. Διοίκηση δεν ήταν ο κύριος Ζαμπέτας. Ο Ζαμπέτας κατηγορήθηκε από μένα γιατί βγαίνει και τα λέει μετά. Α, μπράβο, άρα. Διοίκηση ήταν ο κύριος Ζαμπέτας. Μια άλλα κατηγορεί. Ναι, ρε φίλε, διοίκηση ήταν. Άρα γινόταν εις γνώσεις του αυτά μας λες. Διοίκηση ήταν. Εις γνώση του ήταν. Αυτά δεν έφαγε υπογραφές. Εγώ είπα ότι έφαγε, το φάγαν κιόλας. Αλλά εις γνώση του γίνονταν. Άμα τελειώσετε, θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Κώστα. Λοιπόν, για να απαντήσω. Τι τότε ρε, σου λέω ότι ο Άρης χρεώθηκε εκατομμύρια, τα οποία χρεώναν άλλα και δίναν άλλα. Και τα άλλα τα τρώγαν αυτοί. Τι τότε.
η νύχτα του Αγίου Βαρθολομέου. Ωραία. Και τα ξέρετε τότε ο κύριο Ζαμπέτα, μου λε έτσι όπω λε εσύ και δεν τα έλεγε. Εδώ παράγοντα το Άρη ονόματα δεν λέμε, ναι. Το κατηγορούν οι αδερφέ του για πλαστογραφία σε πατρική περιουσία. Ωραία. Για να μην λέμε τώρα πράγματα που δεν ξέρουμε, εσύ μπορεί να ξέρει, κάποια να έχει κάποιε πηγέ. Εμεί λέμε για τα οφθαλμοφανή. Εντάξει, λοιπόν, για μαθητικέ μπορεί να είναι. Λοιπόν, επειδή μιλάμε τόση ώρα για μια ομάδα η οποία προσπαθεί να καθιερωθεί στην ΑΕθνική για δεύτερη χρονιά. Και δεν έχει κερδίσει σε τρία μάτσε εντύπωση. Δεν σε διακόψα. Εντάξει, ωραία, μέχρι μετά σε ένα μέρο. Παρακαλώ κι εγώ. Μιλάμε για την ομάδα η οποία έχει να βάλει γκολ 49 χρόνια σε τελικό κυπέλου. Είναι άτιτλη δηλαδή 49 χρόνια. Έχει τέσσερι υποβασμού, έχει ρεζιλέψει την πόλη. Τρει έχει. Τέσσερι φορέ. Και από τη Β' στη Γ' υποβασμού. Στα Ιέκτηρα τέσσερα. Από την αντιπέρα όχθη. Υπάρχει το αφεντικό της χώρας, όχι της πόλης. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεφύγει από την πόλη εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Είναι το αφεντικό της χώρας και αυτό αποδεικνύεται από τον μενόμενο λυσαλαίο πόλεμο που δέχεται. Θα πει ο κ. Ζαρτόπουλος. Από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον μεγαλομέτωχο μάλλον του Ολυμπιακού, από τους παρακείμενους, mm-hmm. τα τσιράκια του δηλαδή του Φαταούλ, mm-hmm. από όλες τις ομάδες που έχουν συμμαχήσει και εδώ στην πόλη μας mm-hmm. υπέρ του Ολυμπιακού, από τον τύπο. Από το Υφυπουργείο Αθλητισμού, από τη Νέα Δημοκρατία και από την αντιπέρα όχθη είναι μόνος ο αέτητος νταμπλούχος ΠΑΟΚ. Βασιλάκης Καΐλας. Άρα λοιπόν, καλά είναι να πάμε λίγο την κουβέντα. Με έξι δορυφόρους. Καλά είναι λοιπόν να πάμε λίγο την κουβέντα στον πρωταθλητή Ελλάδος. Να μας πει ο κ. Ζαρτόπουλος την άποψή του. Στον νταμπλούχο Ελλάδος. Την άποψή του. ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, ναι. ο οποίος καταφέρνει να δοξάζει, να τιμά την πόλη. Και στην Ευρώπη. Να τιμά την πόλη, ναι. φέρνοντας τέσσερα τρόπαια τα τελευταία τρία χρόνια. Πέντε είναι με το κλεμμένο πρωτάθλημα, έξι είναι με το, και το άλλο το κλεμμένο. Τέσσερα σας βάζω και ρωτάω τον Κώστα τον Ρατόπουλο. Ναι. Να μας πει. Πώς εκλαμβάνει αυτή την προπαγάνδα, το bullying που ασκεί κατά τον υφυπουργό, κατά των διαιτητών, κατά όσον αφορά το Μάτσο Καραϊσκάκης. Από την πλευρά του Ολυμπιακού προς τον ΠΑΟΚ, πώς το εξηγείς, το εξηγείς σαν δειλία, σαν φόβο, σαν ότι το σκατό έφτασε στην κάλτσα τους γιατί φοβούνται αγωνιστικά να αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ, δώσ' μου μια εξήγηση πώς. Τελείωσε ο κύριος Καΐλας, θα μας πει ο κύριος Ραπτόπουλος. Κοίταξε, αυτή. Καΐλας, άμα αλλάξεις το γιώτα και το κάνεις ύψιλον είμαι. Ε, σωστά. Τα τελευταία χρόνια. Ε, εντάξει. Έλα Κώστα. Πάμε. Ναι, ακούμε. Κώστα. Ναι. Διακοπές, γιατί κουνήθηκες από εκεί που ήσουν προφανώς. Διακοπές. Κοίτα, άκου τώρα. Αυτοί θέλουν και Έλληνα βαρίστα και βαρίστα. Και διαιτητή. Διαιτητή Έλληνα και βαρίστα Έλληνα. Ναι. Επειδή αυτή τη στιγμή ελεγχόμαστε σαν κράτος και στο ποδόσφαιρό μας στο κομμάτι των διαιτητών και ότι κάναν όργια. Ομάδες όπως ο Ολυμπιακός για παράδειγμα. Σωστό. Στην διαιτησία έχουμε Παλαιότερα. Αυτή την επιτήρηση. Αυτή η επιτήρηση ο ΠΑΟΚ τον βολεύει γιατί σου λέει πάρω το 50-50. Τον Ολυμπιακό δεν τον βολεύει. Γιατί δεν τον βολεύει? Γιατί αν πάρει τρίτη χρονιά με Νέα Δημοκρατία άλλη ομάδα το πρωτάθλημα και όχι ο Ολυμπιακός, προφανώς θα το πάρει ο ΠΑΟΚ αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, θα αρχίσουν και κάποιοι κλειδονισμοί, θα αρχίσουν κάποιες μουρμούρες και κάποιους φιλάθλους οι οποίοι δεν είναι στα payrolls. Και δεν είναι ας πούμε και κάποιοι δημοσιογράφοι στα payrolls, δεν είναι όλοι, θα πάνε και θα διαμαρτυρηθούν. Ήδη στο Καραϊσκάκι όποιος διαμαρτύρεται, στα επίσημα και όλα αυτά, το βγάζουν έξω με τις κλωτσιές. Θα αφισβητηθεί ο πλουσιοπάρχα δομημένος κύριος με το Μούση. Θα έχει προβλήματα λοιπόν. Άρα πρέπει να πάρει το ποτάσμα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Τώρα, οι ομάδες και οι δύο, και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι καλές, αλλά δεν είναι ομαδάρες, δεν πετάνε. Έχουν τα θέματα τους, άμα δεν έχουν φύγει. Δεν είπαμε ρε Κότσο ότι είναι ομαδάρες. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ έχει τα προβλήματά του όταν φέρνει με τον νεοφώτη στο δεύτερη χρονιά Άρη. Χ. Δεύτερη χρονιά συνεχόμενα. Ο οποίος Άρης προσπαθεί να καθιερωθεί μια πενταετία στην Αλφαδική και δεν τα καταφέρει. Και του κλέβει στο χ. Όταν φέρνει χ. Και του κλέβει στο χ. Όταν φέρνει με τον Παναθηναϊκούλη αυτό να του δώνει χ. Τον οποίο ρέξα 4 εγώ. Μπράβο. Και δεν κέρδισε τη Λάρισα που την κέρδισε 2-0 και τον Όφη. Με τους μικρούς δεν παίζω καλά. Και να σου πω κάτι, παίρνε με χ κάθε χρόνο και να παίρνω τον τάπλο. Με τους μικρούς δεν παίζω καλά, τι να κάνω. Δεν με πειράζει. Άλλωστε ο Ζάχος, εδώ που είμαστε ένα χρόνο και με το που ήρθε και κάναμε ραδιοφωνική εκπομπή, ο ΠΑΟΚ πήρε τάπλο. Τώρα παίξε το σπίτι σου στο διπλό της Κυριακής στον Άρη. Καταλαβες. Το ότι δεν το πειράζει φάνηκε από αυτούς που πήγαν σε ένα-δύο του Ματίγια. Έχει δίκιο. Αλλά εμείς δεν είπαμε ότι είναι ομαδάρες. Εμένα είναι άλλο το ερώτημά μου και περίμενα να είσαι πιο καυστικός σε αυτό το θέμα. Γιατί εμένα ο Ολυμπιακός. Μου βγάζει ένα φόβο, μια δειλία
ότι αν θα παίξω 50-50 που δεν το έχει μάθει αυτό ποτέ στη ζωή του, μέσα στο Καραϊσκάκι, ενδεχομένως. Αυτό αλήθεια είναι. Ενδεχομένως. Εγώ θα σου πω, να χάσει ο Ολυμπιακός. Εγώ δεν σου πω Μπουγάτσα να χάσει ο Ολυμπιακός. Εγώ θα σου πω να φέρει χ ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ξέροντας ότι φέροντας χ με τον ΠΑΟΚ έχει τον επαναληπτικό στην Τούμπα στο δεύτερο γύρο, θα είναι χεσμπεντάν όλοι τους εκεί πέρα και θα δεις ότι υπάρξουν αντιδράσεις. Στα πλέον αυτά. Και ξέρεις τι θέλω. Θέλω ένα 0-1 στο 92 και να είναι ρε φίλε μισό μέτρο offside και να το δουν και οι βαρίστες. Έτσι θέλω. Ξέρεις γιατί. Για να κάνουν μπούκα αυτοί οι Φλόροι, οι Γαύροι, οι Φλωρόγαυροι που πάνε στο Καραϊσκάκι και κάνουν κερκίδα με το Λουκείο. Και άμα λήξει 3-0, ξεχνάς το μάτς του Χαριλάου. Χαλάλι τους. Ξεχνάς το μάτς του Χαριλάου. Ένα λεπτό. Άμα λήξει 3-0, χαλάλι τους, γιατί θα κερδίσουν μια ομάδα η οποία θα είναι 47 μάτς αίτητη. Ωραία. Ξεχνάς το μάτς του Χαριλάου που φέτος δεν παίζει ο Γιουνές να χάσει κανένα πέναλτι. Θα φύγει με τόλι, γιατί είναι τερματοφύλακα. Θυμάμαι όμως το μάτς του Χαριλάου που στο 1-3 με τη χερούκλα του Αράπακλα δεν μίλησε κανείς με στο Χαριλάου. Δεν άκουσες τι είπε. Ούτε ο, πώς το λένε, ο αμυντικός, πώς το λένε, ο Βέλεθ, που ήταν μπροστά, κανείς δεν μίλησε. Σε κανένα μάτς δεν μίλησε όμως. Την πνίξανε Ραπτόπουλο. Σε κανένα μάτς δεν μίλησε όμως. Ένα-τρία, κανένα μάτς. Κατάλαβες. Σε κανένα μάτς δεν διαμαρτυρήθηκε. Μην τη λάθουμε. Όπως δεν μπορώ να ξεχάσω, ότι όλος ο κόσμος έβριζε χορό το Μαρινάκι στο Χαριλάου, εντάξει, έβριζε το διαιτητή. Και η διοίκηση του Άρη δεν βγήκε να κάνει μία ανακοίνωση κατά της διαιτησίας. Όπως ακριβώς και αναγκάστηκε να το κάνει η ολοχήτη. Όπως και εγώ θυμάμαι στην Κρήτη αγκαλιασμένη φωνάζεται εναντίον του Ολυμπιακού. Κατά τα άλλα δεν έχει δορυφόρους. Κατά τα άλλα δεν έχει δορυφόρους. Αυτό εσένα τι σου λένε αυτό που λέει. Ότι υπάρχει συμμαχία Άρη Ολυμπιακού. Ότι οι ερολοχήτες είναι ας πούμε κατά κάποιο τρόπο ανεξάρτητοι και μπορούν να μιλάνε και να λένε ότι γουστάρουν. Αυτό λέω. Υπάρχει συμμαχία Ολυμπιακού Άρη ή δεν υπάρχει. Άκοδο, παλέμαχη του Άρη. Εραστέχνης Άρης. Σούπερ 3, Καλάν Μόκο. Άλλο ρωτάω. Υπάρχει συμμαχία τελικά Ολυμπιακού Άρη ή δεν υπάρχει. 100%. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ έχει δορυφόρους ή όχι. Έχει. Πόσους. Έχει τον Όβι που πήγε σαν την Κότα Όβι και κάτι. Όχι. Άλλον. Έχει την Ξάνθη. Ναι. Προφανώς έχει το Αγρίνιο. Αυτούς τους τρεις. Αυτούς τους τρεις σίγουρα ξέρεις. Πάντως εγώ ευχαριστώ που με δικαιώνεις Κώστα. Κώστα, ευχαριστώ που με δικαιώνεις. Γιατί όταν άρχισε η εκπομπή, είπα ότι βγάζεις μια διάρρεια νοσήλη, η οποία δεν ξέρω, και όσο περνά τα χρόνια αυξάνεται. Όταν σε γνώρισα το 2005 από κοντά, μας φώναξες εκεί στο Εγνατία TV, είδα ένα καλοσυνάτο άνθρωπο. Ποιο νόρισε. Ένα καλοσυνάτο, ο οποίος προσπαθούσε να κόψει το καρπούζι στη μέση. Τώρα βλέπω έναν άνθρωπο, ο οποίος ηρωνεύεται, χλεβάζει, κατηγορεί συνεχώς τον Άρη. Και τρώει το καρπούζι. Δεν το κόβει σημαίνει. Δηλαδή. Πού διαφωνεί, δηλαδή, Όχι, φίλε. Σε όλα διαφωνεί. Σε όλα. Εκτός από παρακολουθήσει. Καταρχήν δεν υπάρχει. Άκουσα. Δεν υπάρχει ούτε συμμαχία, ούτε τίποτα μεταξύ του Άρη και του Ολυμπιακού. Μπράβο. Δεν θα λέτε βλακίες στον αέρα. Λοιπόν, άσε το. Ο Άρης έπαιξε μπαλάρα με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Έπαιξε μπαλάρα, έχασε στα σημεία. Και μην ξεχνάς κάτι. Γιατί υπάρχει. Έχασε. Στα σημεία έχασε. Στα σημεία έχασε. Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Ο Άρης είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό φέτος. Όχι. Πώς είναι, κάτσε, γιατί να κερδίσει, ρε φίλε. Γιατί να κερδίσει. Τα center back μπορούσαν να πηδήσουν. Γιατί να κερδίσει, σε ρωτάω. Έπαιξε με μια καλύτερη ομάδα και έχασε τα σημεία. Γιατί να κερδίσει, δεν κατάλαβα. Γιατί τον πήρε. Ολυμπιακός τον πήρε. Γιατί έπαιξε και τον πήρε. Κόντρα, ρε, κόντρα, την Μπάγκερ. Τον Πάοκ είναι καλύτερη ομάδα, ο Πάοκ τον Άρη. Όχι όμως από τον Ολυμπιακό. Εσύ είναι καλύτερη ομάδα από τον Άρη. Δεν νομίζω, φίλε. Είναι δεν νομίζει. Περίπου στα ίδια. Κάνε τα κίτρινα γυαλιά να μιλήσουμε. Κάτσε να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε. Φέτος δεν έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα. Είσαι καλύτερο. Κύριε Αυτοπλέ, να σας ρωτήσω κάτι, καταρχήν υπάρχει τεράστια διαφορά της ομάδας της δικιάς σου με τον Πανιόνιο, με την Λάρισα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει Λιμνιό και Γιαννούλη. Κύριε, αφήστε λίγο να ρωτήσω. Γιατί είπε. Μιλάμε τον Μπουγάτσα. Τον άνθρωπο, τον άνθρωπο. Έχει Λιμνιό και Γιαννούλη ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, έχει όμως άλλους παίκτες. Ποιος, Ποντένσε. Ένα Ποντένσε, για να σα κλείσω. Κύριε εκατομμύρια ευρώ ο Φαταού. Τερματοφύλακα, δεν είναι Φράγκο. Κύριε Ραπτοπιέ. Γκολ με τίποτα. Κύριε Ραπτοπιέ. Σωστά είδατε ότι στις φάσεις του γκολ του Ολυμπιακού ήταν κολλημένα τα center back του Άρη, έτσι.
Κόλλησα. Ωραία. Τον Κουρμπέλη που πήρε φόρο από τη θύρα 7 να πέσει πάνω στον επιθετικό του ΠΑΟΚ, προφανώς δεν το προσέξατε, έτσι. Φίλε, εγώ είδα τον Κουρμπέλη καφ και τον Μαρινάκη στόπερ. Ναι. Άρα λέω ότι όφι, λέει τον ΠΑΟΚ παίρνει από εκεί. Όχι τον Κουρμπέλη, όχι τον Κουρμπέλη αυτό, να τον Κουρμπέλη του Παναθηναϊκού λέω. Για τον Κουτρουπίνο. Ναι. Κουρμπέλης, δεν κάνω το πέναλτι. Δηλαδή ο Κουρμπέλης περίμενε το 96. Μα πέναλτι ήταν, εγώ δεν σου είπα. Άκου τι σου λέω, ρε φίλε. Περίμενε το 96 για να πάρει χείο πάνω. Όχι, ρε, ρωτώ την άποψή του. Εγώ ξέρω που το πας. Όχι. Γιατί ξέρει ότι παίζει τώρα το Ραπτόπουλο. Επειδή ο Κουρμπέλης θα πάει κάποτε στον ΠΑΟΚ. Όχι, ρε, όχι. Δεν παίζει στον ΠΑΟΚ. Ο Κουρμπέλης είναι μικρή άξη. Ναι, ακούω. Ο Παναθηναϊκός δεν στήθηκε. Ναι. Αλλά ο Όφη έτσι όπως έπαιξε με τα αμυντικά χαφ και του στόπερ έδειξε μεγάλη αδυναμία σε εκείνο το χώρο που ο ΠΑΟΚ έκανε πάρτι έκανε. Έκανε πάρτι, τώρα τι να λέμε. Αλλά από την άλλη μεριά, παραδέχω την κίνδυνη ΠΑΟΚ ότι αν δεν έχουμε δορυφόρους, τι θα κάνουμε. Έτσι λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, καλά κάνουν. Εγώ δεν λέω όχι. Έτσι λειτουργεί, καλά ξεγιώνει. Και ο Ολυμπιακός το ίδιο έκανε και με περισσότερους πιθανότατα δορυφόρους. Δεν λέμε αυτό. Εγώ λυπάμαι. Υπάρχουν. Πάλι χάνεσαι. Κάτσε λίγο εκεί που ήσουν, στην ίδια θέση. Έλα. Καλά. Τώρα, για πες. Εγώ λέω λυπάμαι. Που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Κάποτε είχαμε 4-5. Ναι, τώρα είναι 2. Και τώρα είναι 2. Αυτό. Και με τους φιλικά και δύο ομάδων. Απ' την άλλη, το πολύ μάπα. Το πρωτάθλημα, λες, είναι μάπα, έτσι. Κατά λίγο. Όταν ξέρεις και όταν ξέρεις στον Ολυμπιακό Ατσόβιτο τι θα δώσω το ημίχρονο, ένα ντέρμπι. Ολυμπιακός πάω ο Ολυμπιακός και κάνω δύο-τρεις που δεν είναι κόλλο, ας πούμε, και τι να το κάνω εγώ τώρα, αυτό το πράγμα δεν μ' άρεσε. Δηλαδή τι σε άρεσε τώρα τόσα χρόνια που ο Ολυμπιακός παραμονές, ας πούμε, Χριστουγέννων ήταν 27 πόντους από τον δεύτερο. Όχι. Ήταν καλύτερα δηλαδή εκεί τα πρωταθλήματα, συγγνώμη τώρα. Όχι, απλά άλλο λέω. Θέλω και περισσότερους δυνατούς. Ναι, μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εντάξει, ναι, θα το έκανα. Απ' γιατί, είναι τεράστιο. Κάτι είπε ο Μακουκούλα. Απ' του χρόνου έρχεται ο Ηρακλής, λέει. Έρχεται ο Ηρακλής, λέει. Με ισχυρό επενδυτή. Τώρα θα του πάρει την περιουσία για μια κούρτα δολάρια. Τους έχετε τρελάνει. Τους έχετε τρελάνει στο δούλεμα. Ποια περιουσία, ρε φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ πεθαίνω. Πεθαίνω, έχω περιουσία και δεν θα την πουλήσω για να ζήσω. Τι είναι αυτά που τους λέτε τώρα 20 χρόνια. Αυτό λέμε, ρε φίλε. Γιατί έχουν πεθαίνει 30 φορές οι άνθρωποι. Γιατί δεν πουλήσατε αυτή την περιουσία. Τέλος, σας αγαπώ πολύ. Έγινε. Γεια σου, Κότσο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να σε καλά. Λοιπόν. Πώς τον ακούσατε τώρα, Ραπτόπουλο? Εδώ, ο κύριος Μπουγάτσας να μας πει. Εντάξει, εγώ δικαιώθηκα. Πήρα στην αρχή, είπα. Κοίταξε. Τώρα έκλεισε και τη γραμμή. Εντάξει, εγώ πρέπει, η αλήθεια είναι, πρέπει να τον ευχαριστήσουμε. Έκλεισε τη γραμμή και δημόσια. Έτσι, ότι πριν 14 χρόνια μας φώναξε. Περισσότερο. Το 5 νομίζω ήταν. Τσάχο. Πιο νωρίς ήμασταν, να μην είσαι μετά. Τέλο πάντων, το 2005 και μας φώναξε εκεί στην τηλεοπτική εκπομπή να μετέχουμε κι εμείς, έτσι. Και κατά κάποιο τρόπο να μας μάθει, κάποιος κόσμος περισσότερος από τις μανάδες μας και τις πατεράδες μας. Σωστό αυτό. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε γι' αυτό, έτσι. Από εκεί και πέρα η γνώμη μου για τον Ραπτόπουλο δεν αλλάζει. Δηλαδή εγώ το θυμάμαι το 2009 έφυγα από την εκπομπή Ζάχος, το είχα πει τότε. Δεν μπορούσα πλέον δίπλα μου ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μου να χλεβάζει τον Άρη συνεχώς και να ειρωνεύεται. Καλά, αυτό πάντα το έκανε. Κοίταξε. Μπορείς να το κάνεις. Υπάρχει μια δικαιολογία να το κάνεις. Άκουσε λίγο, Μακοκούλα. Να το κάνεις, γιατί θες να σε πάρουν και τηλέφωνο, εντάξει, να δημιουργήσεις κάποιες κόντρες, να τσιγκλήσεις τον κόσμο. Ναι, το δέχομαι. Αυτός είχε ξεφύγει. Και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, με τόσο παρατηρώ ότι πλέον. Δηλαδή τον Άρη τον έχει. Ρουφιάρο του βορρά μας, είναι μπροστά μας. Τον έχει του πεταματού τον Άρη. Μιλάει όταν βγαίνει. Όταν βγαίνει και μιλάει και λέει ο Άρης δεν θα βγει Ευρώπη. Εγώ γιατί έφυγα από την εκπομπή. Ρουφιάνος του Βορρά δεν μας είπε και το λέει. Γιατί μας είπε Ρουφιάνος του Βορρά τον ΠΑΟΚ, θυμάσαι? Γιατί δεν κάτσαμε να χάσουμε στη Βέρεια. Και ρωτάω, αν θα καθόταν ο ΠΑΟΚ να χάσει τη Βέρεια, θα ήταν Ρουφιάνος ή όχι? Τι θα ήταν? Έκατσε με την Καλαμαριά τώρα. Τι θα ήταν? Την Καλαμαριά, ρε φίλε, είναι. Κακή μέρα. Τα δύο μεγάλα. Κακή βραδιά. Τις δύο μεγάλες καζούρες που έχεις φάει. Ναι, κακή βραδιά. Ας που θυμάμαι πολύ το αεροπλανάκι, ξέχασα. Έτσι, εκεί στην πίτα. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, ένα λεπτό.
Ένα λεπτό, επειδή δεν κάναμε διάλειμμα. Αν υπερβάλλει στο θέμα του. Λίγο, λίγο το μακουκούλα δεν έχουμε ακούσει, δώσε. Και να πάμε στο διάλειμμα και μετά. Και μετά θα ανοίξουμε. Έχουμε δύο λεπτά για να πάει ακριβώς 10. Θα βάλω τον 10 το διαφημιστικό σήμερα. Συγγνώμη και από τους διαφημιζόμενους, θα ζητήσουμε μία συγγνώμη. Πραγματικά και σαν σταθμό εδώ πέρα και σαν εκπομπή, γιατί δεν θα τα. Δεν θα τα πάμε έτσι λίγο με τους ακριβώς με τους τύπους. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο τον Μακουκούλα πάνω σε αυτά που λέγαμε όλα και να πάμε στο πρώτο διάλειμμα και μετά ανοίγουμε τις γραμμές, έτσι. Ναι. Έλα, ότι... Αυτό αληθεύει καταρχήν αυτό που μας είπε εσύ, γιατί σαν φήμη ακούγεται. Ακούγεται από διάθεση. Ναι. Κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Λοιπόν, έτσι. Ναι. Ή έτσι, ή αλλιώς. Ναι. Λοιπόν. Εγώ πάντως χαίρομαι που ακούω, έτσι. Υπάρχει ανταγωνισμό στην πόλη ξανά. Καλά, εντάξει. Ανταγωνισμό. Ναι, φίλε, εντάξει. Υπάρχει κανένα ανταγωνισμό όσον αφορά τις δύο ομάδες, δεν υπάρχει. Σαν ακούω, δεν έχουμε δεκάδες μηνύματα και από παντού όλων των ομάδων ότι ναι. Λείπουμε, ότι δεν μπορούμε πλέον αυτό με λεβαδιακούς, ναι. Λαμίες, Τρίπολες. Ναι. Αυτό το αλλιάφορο πρωτάθλημα. Από το Λεμεσίς με το λιβαδιακό λείπεται η αλήθεια είναι. Για να θες αμέσως τόσο. Αλλά εμένα δεν μου λείπεται καθόλου να σου πω την αλήθεια. Δεν ναι. Σας λείπω γιατί σε έχω στην Καρπαζά, έτσι. Και μόλις ανέβηκε και στο μπάσκετ το ψευτοαυτοκράτορα. Α, ψευτό. Σε τρεις μέρες, δύο φορές. Παλιά είναι και για τα πρωταθλήματα, παλιά είναι, τι, δεν μετράνε. Ήταν με μια μπασκέτα, τι. Α, μετράνε, εντάξει. Για πες. Τι να κάνω, πες τώρα το Παναϊκό, τον Πέκτερε. Ποιο να, τον Γκάλι. Όχι, δεν το ωραίο. Πού είναι σημαία. Τον Αλβέρτη. Ο Αλβέρτη είναι πιο προσθέτητο από τον Άρη, ρε φίλε. Και ήταν πόσο μπασκετικό είναι. Ο Αλβέρτη. Ο Αλβέρτη έχει πιο πολλού τίτλου από τον. Ναι, ο Λυπηρίδης που έχει από όλο τον Ηρακλή πιο πολλούς δεν λες. Εγώ δεν είπα ότι ρε φίλε με αυτό το του βόλου. Είσαι του βόλου γιατί. Αν παίρνουν και οι νεότεροι, έτσι και να μην τσιμπάνε την προπαγάνδα, ο πρώτος αγώνας μπάσκετ στην Ελλάδα ήταν Χάρη Ηρακλής. Πώς? Χάρη Ηρακλής. Κάτσε λίγο. Το λεπτό περίμενε. Ήταν παιδιά οι μπασκέτες ανάποδες καρέκλες. Άκου λίγο. Γιατί, συγγνώμη, μπορεί ο Άρης να έφερε στην πόλη το πρώτο πρωτάθλημα που λέει, αλλά τους τρίτους πολλούς έφερε ο Ηρακλής. Και όλος μου λέει ο Πατριάρχης, ο Πατριάρχης ο Πάοκ μου λέει ο άλλος, Τα τελευταία χρόνια ο Πατριάρχης. Μην ξεχνάτε, να μην ξεχνάτε και την Τασούλα Κυλισίδου, η οποία στη δισκοβολία πρόσφερε μεγάλες χαρές και ήταν αθλήτρια του καιρού. Έτσι να μην είμαστε, να τα θυμόμαστε όλα, δε. Σκίσον! Και το Σουλίνα το Βασιλακόπουλο. Εδώ και 15 χρόνια ο Άρης είναι στην εντατική, έτσι. Έτσι, όχι, 15 χρόνια. Η πασονία του μπάσκετ τον κρατάει στην Α1, αυτό το ξέρουν όλοι οι Πέτρες. Ενώ εσάς κρατούσε στην Α2. Ρε, δεν ήθελα να ανέβει. Κάτσαμε 8 χρόνια εκτός. Ναι, για να μην σαρώσετε τους τίτλους, δεν σας ανέβασαν γι' αυτό από την Α2. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Να στείλουμε. Καταρχήν να στείλουμε. Έρχονται εκατοντάδες μηνύματα. Και εγώ έχω ρε φίλε και εγώ έχω εσόδη. Θα τα διαβάσουμε μετά. Να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα. Να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά που μας αγαπάνε ακόμα και σήμερα μετά από τόσα χρόνια που απουσιάζουμε. Αυτή είναι αλήθεια. Και στο φίλο του το Θωμά, ο οποίος γνωρίστηκε λέει με τον Μπουγάτσα πριν από μερικά χρόνια. Σου στέλνει χαιρετίσματα ο Θωμάς. Πού γνωρίζετε. Από το δικό μου το Messenger. Πού είχαμε. Δεν μπορεί να το γνωρίσετε. Θα σου πω. Θα πεις, μέσα. Πολλά χαιρετίσματα σε όλα τα παλικάρια. Ευχαριστώ πάντως. Να είναι καλά. Μας δείχνουν ακόμα και σήμερα την αγάπη τους. Να είναι καλά, πες. Έτσι και μας στηρίζουν. Ένα το... γνωριστήκαμε, λέει, με τον Μπουγάτσα στην Κύπρο, στη σχολή χορού. Α, θυμάμαι, ναι. Χόρευες, λέει, μπλουζ με ένα άλλο παλικάρι. Καλά, χόρευες μπλουζ με άλλο. Όχι, με Ολυμπιακό, Ολυμπιακό. Είχα πάει. Ακόμα και εκεί, λέει ο Μπουγάτσα, στην Κύπρο, με φανέλα του Άρη ήταν. Εντάξει, αυτό είναι πάντα, ρε. Ναι. Είχα πάει στην Κύπρο παλιά, το 2011 νομίζω. Μας είχε φιλοξενήσει ένας φίλος Κύπριος, ο οποίος ήταν οπαδός της ανόρθωσης και θαυμαστής βέβαια του λαού του Άρη. Ο οποίος μας γύρισε όλη την Κύπρο. Ναι. Και έπαιζε σε ένα συγκρότημα με αυτή την Κυπριακή τη λύρα. Ήταν σχολή χορού εκεί και αυτός έπαιζε στο συγκρότημα. Μην μιλάς για λύρα τώρα και κοιτάς το Μακουκούλα τώρα επειδή ήταν αεποντίον το φημί του. Δηλαδή θυμάσαι τι έλεγες. Ναι, ρε, πάω φιλαθλητική. Θυμάσαι. Λέγε, ρε, κλείσε μόνο. Θυμάσαι τι έλεγε τότε. Δεν τον αφήνω. Λέει ο Ηρακλής, λέει, άλλαξε το σήμα του δηλαδή. Λέει τώρα με το σήμα το αφημί, λέει αεποντίον, λέει, έβγαλε το ρόπαλο και κρατάει και μεντζέ. Και λέει και μεντζέ, μια χαρά. Για προχώρα. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα να κοροϊδεύουμε μια ιστορική ομάδα της πόλης, η οποία πλέον δεν υπάρχει. Μια χαρά υπάρχει, κύριε Νίκο, και θα επιστρέψουν χρόνου. Γερή και δυνατή. Έχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, κάδρα στην ομάδα και δεύτερον, να φύγουμε από αυτό το κατοραμένο γήπεδο, το καρτατζόγλιο. Έτσι.
Έτσι. Ελάτε, ελάτε να πάρει κανένα άλλο σειρά. Δώσε την τούμπα να πάρει το καθατζούκλο. Πώς θα δώσει την τούμπα, δεν κάξω, δεν τρελέ. Θα τη ρίξει την τούμπα. Χίλιες φορές στην Ευκαρπία, χίλιες φορές σε ένα δικό μας γήπεδο στη Μίκρα, παρά σε αυτό το. Λοιπόν, σταματάτε και οι δύο, τελείωνε. Και μια άλλη λύση. Το Ιβανόφιο, αν το κάνατε ανοιχτό. Να βάζετε, δηλαδή, βγάζετε τις μπασκέτες, να βάζετε δύο εστίες. Ιβανόφιο, δεν είναι. Σάββατο έχει 2.500 μέσα και 1.000 απ' έξω. Πού? Πού μπορεί, ναι. Μπορεί να είμαι και πρώτος στα εισιτήρια στην Α1. Όπου, χαμός γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Σοβαρά. Για, εσύ τέλειωσε αυτή την ιστορία με την Κύπρο και πάμε στο διάλειμμα. Ναι, πάμε στο διάλειμμα. Αυτό ήταν. Ναι, ναι. Με, λοιπόν, με τον Άρη και τον Πάνο κινδυνεύουν να πέσουν. Ένα βήμα από τον Εμβιβασμό και τον Ολυμπιακό στην Α2. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Αμέσως μετά το 2310-287 και 3 οκτάρια. 6945-287 και 3 οκτάρια θα είναι δικό σας. Είπαμε, θα πάμε μέχρι τις 12. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Μας γράφει αυτός. Από το ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107 και 4 στον FM, Ράδιο Μαρμίτα. Ζάχος Ντρούλη Γρηγοριάδης, Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος, Νικόλαος Μπουγάτσας και Γιώργος Μακουκούλα. Ο Μα η Κουκούλα. Ο Μακουκούλα. Μακακούλα. Η παλιοσυρά της τηλεοπτικής Μαρμίτας σήμερα για μία μόνο εκπομπή ρέτρο. Έτσι, συντροφιά παρέτσα, θα είμαστε μέχρι και τις 12. Να πούμε ότι ο Ταρζάν σήμερα του Λίμπερο, ο Γιώργος ο Ζαγόρας και η εκπομπή Ζούγκλα, γι' αυτό λέμε και Ταρζάν, θα απουσιάζει, έτσι, λόγω της τρίωδης και μετάδοσης. Για πες εσύ τα μου. Live και πες αποτέλεσμα. Πρώτη τούτα μαθαίνετε όλα. Ο επόμενος προπονητής της Bayern ή της Real, ο Ποκετίνο, απολύθηκε πριν μία ώρα από την Tottenham. Μάντσεστερ θα πάει ο Ποκετίνο. Μικρή... Από τη Μάντσεστερ θα πάει ο Ποκετίνο. Απολύθηκε. Ό,τι πρέπει για τη Μάτσα. Λοιπόν, να δώσουμε συγχαρητήρια. Ναι, να ακούσουμε κύριε Μπουγάτσα. Στο φίλο μας τον Μακουκούλα, ναι, που παρά η ομάδα του βρίσκεται σε αυτή την κατάντια και να παίζει με τον Μέγα Αλέξανδρο και τη Δόξα Ντεπό. Επίθεση Μακουκούλα. Όχι, δεν είναι. Okay. Κατάντια. Είναι κατάντια. Εντάξει, τώρα είναι στο γάμα τοπικό. Παρ' όλα αυτά έχει το σθένος. Μπράβο και μπράβο του. Μπράβο του. Να έρθει σήμερα εδώ. Για την παρέα. Για την παρέα. Και κινήσει. Αυτό πάει και για το κόκκι, α πούμε. Οι κινήσεις που κάνουν 5-6 άνθρωποι ή 2-3 παράγοντες. Ναι, να την πω σε κάποιον. Και την κοπέλα την αγάπη που λέει και την ανακοίνωση του Πάθηρε. Ναι, ναι. Κάνουν Πάθηρες. Ναι, ναι. Κατά τις δίκες ουσιαστικά. Δεν στην πάτη μου είναι, παιδί μου, μια. Ναι. Και α πούμε και για τον Καρυπίδη ακούγονται πράγματα. Οπότε δεν ξέρω κανέναν αργιά που να είναι φιλοολυμπιακός, φίλο μου. Έτσι. Κοίταξε λίγο. Ο Νίκος ο Μπουγάτσας και ο Ζάχος ο Ντρούλινγκ μπορούν να συμπονέσουν. Τις έχουν ζήσει αυτές τις καταστάσεις. Έχουν παίξει με Βυζάντιο. Με Βυζάντιο κοκκινοχώματο. Δεν είχαμε το τσοκατζόπουλο μα. Έτσι. Έχουν παίξει. Και 1500 διαρκεία. Έχουν παίξει. Πάνε πάλι πετραλιά σε μεταγραφική περίοδο να σε δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ. Έτσι. Έτσι. Και τώρα εσύ. Ο Μητσοτάκης πίνει κάθε. Με το Μητσοτάκη πίνει κάθε εβδομάδα καφέ ο Σαββίδης. Πέστα, μπράβο. Και Αβγενάκης είναι με το Μαρινάκι. Κάθε εβδομάδα καφέ πίνει. Μπράβο, Μακουκούλα. Εγώ άλλο είπα. Γιατί απάντησε, τρέγε. Είπα ότι πραγματικά, ναι, σας παραδέχομαι και, ναι, τους Αριανούς και τους Ερακλήδες, ναι, που συμπονεί ο ένας τον άλλον. Ήσουν δικηγόρος σου. Εγώ σαν οπαδός του ΠΑΟΚ δεν έχω ζήσει τις καταστάσεις. Εγώ ζω πρωταθλήματα, κατακτήσεις. Ναι, ζω κύπελλα συνεχόμενα κατακτήσεις. Και 70 χρόνια πρωταθλητής Αυγούστου. Αυγούστου, ναι. Σεπτεμβρίου. Δεν σας διακόπτω. Άμα δεν αντέχετε να ακούτε, πείτε να μην μιλήσω. Όχι, εντάξει, μίλα τρέγε. Φίλε, ντάμπλα έτλος, εντάξει. Μίλα τρέγε. Μα ασχολείσαι με τον Αγγλί και τον Άρη. Απλά. Ευχαριστούμε που μιλάς. Μα δεν μπορώ να έχω συμμετοχή. Δεν μπορώ να έχω συμμετοχή, ρε φίλε, στην εκπομπή. Τελευταία φορά που με νίκησε ο Καπλατζόγλιο. Στο Λύκειο ήσουν και είσαι τώρα 50 χρόνων. Τι να κάνουμε. Μαζί σου, ρε φίλε, αλλά για αυτό. Αλλά για αλήθεια, τάσο. Για να νικήσω. Τάσο είναι αλήθεια. Αυτό αλήθεια είναι. Για να νικήσω όμως τον Ηρακλή, πρέπει να είναι στη μεγάλη κατηγορία. Πού να έρθω, να έρθω, ρε φίλε, με την Arsenal Meteoro μου παίζει τώρα να συνεκίσω. Λοιπόν, επειδή η εκπομπή δεν είναι, δεν την κάνουμε για εμάς, για τον κόσμο την κάνουμε, έτσι. Συμπονεί δηλαδή, για να ολοκληρώσω. Καλά κάνετε και συμπονεί ο ένας τον άλλον. Γιατί έχετε υπηρετήσει και οι δύο τη Γάμα Εθνική, τη Β' Εθνική. Ο Άρης όχι είναι στην κατηγορία. Τώρα ο Ηρακλής υπηρετεί και την αριστερή κατηγορία. Απ' την αντιπέρα, όχι, τι να κάνουμε. Τάσο πριν στον κύριο Ραπτόπουλο έλεγε για τον Ολυμπιακό και του δορυφόρου σου. Ναι, έτσι. Αλλά. Εγώ δεν είπα για δορυφόρου. Εντάξει, δορυφόροι δεν υπάρχουν για μένα. Ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί. Γιατί αυτό που λέγατε δορυφόρο πέρσι του ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο ήταν ο μόνος που μου πήρε ισοπαλία στον πρώτο γύρο. Και εγώ κέρδισα τον Ολυμπιακό. Τι έγινε. Ναι, αλλά. Όταν ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα 44 συνεχόμενα πρωταθλήματα, ποτέ σας δεν βγήκατε να πείτε εσείς οι Αριανοί Ηρακλειδείς το πρωτάθλημα των Πρεσπών, της Ταγκανίκα, της Λίμνης και της Μικρής Βόλβης. Ναι. Εντάξει, τώρα που το πήρε ο ΠΑΟΚ, το ονομάσατε το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Και εσύ ποτέ δεν είπες για τον Ολυμπιακό. Καταλάβες. Από 44 έχεις προπολεμικά τα 28. Για τον Άρη λες. Όχι εσύ. Όχι εσύ. Εγώ τα έχω πει. Όχι εσύ. Εγώ τα έχω πει. Όπως έχω πει ότι είναι και πέτσινα, γιατί ο Ολυμπιακός είχε 7 ομάδες δορυφόρους.
και ξεκινούσε το πρωτάθλημα με 42 βαθμούς. Όλοι είχαν 0 και ο Ολυμπιακός είχε 42. Εσύ δεν έχεις τώρα. Άρα δηλαδή κάνεις αυτό που κατηγορούσες τόσα χρόνια. Δηλαδή. Εσύ το λες αυτό. Λοιπόν, θα σας κλείσω. Τώρα θα πάρω τις γραμμές. Εγώ είπα ότι ο Ολυμπιακός είχε 42 βαθμούς όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα. Και εμείς είχαμε 0. Ναι. Αλλά ξέρεις, τους πονάει και έχει φτάσει το σκάτο στην κάτσα εκεί πέρα στην Τρούμπα, στο Πασαλιμάνι. Αυτή την έκφραση. Ξέρεις ότι δεν μπορούν να παίξουν 50-50 τον ΠΑΟΚ. Ναι, σιγά δεν μπορούν, δεν έχουν μάθει να τον κερδίζουν. Σιγά καμία ομάδα δεν μπορούν να παίζουν 50-50. Με κατάλαβες. Λοιπόν. Γι' αυτό και δημιουργούν bullying, γι' αυτό και βγάζουν ανακοινώσεις, γι' αυτό και αμολύσανε όλα αυτά τα ανδρίκελα. Αυτούς εδώ πέρα τους χαρτζηλικάκηδες των 5 ευρώ για να κάνουν προπαγάνδα, να κάνουν μπούλι κατά του υφυπουργού, να κάνουν μπούλι κατά το μέσο μαζικής ενημέρωσης κτλ. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Και να σου πω και κάτι, οι γνήσιοι Ολυμπιακοί, οι κανονικοί οι γαύροι, οι γνήσιοι οι γαύροι ντρέπονται για αυτούς που έχουν εκπροσώπους. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. 23-10-287 και 3 οκτάρια. Επαναλαμβάνω, 23-10-287 και 3 οκτάρια. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. 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 Γιώργος Χανιώτη. Ναι, καλώς. Και τι μας το λες, φίλε, στην ασφάλεια είμαστε. Άρα, δε. Λοιπόν, έφυγε ο Νικόλας από εκεί. Όχι, εδώ είναι. Εδώ είναι. Χαιρετισμού στον Νικόλα, χαιρετισμού στον άλλο το φίλο εκεί πέρα, το Μακουκούλας, ο Γιώργης. Μακουκούλας, ναι. Δικός μας άνθρωπος. Μπράβο, ναι, ναι. Πάμε. Έχω μία ένσταση. Να την ακούσουμε. Να την ακούσουμε. Ο διαχειριστής εκπομπής, ο κύριος Ντρούλινγκ. Εδώ είμαι. Εσείς, ναι, κύριε Ζάχο, δεν τα λέτε καλά τα θέματα. Όλο τα σκουντάτε διαφορετικά εκεί, να πούμε. Τα πάτε. Το συνοπαδό σας δεν σκουντάει, εγώ σκουντάω. Για να ακούσω. Όχι, όχι, εσείς, κύριε Ντρούλινγκ. Για πείτε μου, πείτε μου, να αρέσουν αυτά. Τα πάτε και εγώ. Θέλω, έχω μία αίσθηση ότι πρέπει να παίξει ένα τραγούδι. Ποιο τραγούδι να παίξει? Αυτό που αρμόζει στο λαό του Άρη. Για να ακούσουμε, ποιο αρμόζει στο λαό του Άρη? Χασίσει ήπιο ο Θεός. Γιατί στο λαό του Άρη, γιατί ταιριάζει, το κατάλαβα. Γιατί έχει τον καλύτερο παίκτη, δεν έλεγε ο φίλος μου ο Νίκος εκεί πέρα. Τον είχαμε πριν 10 χρόνια. Ήταν καλά. Ο Νίκος είναι άποψή του. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ένας πάρα πολύ καλός παίκτης ο Κόκκι που αδείξε τον εαυτό του. Πιστεύω. Γιατί ο λαός του Άρη τι σχέση έχει με τον Κόκκι τώρα, δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν ο Κόκκι, άμα ήταν δολοφόνος, ας πούμε, μανιακός και έχει σκοτώσει, λέμε, 68 άτομα, φταίει ο λαός του Άρη, είναι δολοφόνος ο λαός του Άρη. Φταίει ο λαός του Άρη. Ο λαός του Άρη. Εγώ δεν είπα ότι είναι ο Μαραντόνα. Εντάξει. Εγώ είπα μισό-μισό. Ναι. Γιατί ναι. Είπαμε ότι ο Μαραντόνα, σαν ποδοσφαιριστής, για μένα ήταν ο κορυφαίος όλων των εποχών, έτσι, και για πολλοί κόσμο στον πλανήτη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, η εξωγηπαιδική ζωή του δεν ήταν καλή. Ήταν μπλεγμένος με ναρκωτικά, με μαφία στην Ιταλία. Λοιπόν, μισό λεπτό να τελειώσω. Ναι. Επίσης, όταν τελείωσε, αυτά είναι ενεργεία, έτσι. Ο Κόκκι είναι ενεργεία, δεν ήταν μπλεγμένος με τίποτα. Κάθε Κυριακή πρωί ήταν στην εκκλησία. Λοιπόν, ο Κόκκι. Εγώ τον πέτυχα μόνο πολλές φορές. Έχει εκκλησία το καζίνο. Εγώ, φίλε, τον πέτυχα στον Άγιο Ελευθέριο πάρα πολλές φορές. Όμως από εκεί και πέρα, όταν τελειώσει το ποδόσφαιρο, το έχει τελειώσει ο άνθρωπος. Δεν μας ενδιαφέρει. Τώρα το τελειώσει. Όσο ήταν ποδοσφαιριστής του Άρη, ήταν για μένα ο καλύτερος και ένας από τους καλύτερους στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει τώρα. Στην εκκλησία τι έκανες εσύ? Κατηγητικό. Φιλενικό. Τι μπορεί να πήγαινε. Φιλενικό. Προσευχόσου τι να πάρει κόμμα. Να ζήσει πολλά χρόνια ο Ιβάν. Φιλενικό. Φιλενικό. Ξέρεις τι λάθος κάνει. Άσο να μιλήσει ο άνθρωπο. Άσο να μιλήσει. Συγκρίνει, ρε φίλε, το βασιλιά των ζώων, α πούμε. Σταμάτα λίγο, ρε Κασάνδρα. Συγκρίνει το βασιλιά των ζώων, το λιοντάρι, α πούμε, με τον Γκόνοψ, ρε φίλε. Δηλαδή ο Μαραντόνα είναι ο Τολιοντάρι και ο Κόκκι είναι ένας κόνοψ μπροστά του Μαραντόνα. Γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Μεταφορικά, γίνεται, μεταφορικά. Ό,τι ήταν σου λέει ο Μαραντόνα. Μεταφορικά. Μπράβο, παιδιά, πολύ καλή εκπομπή. Να είστε καλά, να σχεδόμαστε. Έγινε, ρε φίλε. Καλό βράδυ. 23-10. 2-87 και 3 οχταράκια οι γραμμές είναι. Άλλες δύο γραμμές είναι ανοιχτές. 23-10-287 και 3 οχτάρια. Οι ντροπαλούλιδες και όσοι και όσες μας κρυφακούτε. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526 με ένα 29 χρέωση, ένα 19 χρέωση, τα 0,25 είναι για τους φιλικετζίδες. Αυτά που SMS είναι αυτό. Έχουμε ακουράσει. Τι γινόταν τότε με τα SMS. Καλά, εντάξει. Άλλο το 500. Και δεν ήταν πανελλήνιας ευέδειας. Δεν ήταν, όχι. Πάμε, φίλε. Όχι μόνο Θεσσαλονίκη, μέχρι. Έλα, φίλε μου, εσύ είσαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου, αν θέλεις.
Έλα ρε, με κατάλαβες. Α, ο Μπίμπι. Έλα Μπίμπι. Χαιρετώ την καλύτερη τηλεοπτική παρέα. Στο ραδιόφωνο μας, δείξω να το ξέρεις. Εκτός αν μας βλέπεις κιόλας. Ναι, τηλεοπτική παρέα ήσασταν. Ραδιοφωνική δεν είστε. Εντάξει, εσύ μπορεί να έχεις την ικανότητα να μας βλέπεις κιόλας. Δεν ξέρω. Είσαι live, live μετάδοση. Live έχει από το... Τι λες βρε τόξο. Λοιπόν... Ναι. Έλα ρε. Δεν μπορώ να καταλάβω και ειδικά με τον φίλο τον Τρέγια, τον Τάσο. Δεν μπορώ να καταλάβω πού... Γιατί να κάνεις καζούρα τον κόσμο του Άρη για έναν άνθρωπο ο οποίος και εσείς είχατε ας πούμε παίκτες οι οποίοι είχαν μπλέξει με ναρκωτικά. Ποιον, ε? Δηλαδή, στο μπάσκετ είχατε. Το Mike Jones, τον οποίο τον πήραμε και εμείς, το Σάκλεφορντ, το Roy Darplay, παίξαν και αυτοί στον ΠΑΟΚ. Και ο Darplay παίξε και στον Άρη. Και κάτι και με το Μισούνοφ, ναι, θυμάμαι. Και οι τρεις παίξανε στον Άρη. Και κάτι εντάξει, με το Μισούνοφ, θυμάμαι. Ναι, εντάξει. Ναι, κρίνουμε πάντα την αγωνιστική πορεία του παίκτη. Και το Ραούλ Μπράβο κάτι θυμάμαι, τέλος πάντων. Από τότε που μπλέξαμε τον Ολυμπιακό, κάτι συναφή έρχονται κάθε μέρα. Όλο και κάτι καινούργιο. Εμείς δεν έχουμε μπλέξει με τον Ολυμπιακό για τον λόγο ότι δεν έχουμε πάρει κανένα δανεικό. Κοίταξε τώρα. Δανεικό δεν έχετε πάρει, έτσι. Ο Τάτος τι ήταν, ο Ζαραδούκας τι ήταν ο Τάτος. Ο Διαμαντάκος τι ήταν. Τα 400 χιλιάδε τι ήταν. Θα σου απαντήσω. Θα σου απαντήσω. Περιμένω. Αυτοί οι παίκτες μπορεί να ήταν δανεικοί για, που εγώ ξέρω τον λόγο που ήταν στον Άρη και θα σου το πω κατηδίαν. Δεν έχει καμιά σχέση. Από εκεί και πέρα όμως εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ήρθαν αυτοί οι παίκτες και η ομάδα έπεσε μετέπειτα κατηγορία. Άλλο, πώς γίνεται να είμαστε στο άλλο, άρμα του Ολυμπιακού. Άλλο το άλλο. Προλίγο μου είπες δεν πήρα δανεικό, σου είπα τρεις για πλάκα. Βέβαια, ναι, αλλά, πριν χρόνια. Ναι, σου λέω ότι πέσαμε όμως. Εντάξει, το ότι πέσατε ρε φίλε, πριν 6-7 δεν χρόνια. Μου λέει κάτι εμένα. Δεν μου λες το ότι. Δεν μου λέει να σε κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, περίμενε. Το ότι ο Γκαγκάτης. Στη Β' πριν ανέβεις, δεν σπρώχτηκες για να ανέβεις. Τι χρόνο. Εγώ να σε κάνω μια άλλη ερώτηση. Το ότι ο Γκαγκάτης. Όταν σου πήρε το πρωτάθλημα στη Γ' Εθνική ο Πανσεραϊκός, έσκουζε στην Β' Εθνική για τους διαιτητές πάλι φώναζες. Ωραία, ένα-ένα. Το θυμάσαι αυτό. Το θυμάμαι και πολύ δικαιολογημένα κιόλας. Εσύ ποιος έσπαξε τη Β' Εθνική για να ανέβεις, δεν μας είπες όμως. Ένα-ένα. Ένα-ένα. Και ποιος σε βοήθησε και είχε τη δυναμική ο Άρης τότε που δεν είχε Φράγκο Μαντρίνη να κλάψει, να σφάζει ομάδες για να ανέβει στην πρώτη κατηγορία. Ωραία. Κάποιος πρέπει να σε έσπρωχνε. Να... Ποιο, Ολυμπιακός. Δεν ξέρω εγώ, εσύ θα μας πεις. Εγώ δεν είμαι Αριανός. Εγώ θα σε πω. Ναι. Καταρχήν γιατί αυτό που λες είναι εικασία, ρε φίλε, δεν έχεις αποδείξεις. Φυσικά είναι εικασία. Εγώ θα σε πω κάτι άλλο. Δεν φυσικά μου λες... είναι απλή σκέψη. Θα απαντήσω εγώ μετά όταν τελειώσω. Ότι ήσουν ακολυτάρι με τον Ολυμπιακό, γιατί αμπούλσατε ο Γκαγκάτης πήγαινε ερχόταν από Ολυμπιακό σε πάω και από πάω από Ολυμπιακό. Δώσ' μου ένα παράδειγμα που ήμουν ακολυτάρι με τον Ολυμπιακό, δώσ' μου ένα πρωτοσέλιδο του Ολυμπιακού από εφημερίδα του πρωταθλητή Γαύρου που βγάζει για σένα, δώσ' μου μια δήλωση του Θεοδωρίδη που στάζει μέλη για τον Άρη, να σε παραδεχτώ. Και να σου πω και κάτι. Το ότι κάνει καζούρα. Και κάτι. Εγώ προσωπικά. Το ότι κάνει καζούρα. Το ότι κάνει καζούρα τον Άρη. Τον πάω χρησιμοποιώντας τον Άρη. Δεν έχει να κάνει ότι εγώ είμαι. Ότι εγώ είμαι τηλέφωνο του Ολυμπιακού. Ποιος κάνει καζούρα. Τα πρωτοσέλιδα του Ολυμπιακού που παρακινούν τον Καρυπίδη να ασκήσει μέτρα κατά του ΠΑΟΚ. Στο ΠΑΟΚ κάνει καζούρα είναι. Εσύ καφιέσαι και τα 22-23 χρόνια. Τα 22-23 χρόνια που είχες το κέρδισε στον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Πόσα χρόνια έχεις να κερδίσει το. 12. Τον Ολυμπιακό του Πάβη του Πατατούδη. 12! Α, μπράβο, είδες. Αλλά να σου πω και κάτι. Είχα και 23 χρόνια να κερδίσω στη Ριζούπολη και στον Όφη. Εγώ το 10 μας του κόψα και το πρωτάθλημα στο Χαριλάου, μας θυμάσαι. Μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο Χαριλάου, ο Ολυμπιακός φύγει την Κατρακύλα. Ναι. Τι θες να πεις, Επιστήλη, δηλαδή ότι δεν είσαι μαζί με τον Ολυμπιακό. Τι είσαι, εχθρός του Ολυμπιακού είσαι. Περίμενε, για να καταλάβω λίγο κάτι. Ναι. Εσύ έχεις απέτηση σαν παοξής να κερδίσω εγώ τον Ολυμπιακό για να πάρεις εσύ πρωτάθλημα. Όχι, εγώ έχω απέτηση σαν Θεσσαλονίκη. Γιατί άμα τρελάνετε εσείς. Να σου απαντήσω. Εγώ έχω απέτηση, θέλουν, εγώ θέλουν. Έχω απέτηση σαν Θεσσαλονικός Βορειολανδίτης που είσαι και σε έχεις πάρει. Και να ολοκληρώσω. Τότε γιατί. Να σε ολοκληρώσω. Τότε γιατί να ολοκληρώσω. Ναι. Που σε έχει φάξει ο γάβρος, η τρούμπα και το παρασκήνιο, το εξαγωνιστικό, φύση και παραφύση, εσένα, εμένα, τον Ηρακλή, την Καλαμαριά και τα λοιπά. Άστο θα το ρίξεις ρε Κλιάφα, άστο δεν νιώθεις, άστο θα πάω να το σταματήσω. Κοίταξε τον. Άστο ρε! Μη στεναχωριέσαι. Τι βοηδέμπορας είναι αυτός ρε φίλε. Λοιπόν, εσύ δηλαδή έχεις συνταχτεί και έχεις κάνει συνεταιρισμό και συμμαχία με το δυνάστη, το βιαστή φύση και παραφύση όλων των ομάδων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ποιος μου το λέει αυτό ρε φίλε. Ποιος το λέει. Ναι. Αλλά εσύ πες ότι δεν είναι. Ποιος το λέει αυτό. Εγώ να σε κάνω μια ερώτηση. Εσύ έχεις τερματίσει τα κοντέρ. Ρε φίλε, ποδόσφαιρο βλέπουμε χρόνια. Είμαστε πάνω από 40. Ναι. Πες μου εσύ πότε συνέβη αυτό το πράγμα. 5 παίκτες δανεικοί να μην παίζουνε.
Θυμάμαι και ο Μακουκούρας που είναι εκεί, είδα, όταν έπαιρνε ο Ηρακλής και πάρει κάποιους παίκτες στον Κόνια, τον έναν τον άλλον. Για ποιο μάτς λες? Έκανε κανονικότατα. Για ποιο μάτς λες? Έχει εσύ που πότε έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Για ποιο μάτς λες? Τώρα με τον Βόλο. Ναι, ποιοι παίκτες δεν παίξαν? Του ΠΑΟΚ. Ποιοι παίζουνε δεκάδα ρε στο Βόλο από αυτούς που δεν παίξανε οι πέντε? Ποιοι παίζουνε δεκάδα στο Βόλο? Ανακοινώθηκε κανονικά. Ποιοι παίζουνε δεκάδα στο Βόλο? Δεν με ενδιαφέρει τι παίζουνε δεκάδα. Όχι, άμα δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, αν μιλάς. Ο προπονητής... Μόνο ο Μουστακίδης έχει παίξει δεκάδα. Ο προπονητής... Δεν έχει παίξει δεκάδα, ρε φίλε. Απαγορεύτηκε ρητά. Το καταλαβαίνω. Περίμενε λίγο. Να στο πω. Περίμενε λίγο. Κάτσε να μιλήσω κι εγώ λίγο. Περίμενε λίγο. Και στον Αυγενάκη, γιατί έχετε τις ίδιες τοποθετήσεις και τις ίδιες απορίες με τους γάβρους πρωθυπουργούς και υπουργούς. Το καταλαβαίνω. Βγήκε ο προπονητής του Βόλου και είπε ότι εγώ έμαθα ότι την Πέμπτη δεν θα υπολογίζω τους παίκτες δανεικούς από τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Θα με τρελάνε τώρα. Συναλυτήριο, ρε φίλε. Πάνε κάτι στο συναλυτήριο εκεί στην Ελλάδα. Εσύ κάνατε συναλυτήριο όταν κέρδισε τον Άρη, ρε. Με Mike Jones. Εγώ δεν έχω κάνει συναλυτήριο. Άκου λίγο, μεγάλε. Εσένα τώρα η χρονιά τελείωσε αγωνιστικά. Πήρε το χ στην Τούμπα. Εξυπηρέτησε τον Ολυμπιακό, έκοψε τον Ολυμπιακό. Θα σε πετάξει και θα σε πάει μέχρι τους 4 στο κύπελο και θα σε δώσει μια κλωτσιά εκεί όπως έκανε ο Παναθηναϊκός στο 10. Με Γιάννη Κόντι γενικό κουμάντο, το βάζελο που είχες, που έπαιρνε διαρκείας. Ο Γκαγκάτσης θα μας πει η ομάδα ήτανε. Με κατάλαβες. Ο Γκαγκάτσης θα μας πει η ομάδα ήτανε. Ο Γκαγκάτσης για μένα είναι η τρία. Γιατί λες για τον Κόντι. Για μένα ναι. Έχω δηλώσει ότι ο μπαμπάς Γκαγκάτσης που είδε στον ΠΑΟΚ για μένα είναι ρετσινιά σαν να έχω υποβιβαστεί στην τρίτη εθνική. Το έχω δηλώσει. Ότι έδωσε στο Λίμπερ στον προπονητή σου στον ΠΑΟΚ. Άκουσε με λίγο, εγώ δεν είμαι Κοτόπουλο. Εντάξει, Ολυμπιακό πειράζει σαν φίλαθρος του ΠΑΟΚ, το λέω. Δεν είμαι προπαγανδιστής, ούτε θαυμαστής του Γκέμπελς είμαι. Ούτε μπορώ να αλλάξω την αλήθεια. Ξέρεις γιατί? Γιατί η αλήθεια είναι μία και την ξέρει όλος ο κόσμος. Όσο και έρεσε να την πνίγεις εσύ, γιατί ντρέπεσαι. Με κατάλαβες. Τι αναφόρεσαι εγώ? Εμένα δεν με κοίταξε, δεν μου λέει, εσένα σε εκφράζει πάντα η διοίκησή σου? Όχι. Εγώ να πω ότι με φερέφερα του Ολυμπιακού, ρε, που δεν είμαι. Όχι, αλλά να σε πω κάτι. Σε εκφράζει εσένα, εσένα σε εκφράζει ποτέ, πάντα η διοίκηση του ΠΑΟΚ? Όχι, γι' αυτό έχω κάνει και καταλήψεις, όταν... γι' αυτό έχω κυνηγήσει και προέδρους, γι' αυτό και ο άλλος έφυγε στη λεωφόρο νίκης με τα πόδια απ' έξω από τα αμάξι. Αυτός από το Αγρίνιο. Όταν κρέμασες το πανί στο Βόλο. Αυτός από το Αγρίνιο. Τον Πατατούδη. Όταν κρέμασες το πανί στο Βόλο. 10 χρόνια πρόεδρο τον είχες. Και όταν κρέμασες το πανί στο Βόλο. Και τα ίδια. Και δεν τον είχα 10 χρόνια. Λοιπόν. Okay. Τέλος πάντων, για τον Ντάις Λίμπρεξ δεν με είπες τίποτα. Τέλος πάντων. Άσε τον Ντάις Λίμπρεξ. Να σου πω τώρα, να γυρίσουμε. Έχουμε αυτά τα. Πες εσύ για το δεύτερο ημίχρονο στον Παράς. Που έχασε το πρώτο και μαζί με τον Ντάις. Πες μας τι έγινε το δεύτερο ημίχρονο στον Παράς στο Βόλο. Ρε, δεν που θυμάστε, δεν που θυμάστε μόνο το πανό. Που θυμάστε μόνο το πανό. Και δεν λέτε που χάσατε το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Που δεν το παίρνει. Εγώ ξέρω ότι για το παρελθόν. Εγώ ξέρω ότι για το παρελθόν παθαίνετε άνοια οι παοξίδες. Μόνο το παρόν βλέπετε. Στον καθρέφτη σου μιλάς. Επειδή σας ανέλαβε ένας οικονομικά αδυνατός άνθρωπος. Στον καθρέφτη σου μιλάς. Ξεχνάτε τους Βενετίδηδες, τα ξεχνάτε όλα, τον ΟΚΑ, αυτό τον καφέ, αυτούς ξεχνάτε όλους. Όχι, δεν ξεχνάμε τον Μαυρογεννίδη. Δεν ξεχνάμε τον Μαυρογεννίδη. Δεν ξεχνάμε τον Μαυρογεννίδη. Ο Μαυρογεννίδη πήγε στον Ολυμπιακό. Τον Αβραάμ Παπαδόπουλο που τον κάθεφερε στο συμβόλαιο πρόεδρό σου. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Έχω απαντήσει και για τα δύο. Θα σου απαντήσω. Όχι. Θα σου απαντήσω και για τα δύο. Εκπομπή έκανε. Παντελή. Παντελή, άστο, δεν θα μιλήσει. Μιλά, αλλά δεν αφήνει να μιλήσει ο άλλο. Φίλε, 25 λεπτά μιλά. Εντάξει, κλείσει του άλλου. Είπε για τον Αβραάμ. Εντάξει, κλείσει του άλλου να μιλήσω. Τσακώνω για τον Αβραάμ. Όχι, όχι, όχι. Λε, πε αυτό. Παντελή. Για τον Αβραάμ. Πε αυτό και κλείσει. Για τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό. Και είπε ότι είμαι Δήμης ή φεύγω ελεύθερο το καλοκαίρι. Τι θα έκανες εσύ, τρελιά, εμένα θα τον έδινες. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ ξέρω ότι πήγε. Α, δεν σε ενδιαφέρει, εντάξει, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Έγινε. Δεν με νοιάζει. Εσύ ξέρεις τι έγινε με τον ΟΚΑ, ξέρεις τι έγινε και με τον Βενετίδη. Λοιπόν, εγώ να πω ότι τη χρονιά που είχαμε δανεικούς τον Τάτο και τον Σαραδούχα με ισοφάρισε στο 87 Ολυμπιακό στο Χαριλάου 2-2. Φυσικά δεν έσφαξα κανένα για να ανέβω από τη Β στη Γ Εθνική. Μπορούμε να τα δούμε όλα τα ματς. Και να μην ξεχνάμε. Από τη Β στην Α. Ναι, ο τέταρτος υποβασμός. Ωραία, ο τέταρτος και ο πέμπτος. Και να μην ξεχνάμε τους Βιενόπουλους και τα Μόλτο και τα τέτοια και τους Μελίσσιδες με 32 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ο Βιενόπουλος ακόμα παίζει. Μεγάλος παίκτης. Έπαιξε στις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Έπαιξε στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό και στον Μελισσάς. Έπαιξε στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό ο Χρυστοδουλόπουλος. Εντάξει. Και δικαιολόγησε τα 2 εκατομμύρια τότε που πήρε. Τέσσερα πήρε ο τέτοιο.
Τέσσερα. Ο Χρυσοδρόπουλος, δύο Μελισσάς. Ο Μελισσάς ήταν μια άστοχη επιλογή. Όπως άστοχη επιλογή ήταν και ο του Κοτσιανικούλη που έδωσε 2 εκατομμύρια τον ΠΑΟΚ. Όπως άστοχη επιλογή ήταν και ο Μπερμπάτοφ στον ΠΑΟΚ. Όπως άστοχη επιλογή ήταν και το 1,5 εκατομμύριο του Κατσερίδη. Αυτά συμβαίνουν. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σου, το όνομά σου. Παναγιώτη. Έλα, Παναγιώτη, σ' ακούμε. Θα ήθελα λίγο τον Γιώργο. Εδώ, ο Γιώργος. Έλα, Γιώργο, εσένα. Έλα, Γιώργο. Εσένα, Γιώργο, το Μακουκούλα. Έλα, εδώ είναι. Δώσε το ακουστικό. Περίμενε λίγο, περίμενε. Δώσε μας δύο λεπτά. Έλα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Έλα, Γιώργο. Έλα, ρε. Έλα, ακούγεσαι, φίλε, πες τον. Προχώρησε, Παρασίδη. Γιώργο, είμαι Παναγιώτης από το Λιτόχωρο. Τι κάνεις? Καλησπέρα. Έχω καιρό να σου ακούσω. Δεν έχω καιρό να ακούσω. Κατάλαβες πεις. Κατάλαβες η φυσική μου. Όχι. Ε, όχι. Αλλά γιατί σε περχόμενο στο καφενείο εκεί. Α, ναι. Τι κάνεις, λεβέντε μου. Καλά, μια χαρά. Εδώ με τον Τρέγια. Χάρηκα που σ' άκουσα και για να πω τον προηγούμενο τον Αριανό ότι εγώ είμαι 70 χρονών. Έχω 6 κύπελα και 3 πρωταθλήματα. Για να θυμηθούμε λίγο το παρελθόν. Γιατί μας είπε ότι ξεχνάμε το παρελθόν. Λοιπόν, σας χαιρετώ, να είστε καλά, καλή εκπομπή. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Άρρωστος Παοξής, άρρωστος Παοξής. Καλησπέρα, φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ, το όνομα. Ο φίλος ο Βαγγέλης, ο Κόκελης στην Εκκλησία, γελάνε λέει και τα καμπαναριά. Ένα λεπτό λίγο, φίλε μου, sorry, με διαβάζει ένα μήνυμα ο Τάσος. Πες. Ο Κόκελης στην Εκκλησία, αυτό που βγάζει, γελάνε και τα καμπαναριά. Εντάξει, λέει ο άλλος. Έλα, φίλε. Να αμφισβητήσω, τον έχω πετύχει δηλαδή. Εντάξει, μπορεί να το πετύχει, δε φίλε. Μην τι έγινε. Εντάξει. Γεια σας, παιδιά. Χαίρετε όλη την παρέα. Κωνσταντίνος από Κυψέλη, Ζάχο. Έλα, ρε Κώστα, έλα, ρε φίλε. Τι έγινε, χάθηκες. Τι κάνετε, παιδιά. Καλά, να εδώ πέρα είπαμε να κάνουμε ένα reunion. Αριανάκι. Παοξής, παοξής. Φεύγα, Κυψέλη. Μια πιο όμορφη παρέα τη Θεσσαλονίκη, ε. Άκου τι λέει ο τέτοιο ο Μπουγάτσα που δεν τον ακούσει τακτικά. Στην Κυψέλη που βρέθηκε Παοξής. Εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη αλλά μεγάλωσα Αθήνα. Εντάξει. Όπως βλέπετε και εδώ στην Νεάπολη, ρε φίλε. Είσαι παιδί του Δημήτρη Μπούζα? Όχι, δεν τον ξέρω. Ποιος είναι αυτός? Αυτός που έκανε γενιά σοπαδών του ΠΑΟΚ εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Όχι. Προπαγάνδα, η εφημερίδα της προπαγάνδα. Νίκο, είχαμε έρθει το καλοκαίρι αλλά δεν σε είδαμε. Είχα δει μόνο τον Ζάχο. Δεν είδα ούτε το μεγάλο Τρέγια. Ούτε το Μακουκούλα τον έχω συνδέσει, θα σε έχω συναντήσει ποτέ. Τα παιδιά, άκουσε με, τα παιδιά δεν είναι εδώ. Στην εκπομπή είμαστε εγώ και ο Τάσος. Εκείνη τη μέρα που ήρθε, έλειπε ο Τάσος. Ήταν όταν είχε την άδεια το καλοκαίρι. Εντάξει. Όταν έρθει πάνω, θα πάμε στο μαγαζί και τον δύο, γιατί και οι δύο έχουν μαγαζί. Και στα δύο πάμε να πιούμε από ένα ποτάκι να τα πούμε. Βέβαια, οπωσδήποτε. Έτσι. Ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο Τάσος προηγουμένως. Πιστεύω, Τάσο, η γνώμη σου ποια είναι? Πιστεύεις μπορεί να χτυπήσει πάλι πρωτάθλημα από φέτος? Φυσικά, ρε φίλε. Φυσικά και μπορεί. Δεν βλέπεις τι γίνεται, δεν βλέπεις την αντίδραση του Ολυμπιακού. Χεσμεντάνε οι άνθρωποι. Κακάκια έχουν κάνει πάνω τους. Ξέρουν ότι στο 50-50, με ξένους διαιτητές, με ξένους βαρίστες, ότι αν δεν κερδίσουν και χει να φέρουν, είναι χαμένοι από χέρι. Το ξέρουν, γι' αυτό και κάνουν ό,τι κάνουν πριν το μάτς. Δημιουργούν κλίμα. Κάνα στα play-off τα κριτήρια και στο πρωτάθλημα. Άλλο χάνε. Το ένα, άλλο το άλλο. Στα play-off, ναι, έχει διαφορά όμως, δε φίλε, στα play-off. Να πει ο Ολυμπιακός. Ναι, έχει ένα μικρό προβάδισμα, όποιος είναι λίγο μπροστά. Να πει ο Ολυμπιακός με συν 5 βαθμούς. Έτσι. Mm-hmm. Και έχει τεράστια διαφορά να μπει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, με ίσους βαθμούς ή με συν 5. Δεν μπορεί να βγει κανένας από τους δύο με συν 5, που λες, έτσι λέω. Θα είναι 1-2 μέχρι εκεί. Και άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός τώρα, στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δεν τον έχει συντούμπα, κέρδισε το συντούμπα. Και άμα φέρει ένα χι. Συντούμπα, εντάξει, καλά. Δεν μπορεί να φέρει το χι. Μπορεί και το αντίθετο. Εδώ πήρε χι, πήρα χι από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και από τον Άρη. Και το Δημήτρη, τον Μακουκούλα, το συμπαθώ πολύ. Έλα, το Μακουκούλα λέει, δώσε Μακουκούλα. Ναι, πολύ, γιατί εντάξει, λόγω και συγκινητικό, λόγω ότι ήταν και ο πατέρας μου συγχωρεμένος Ηρακλειδέας. Αχα. Και στεναχωριέμαι πολύ που είναι τώρα σε αυτήν την κατάσταση που είναι ο Ηρακλής και ελπίζουμε... Ευελπιστούμε όλοι να ανέβει το συντομότερο δυνατό. Κάτι ακούγεται, λέει, για κάποιους που θέλουν να πάρουν τον Ηρακλή, αλλά θέλουν, λέει, τη Μίκρα. Τι θέλουν, Μακοκούλα? Τι θέλουν, γιατί έχει. Τους χωρατατζίδες. Μας είτε πρίξουμε τους χωρατατζίδες, ρε φίλε. Λες και είναι κανένα. Πόσο κάνει αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Φίλε, άμα το πάρει διότι. Τι το κάνει. Φαντάζομαι το κόσμο στο κέντρο τη πόλη. Ναι, εντάξει, εγώ δεν είπα ότι δεν αξίζει, ρε φίλε. Μετά την έκθεση είναι το δεύτερο καλύτερο κόμπο τη Θεσσαλονίκη. Αυτό. Το Χαρλάο δεν είναι δηλαδή που είναι δίπλα. Ναι, βγήκε κατάρα, ρε φίλε. Εντάξει. Καλό είναι εκεί, παιδί. Ποδοσφαίρο, δεν μπορεί να γίνει. Ένα δίκιο έχεις, εντάξει, όντως.
Ζάκο, το γκολ και δεν ξέρω αν το διάβασε στην είδηση. Πώς, το μεσημέρι έσκασε η είδηση. Δεν ξέρω στην Αθήνα λόγω επειδή πρόκειται για. Το μάθαμε εμείς. Ναι, το μεσημέρι έσκασε η είδηση εδώ. Απίστευτο πράγμα. Τα δέοντα, τα δέοντα, φίλε, ότι λέει ο νόμος. Άμα είναι ένοχος, να μπει μέσα. Τι να σου πω, δηλαδή. Ένα τόνο χασίσει και λαθρεμπόριο όπλων. Λαθρεμπόριο όπλων προσφορά το ακούω. Βρέθηκαν ότι βρέθηκαν κάποια όπλα, ναι. Τώρα λαθρεμπόριο όπλων, τι να σου πω, ρε φίλε. Μπορεί να ήθελα να κάνει καμιά εισβολή στην Τούμπα. Αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, easy come, easy go. Εντάξει, φίλε. Ο Αντριάνο, α πούμε, που τον είδε. Ναι, αρχηγό συμμορία είναι. Ναι, με το χρυσό το F16, το M16 μάλλον. Έτσι, στη φαβέλα μέσα. Έτσι, αρχηγό συμμορία. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου, φίλε μου. Α, ο Κώστας. Κώστα. Παπαμπρίζας. Παπαμπρίζας. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Εδώ εκπομπούλα να πούμε τα παλιά τα φιλαράκια. Ναι, χαρήκαμε που τους ακούσαμε. Καλώς στα παιδιά ξανά. Μαγκοκούλας ίδιος να πούμε δεν άλλαξε. Ακόμα στάζει γιατί υπάρχουν εκδηλίκη και έχει γεμίσει. Πού κρύβεσαι τώρα Μαγκοκούλα τώρα να παίρνουμε τίτλους, σε ποια σπηλιά. Δεν κρύβομαι ρε φίλε, καλά κάνει και παίρνει τίτλους. Γιατί χάνεσαι τελευταία. Εντάξει, ρε φίλε. Φίλε, η ομάδα χάθηκε, δεν κάνω. Είναι και οικογενειάρχη το παιδί. Άνθρωπος έχει. Δύο παιδιά δεν είναι τώρα. Δύο παιδιά, έχει επιχείρηση, έχει εντάξει. Λοιπόν, τάρπλε τέτοια δεν είχαμε εμείς, μην μπερδεύεστε. Εντάξει. Μην αφήνετε την προπαγάνδα να πάρει να έρθει. Σε άλλον ραδιοφωνικό παραγωγό. Ποιο να δεν. Ακόμα του βγάζουν σφαίρες. Α, εντάξει. Εντάξει, ο Τζούρτζεβιτς. Ναι, ρε φίλε, δεν φταίνει ομάδα για αυτά τα πράγματα. Και το τι έκανε στη χώρα του. Έτσι. Εδώ μιλάμε για άτομα που ήταν εδώ πέρα. Εντάξει. Ωραία. Πάση περιπτώσει, για να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα ρε παιδιά, γιατί άμα. Έχω κουραστεί να τα ακούω αυτό. Λες ρε φίλε μου Ζάχο για τις μεταγραφές του Μελής και αυτά. Θα σε δώσω ένα παράδειγμα τώρα. Ναι, πες μου. Πες ότι υπάρχει ας πούμε στην Ξάθη ένας παίχτης που θέλουμε ας πούμε ο ΠΑΟΚ και ο Λεβαδιακός. Ένα παράδειγμα έτσι. Mm-hmm. Αν πάει ο Λεβαδιακός θα του πούνε μία τιμή. Αν πάει ο ΠΑΟΚ θα του πούνε την ίδια τιμή. Όχι. Θα του πούνε πιο αυξημένη, έτσι δεν είναι. Σωστό, βέβαια. Ωραία. Όχι ο ΠΑΟΚ, οποιαδήποτε ομάδα που έχει έναν οικονομικά εύρος από πίσω. Ναι, ναι, μπράβο. Εγώ έβαλα εμάς τώρα για να γιατί μιλάμε τώρα για συγκεκριμένες περιπτώσεις, ας πούμε για τον Χρυσόδουλόπουλο, για τον Μελίση που είπες και για αυτά. Ναι. Εμείς εκμεταλλευτήκαμε, φίλε, αυτό τον νεοπλουτισμό που πουλούσε τότε ο Βάζελος. Ο Βάζελος έρθε με τα πακέτα και πήγε να το παίξει ότι είμαι εγώ έτσι αλλιώς. Ωραία, έτσι αλλιώς θα τα πληρώσει αυτά. Ναι, αλλά πώς, για να κάνουμε λίγο τέτοιο, επειδή τη θυμάμαι καλά την περίπτωση. Θες, εγώ, για να, συζητάμε. Συζητάμε. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι ο Χριστοδουλόπουλος και ο Μελίσης να είχε άλλη προσφορά ο ΠΑΟΚ εκείνη την περίοδο για αυτούς τους δύο. Και αν θυμάμαι καλά, είμαι 99%, όταν δεν είμαι 100% δεν θέλω να επιμένω, είμαι 99% σίγουρος ότι αυτοί οι δύο φύγαν τελευταία μέρα. Των μεταγραφών. Δεν ξέρω, και αυτό που λες, ακόμα μεγαλώνει το παράδειγμά μου. Γιατί τελευταία μέρα πληρώνεις ακόμα πιο ακριβά. Πληρώνεις ακριβώς όταν έχεις ανάγκες. Ναι, ρε φίλε, όταν έχεις ανάγκες, θα τις πληρώσεις την τελευταία μέρα. Εφόσον δεν μπορείς να κατευθυνθείς αλλού. Δηλαδή, έχει ο Παναθηναϊκός, εκείνος ο Παναθηναϊκός ανάγκη το Μελίσσα, μου λες. Συγγνώμη, το Μελίσσα και το Χρυσόδουλο. Συγγνώμη, το λέω λάθος. Μελίσσα τον θυμάμαι, sorry, το λέω λάθος, τον έχω βαφτίσει ο άνθρωπος. Ναι, Μελίσσα υπάρχει τερματοφύλακας τώρα, γι' αυτό με τον μπερδεύεις και το ακούγονται άλλα. Κατάλαβες, υπάρχουν Μελίσσα που μπερδεύεις. Εκεί που πονάς. Ναι. Όχι, δεν είχατε δώσει τερματοφύλακα, τον center back κοίτα. Το Μελίσσα, ναι. Το λέω Μελίσσα εγώ, ναι. Ναι, ναι, εντάξει. Όπως εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία μέρα ή όχι. Εγώ σε βάζω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτό το απλό παράδειγμα. Mm-hmm. Όταν ξέρω εγώ ότι εσύ έχεις λεφτά, θα σου πω μια τιμή που θα είναι υπερεκτιμημένη κατά τα δεδομένα τα κοινά που λέμε στον κοινό μου. Ξέρεις τι, λίγο. Τώρα αν εσύ θα το πληρώσει, όχι, είναι δικό σου θέμα. Ξέρεις τι, λέει ο Τάσος. Δεν έβαλα το μαχαίρι, το λέμε κανένα. Άκουσε με, άκουσε με. Λέει ο Τάσος, και εγώ να σου πω για να δεις ότι να πω ότι. Δικαιολογείται να πει ότι δεν έχεις με τον Ολυμπιακό εσύ σχέσεις. Εσύ δηλαδή θέλεις τώρα, ας πούμε, να πούμε, γιατί και εσύ σίγουρα το πιστεύεις, ότι άρα στη δεδομένη χρονική στιγμή έχεις σχέσεις με τον Ολυμπιακό, ενώ εσύ τότε με τον Παναθηναϊκό δεν είχες. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε σχέσεις εμπορικές. Α, δεν είχαμε σχέσεις. Ωραία, να εντάξει. Έχουμε πρόεδρο δηλωμένο παδό του Παναθηναϊκού να πηγαίνει στα μάτια. Εδώ δεν είχαμε συγγνώμη λίγο, φίλε. Τον εκπρόσωπο τύπου του εδώ το θυμάμαι. Να βγει να μιλάει για μάτια. Συγγνώμη λίγο. Ο Μπίμπι έστειλε μήνυμα, λέει ότι ο Τάρπλη έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Έπαιξε, ποιο έπαιξε, δεν έπαιξε. Ο Τάρπλε τι? Ο Τάρπλε δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Δεν το θυμάμαι εγώ. Δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Θα δουλεύετε ρε σε διάφορα λίγο τώρα. Ο Γαύρο πήγε μετά τον Άρη. Εγώ δεν το θυμάμαι στον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν έπαιξε.
Με στέλνει μήνυμα, λέει ότι έπαιξε. Λοιπόν, τέλο πάντων, και να έπαιξε, τι έγινε, ρε φίλε. Τώρα μιλάμε πριν από Το Άρισον έφερε και το Σάκλερφορντ και τον Μπέρι. Πρώτο Άρισον έφερε. Μιλάμε πριν 25 χρόνια αυτά. 5 χρόνια πέρασαν. Μιλάμε τώρα, αυτά είναι πριν 25 χρόνια. Ναι, ωραία. Τέλο πάντων, η ουσία είναι ότι δεν γίνεται, ξέρει, όταν είναι για τον άλλο να το λέμε έτσι σίγουρα και ότι είναι έτσι. Γιατί όταν είναι για τον εαυτό μα να ψάχνουμε να λέμε άλλα πράγματα. Γιατί μπορώ να πω και για τον Μόλτ, για τον Μόλτ που σου έβαλε και στο Σορτσάκι να πούμε. Συμφωνώ, χορηγία. Συμφωνώ, αλλά εμεί ό,τι κάναμε, κάναμε πάνω από το τραπέζι, τα έδωσε όλη Ελλάδα. Δεν κρυφτήκαμε πουθενά. Τώρα δεν θέλω, επειδή δεν θέλω ούτε να τσιγκλίσω, ούτε να στεναχωρήσω κανένα, ούτε να μαλώσω με κανένα. Δεν μαλώμε, μιλάμε ρε φίλε, δεν μαλώσουμε. Ναι, δεν θέλω ούτε να ανεβούν εντάσεις ούτε τίποτα. Εμείς θα σου πω κάτι. Βγαίνει τώρα ο Αναστόπουλος και λέει μπορώ να γίνω π.χ. ο τάδε του Μαρινάκη. Να μην πω πόσο αναφέρθηκε, είπε μια λέξη ξέρω. Ναι. Για να είμαι μαζί του, π.χ. να τον υπηρετώ. Όταν σας λέγαμε ρε παιδιά, 9 η ώρα φιλικό, 8.30 η ώρα φιλικό που κλείσατε, σας έκλεισε ο Αναστόπουλος τότε, δεν κλείνει ούτε με τη β' ομάδα του Ολυμπιακός. Ναι. Μας κοροϊδεύατε. Όταν βγαίνει μετά από κάποια χρόνια ο Αναστόπουλος και λέει εγώ είμαι του Μαρινάκη το Τσατσάκι. Ναι, δεν το έχω ακούσει αυτό, Αντώνη. Ναι, δεν το ξέρω, το ξέρω. Το έχει πει σε συνέντευξή του. Είπε ότι είμαι εγώ του Τσατσάκι του Μαρινάκη, είπε έτσι. Μπορείτε να με πείτε και το Τσατσάκι του Μαρινάκη, άμα θέλετε είναι τιμή μου. Έτσι, ωραία, και ναι, ακόμα να πω ότι είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Ο Άρης τι σχέση έχει με αυτό το πράγμα? Μα εμείς δεν είπαμε ότι ο Άρης σαν Άρης, σαν σύλλογος έχει σχέση. Απλά οι παράγοντες που υπάρχουν και τη δεδομένη στιγμή έχουν σχέση με τον Ολυμπιακό και είναι λίγο φαινότερο. Δηλαδή, πώς να το αλλάξουμε την πραγματικότητα? Αυτός ο Μακουκούλας που ποτίθεται εκεί είναι άνθρωπος ουδέτερος. Τι έχει να μας πει επί του θέματος που το παίζει ποτίθεται ουδέτερος? Γιατί για να ακούω, να μας πει, γιατί. Αυτό το Αναστόπουλος το πέτονται με τον Μητρόπουλο όταν έγινε η. Ωραία, εντάξει, εγώ δεν είπα ότι δεν το είπε. Αλλά ότι σχέση. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι λέει ψέματα ο Κώστας, προς Θεού. Λέω τι σχέση έχει αυτό με τον Άρη, ας πούμε. Ναι, όχι, να μα το πει. Να αποψί του τώρα, πώς τη βλέπει την υπόθεση ο Ολυμπιακός. Ας μας το πει. Λοιπόν, εγώ θα σου κάνω λίγο το έργο. Έτσι, με τη Σοφία πλέον των 45 χρονών μου, ετών μου, θα πω ότι δεν φέρουν ούτε οι ομάδες, ούτε οι οπαδοί ευθύνη. Έτσι, αν ένας κάποιος πρόεδρος πάρει δανεικά από άλλο πρόεδρο, αν άλλος πρόεδρος κάνει το σερβιτόρο σε έναν άλλο πρόεδρο μιας άλλης ομάδας, αν οι άλλοι πίνουν καφέδες, και αν ένας πρώην παίκτης. Κώστα, κράτα λίγο το μου. Ξέρεις εγώ τι σου είπα και εγώ να πω την έτσι όπως τα λες. Ξέρεις τι όμως τι. Σου λέω όμως τα αντίστοιχα και για μένα πιο απτές αποδείξεις εισαγωγικά. Δεν τα δέχεσαι όμως και εσύ θες να δεχτούμε, ας πούμε. Μα σου είπα ρε φίλα, σου είπα τελευταία αγωνιστική, τελευταία μέρα των μεταγραφών, αν θυμάμαι καλά, έδωσε για ένα παίχτη που δεν τον ήθελε κανένας. Άστο να πω ότι ο Χρυστοδουλόπουλος είναι έτσι όπως τα λέω τάσου. Έδωσε 2 εκατομμύρια ευρώ για έναν παίκτη που δεν τον ζητούσε κανένας. Και δεν έπαιζε καν και στον ΠΑΟΚ κιόλας, αν θυμάμαι καλά. Το Χρυστοδουλόπουλο, ας δεχτούμε, τον ήθελε το Χρυστοδουλόπουλο. Άντε τον ήθελε. Έδωσε 2 εκατομμύρια για το Μελίση Μελισσά, το είπες πάλι το σωστό, πάλι δεν το θυμάμαι. Sorry, λοιπόν. Sorry, εντάξει, τον έχω βαφτίσει 100 φορές τον άνθρωπο. Δεν έχει παίξει ποτέ στον ΠΑΟΚ, έτσι. Ε? Ο Τάρπλε δεν έχει παίξει ποτέ. Ναι, δεν είναι, α τον Τάρπλε τώρα, μην ανακόλλησαμε στον Τάρπλε τώρα. Και άμα έπαιζε ο Τάρπλε στον ΠΑΟΚ, τι φταίει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αλλά ξέρεις τι. Τα δικά μας, ας πούμε, όχι, τα δικά τους ναι. Δεν γίνεται έτσι, φίλε. Μα κοίταξε, ρε φίλε, τώρα μιλάμε για μια συναλλαγή που κάποιος πιάστηκε κορόιδο π.χ. για τα δικά σου δεδομένα και αγόρασε κάτι υπερεκτιμημένα. Ναι. Και για σένα το θεωρείς, δεν ξέρω πώς το θεωρείς. Ναι. Και εδώ τώρα μιλάμε για μια περίπτωση που βγαίνουν διάφορα πράγματα στη φόρα. Ωραία. Και εσείς κάνετε το ότι δεν τα βλέπετε. Δηλαδή, τι να πούμε, για τον παίχτη που σας αγοράσανε 300 χιλιάρικα και δεν το χρησιμοποιούσαν ούτε για να κουβαλάει τις κάλτσες μέσα στα χαρακτήρια. Άρα τα φιλικά. Ωραία, άρα τα 300 χιλιάρικα που έδωσαν για έναν όπως τον βλέπαν αυτοί ταλέντο. Γιατί και εθνικές έχει παίξει αυτός μικρός. Όχι, τον βλέπαν ταλέντο. Γιατί ωραία. Άρα τα 300 χιλιάρικα για ένα ταλέντο σου φαίνονται περίεργο και εγώ να πω έχει δίκιο. Τα 2 εκατομμύρια πάλι θα τον πω λάθος για το Μελισσά δεν σου φαίνονται περίεργο. Εντάξει, είναι. Ωραία. 2 εκατομμύρια για το Μελίση πρώτον. Ναι, για έδωσε να... 2,5 εκατομμύρια για το Χρυστοδουλόπουλο. Ναι. Ή 4,5 δεν ξέρω πόσα έδωσε. Ναι. Και ένα πιο μικρό ποσό για το Μελίση. Αλλά κοίταξε να δεις. Όταν μπαίνει σε μια διαπραγμάτευση της τελευταίας ημέρας. Και θεωρητικά, εγώ που έρχομαι σε σένα να σου ζητήσω κάτι, το χρειάζομαι, μπορεί με αυτό που χρειάζεται μαζί να σου κοτσάρω και κάτι που δεν χρειάζεται γιατί θέλω να το ξεφορτωθώ εγώ. Και να σου πάω τη διαπραγμάτευση εκεί που θέλω εγώ, κατάλαβες. Στις διαπραγματεύσεις επάνω δεν μπορείς να πεις γιατί. Εμάς τώρα δηλαδή, αν έχουμε αγοράσει λέμε
Ένα παράδειγμα, τον Αλκαντουρί 2 εκατομμύρια. Ναι. Και πήγαινε η Μίλαν και τον έπαιρνε 500 χιλιάρικα. Mm. Θα γυρίσει κανείς να μας πει γιατί πήρε 2 εκατομμύρια εσύ, γιατί έτσι πάει. Okay, είναι ο νόμος αγοράς, φίλε μου. Okay, απλά πράγματα. Απλά θέλω όταν λέμε κάτι και έχουμε βαρεθεί ο ένας να τα λέμε στον άλλον. Αυτό έχει δίκιο σου. Σαν οπαδί, δεν με σε ενδιαφέρει δική. Σαν οπαδί, ο εχθρός μας είναι στην Αθήνα, ρε παιδιά. Είναι ο νότος. Mm. Άμα το αντιληφθούμε ποτέ αυτό, ίσως να γίνουν λίγο καλύτερα τα πράγματα εδώ. Okay, για μερικούς δεν είναι εχθρός, είναι σύμμαχος. Να σε καλά, Κώστα. Εχθρός είναι, είναι για τον ΠΑΟΚ, να ο οποίος έχει αποχωρήσει και από το συνδρομητικό, έχει κάνει το δικό του κανάλι, είναι ο μόνος που πάει κόντρα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ήθελε περισσότερο από το συνδρομητικό. Και να σου πω και κάτι, έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, έτσι, αν μπορούσατε, όχι μόνο εσείς, η οποιαδήποτε ομάδα να συνταχθεί με αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ, που γκρέμισε ουσιαστικά την κοκκινοπρασινοκίτρινη παράγκα των 55 ετών και έδωσε την ευκαιρία σε όλες τις ομάδες ισότιμα με 50-50 να έχουν δικαίωμα στο οποιοδήποτε όνειρο. Ωραία. Εντάξει. Σε αυτό λοιπόν έπρεπε να συνενέσετε και να μην χλεβάσετε επειδή σας έχει δημιουργήσει τεράστιο κόμπλεξ ο μεγάλος Έλλην ευεργέτης Ιωάννης Σαββίδης, το αφεντικό της χώρας κόψε, πλέον. Κόψε μισό ψάρι, κόψε μισό ψάρι. Ο μεγάλος Έλλην ευεργέτης Ιωάννης Σαββίδης, ο οποίος δίνει δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα, συντηρεί τη Χαλκιδική, συντηρεί τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Τζάμπατα δηλαδή. Ο μεγαλύτερος σου εφιάλτης και σένα και σένα και του Ματάουλ. Έγινε Ιωάννης και βαφτίστηκε. Η ελληνική του ταυτότητα, λέει το ελληνικό του διαβατήριο και η ελληνική τοπικότητα, αυτό λέει. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Γεια σας. Γεια σου, φίλε. Γεια το όνομά σου. Κάνετε. Καλά, φίλε. Δόξα τω Θεώ. Έλα, φίλε, εσύ είσαι. Λοιπόν, Άκη με λένε. Έλα, Άκη, σε ακούμε. Από πού βγαίνει το Άκη? Βάλτο στη μέση. Από Δημητράκη. Δημητράκη. Πάμε, Δημήτρη. Ωραία. Πότε γιορτάζει ο Δημητρίου, αδερφέ? Πέρασε. 26 Οκτωβρίου, ρε. Μπράβο, Καρτάση μου. Ωραία. Επειδή είναι τον αδερφό μου, χρόνια πολλά και στου δύο. Πάμε, λίγο, πάμε, λίγο, πάμε, Δημήτρη. Λίγο πέρασε ο καιρό, αλλά δεν πειράζει. Πάμε, Δημήτρη. Λοιπόν, θέλω να πω σε κάποιον που πήρε από το Λιτόχωρο τηλέφωνο. Το Λιτόχωρο. Ότι είναι 70 χρονών και είδε τρία πρωταθλήματα και 6 κύπελα. Θέλω να του πω λοιπόν ότι εγώ είδα 22 πρωταθλήματα κύπελα. 7 κύπελα, φίλε. Και ευρωπαϊκά. 7 κύπελα, φίλε. Ορίστε. 7 κύπελα. 6 είπε, ναι, 7. Έκανε λάθος. 7. Ναι. Εγώ λοιπόν είδα 22 πρωταθλήματα κύπελα και ευρωπαϊκά. Ναι. Και έχω. Εσύ ποιος είσαι? Έχω τη σημαία μου. Πανιόνιος, τι είσαι? Και έχω τη σημαία. Πανιόνιος πήρε τόσο πρωταθλήματα. Δεν ξέρω, φίλε. Θα σου πω σε λίγο και θα καταλάβεις. Μην πουλάς θέμα. Ρε τι ομάδα είσαι, δεν ξέρουμε τι ομάδα είσαι. Μας πεις, ντρέπεσαι να πεις τι ομάδα είσαι, τι είσαι. Ρε τι είσαι, να μας πεις, ρε ντρέπεσαι να πεις την ομάδα σου, ρε. Ειρήνη μην είναι. Παναθηναϊκός είσαι. Παναθηναϊκός είσαι. Περίμενε. Έλα, φίλε, έλα, πάμε. Ναι. Είμαι η μόνη ομάδα. Για ποιο άθλημα μας μιλάς να μας πεις. Για πότε. Θα σου πω. Πες. Είμαι ο μόνος κύλωγος. Θα μας πεις για ποιο άθλημα μιλάς. Για ποιο άθλημα μιλάς, να ξέρουμε. Για ποιο άθλημα μιλάς, να μας πεις. Για ποιο άθλημα μιλάς. Για ποιο άθλημα μιλάς. Και τι ομάδα είσαι και μετά πες ό,τι θες. Για το μπάσκετ. Άρα μιλάς για το δεύτερο άθλημα. Έτσι. Δεν μιλάς για το βασιλιά το σπορ. Θες να μιλήσουμε για το βασιλιά το σπορ. Ή θες να μιλήσουμε για την Τασούλα και Λεσίδου που είπες είναι ο παδός σου εδώ, ρε. Για την Τασούλα και Λεσίδα θα μιλήσεις! Άσο να μιλήσει, άσο! Αλλά πάμε παρακάτω! Έλα, Δημήτρη, πάμε! Πάμε παρακάτω, Μίτσο! Λοιπόν, είμαι ο μόνος σύλλογος που έκλεισα μαγαζιά τις Πέμπτες για να με βλέπουν! Είμαι ο μόνος σύλλογος... Τα μνημόσυνα λες! Τα μνημόσυνα λες τις Πέμπτες! Άσο να μιλήσει, ρε! Άσο να μιλήσει! Είμαι ο μόνος σύλλογος που όλη η Ελλάδα ήταν Άρης! Πες τα! Είμαι ο μόνος σύλλογος που έχω στο Hall of Fame τη σημαία μου μαζί με την ελληνική. Σωστό. Εσύ που δεν θα πεις ποτέ. Ποτέ. Στο παρατάκι. Κατάλαβες. Στο παρατάκι. Στο παρατάκι πήγες. Στο, άκου λίγο, δύο φορές. Αυτό, άκου λίγο, αυτό που λες, αυτό που λες ότι έχεις τις σημαίες σου, το νοικιάζεις, δεν έχεις δικό σου. Στο ιδιόκτο Pox Sports Arena πήγες να δεις σημαίες. Hall of Fame λέει, Hall of Fame λέει. Για το Hall of Fame στην Αμερική λέει. Για ποιο? Hall of Fame. Α, δεν άκουσα για το. Άλλο ρε, κατάλαβα το, αυτό που έχει το ονομάσει, τον Νικ Γκάλης μέσα εδώ το παρκέ. Αυτό κατάλαβα. Ποιο Νικ Γκάλης, ωραία.
Τι! Σου μιλάω για την Αμερική, είναι η χειμέρα του Άρη μέσα μας, είναι ελληνική! Και! Εσύ που την έχεις! Και τι έγινε! Και αυτή είναι στη λαϊκή τη κοιτάξτε. Και τι έγινε που πήρε ναι, και τι έγινε, ρε φίλε. Και τι έγινε. Εγώ την είχα στο δημαρχείο. Στο δημαρχείο τη Θεσσαλονίκη το είχα. Σωστό. Στο δημαρχείο τη πόλη μου το είχα. Ε, υψώθηκαν δύο χρονιέ στο δημαρχείο τη πόλη μου. Εσένα που ήταν στην πόλη σου. Το καλοκαίρι. Εσύ για να το δει, ρε. Άκουρε Ποκοπίκο. Εσύ για να δει τη σημαία στο Hall of Fame. Έπαιρνε στο ίντερνετ. Έπαιρνε στο ίντερνετ. Εγώ έπαιρνα το μηχανάκι μου και πήγαινα στο δημαρχείο τη πόλη μου. Εδώ που ζω και εγώ και τα παιδιά μου και τον έβλεπα. Εσύ μπε στο ίντερνετ να δει τη σημαία την ελληνική. Καλά, μία μέρα έκατσε. Με κατάλαβε. Και δεν τη σηκώσανε! 23 πήρα και δεν τη σηκώσανε! Θες να μιλήσουμε για τον βασιλιά του σπορ! Και είναι την ανέβασε ο Μπουτάρης και την άλλη μέρα πήγε. Θες να μιλήσουμε για τον βασιλιά του σπορ ή θες να μιλάμε για αυτή την ομάδα? Δεν μου λες πόσα χρόνια έχεις να πάρεις μετάλλημα στο μπάσκετ, ρε! Ε, στο μπάσκετ πόσα χρόνια έχεις να πάρεις μετάλλημα? Για τον βασιλιά! Ποιο βασιλιά? Τον Κωστίκο το θυμάσαι που πήγε! Ποιονα? Ε! Ποιονα? Τον Κωστίκο που έπεσε! Ε, ναι και! Το θυμάσαι! Πώς δεν το θυμάμαι! Όχι και! Ένας από τους χειρότερους σου, ένας από τους χειρότερους σου φιάλτες. Το θυμάσαι! Εγώ το θυμάμαι! Το θυμάται και η χωρίστρα σου όμως, δεν το θυμάται η χωρίστρα σου! Η χωρίστρα η δικιά σου τη θυμάται, το θυμάται τον Κωστίκο! Ε! Με το Γούναρι! Το Γούναρι βέβαια! Το θυμάσαι! Βέβαια, πώς δεν το θυμάμαι! Μπράβο! Λοιπόν, άραξε και στην καρέκλα σου! Ποια να αλλάξω την καρέκλα μου, εγώ να αλλάξω την καρέκλα μου! Εγώ! Γιατί να αλλάξω την καρέκλα μου εγώ, ρε μεγάλε! Γιατί είμαι, γιατί φέρω τα πρωταθλήματα και τα κύπελα στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια! Ε! Άντε ρε Παξιμάδη! Άντε βρε άτιτλε 50 χρόνια έχεις να βάλεις γκολ σε τελικό! Από το 1928 έχεις να πάρεις πρωτάθλημα και δεν τρέπεσαι που το λες! Άντε βρε άτιτλούλη! Θα μας μιλήσεις κιόλα, αυτό είναι φράσος που κάνεις! Με κατάλαβες! Άντε αγοράκι μου! Άντε κάτσε, κοίτα! Άντε κάτσε κι εσύ! Γιατί 46 μάτσι με αίτητος, 46 Δευτέρες το κόμπλεξ σου γιγαντώνει, θα γίνουν και 47! Μέσα στο συνεταιράκι σου, μέσα σε αυτό που σε έχει κάνει παλιλάκι, θα γίνουν 47 και θα λιγοθυμήσεις πάλι! Γιατί τέταρτη γωνιά θα με βλέπεις Λευκοπύργο να βαράνει κόρες και να αρρωσταίνεις! Θα βαράνε εικόνες και υπηρεσία και θα ξαναρρωσταίνεις. Η αλήθεια είναι, άλλον βλέπω Λευκό Πύργο φέτος. Άλλον βλέπω Λευκό Πύργο. Άλλον βλέπω φέτος Λευκό Πύργο. Έπαιξε 2-0 κατ' την Καρσόνια και πήγε σε πανηγύρια στο Χαριόλο απ' έξω. Ο κοντός ο δικός σου. Τι λέει, τι. Πανηγύρις ο δικός σου, δίκιο έχει. Ποιος δε φίλε. Γάμα εθνική που ήταν ο Άρης και πήγε ο Ιώσα Αβίδης έξω από το Χαριλάο, δίκιο έχει. Τι πανηγύριζε. Όταν κέρδισε. Πήγε έξω από το Χαριλάο που τον έκραξε και εσύ. Εκεί πήγες και πανηγύρισες. Εκεί. Εκεί. Εκεί τι θέλεσαι κάνει. Καζούρας έκανε. Καζούρας έκανε. Σε εννοεί ότι ασχολείται, αυτό σου λέει. Θα σου πω. Ναι. Παμά που δεν κέρδισε στο κύπελο την κλούβα, ποιος την έκαψε. Εσύ, πες μας την εντεκάδα. Πες μας την εντεκάδα. Πες μας την εντεκάδα. Από το Βυζάντιο κοκκινοχώματος. Πες μας από το Αγιονέρι. Πες μας από το Φιλότα. Ε, τη γάμα εθνική υπηρέτησης 4 φορές και τη Β'. Είσαι η ντροπή της πόλης ποδοσφαιρικά. Σιγά. Είσαι η ντροπή της πόλης ποδοσφαιρικά. Μη μιλάς. Μη μιλάς. Ράψτο. Ράψτο και απόλαυσε το αφεντικό της χώρας. Το αφεντικό της χώρας. Κοίτα να απολαύσεις. Ντροπή της πόλης βέβαια δεν μπορείς να πεις. Ντροπή της πόλης. Ντροπή της πόλης. Μια ομάδα που κέρδισε μέσα στην Ισπανία. Η μοναδική ελληνική ομάδα. Που κέρδισε μέσα στην Ισπανία την πανίσχυρη αθλέτικο του Ντιέγκο Φορλάν είναι ο Άρης. Λοιπόν, εντάξει, ναι, η μοναδική ομάδα που έκανε την μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή μέσα στην Ελλάδα είναι ο Άρης. Η μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή μέσα στην Ελλάδα είναι ο Άρης, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, το γράψε ιστορία, το γράψε. Άρα δεν είναι ντροπή. Και δεν θα λε ντροπή τη πόλη. Δεν μπορεί να λε ντροπή τη πόλη. Μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή. Μεγαλύτερη ελληνική. Μεγαλύτερη νίκη. Μεγαλύτερη νίκη στο εξωτερικό. Δεν μπορείς να λες ντροπή της πόλης. Απλά πρέπει να σέβεσαι και να κάνεις προσοχή μπροστά στην ομάδα που έχει φέρει τη μεγαλύτερη νίκη. Τέσσερις υποβασμούς έχεις, σου λέω. Και μη μου λες για τη ρεζίλευση στη Θεσσαλονίκη μας. Τέσσερις υποβασμούς έχω. Τέσσερις υποβασμούς. Ενώ τα αφεντικό της χώρας. Εγκλήματα των παραγόντων μου. Δοξάζει τη Θεσσαλονίκη. Εγκλήματα των παραγόντων μου με οδήγησαν εκεί. Τι με νοιάζει εμένα. Οκ Δημήτρη, να είσαι καλά, φίλε. Άντε Δημήτρη.
Πες μείνε, ας... μείνε στο παρελθόν του 1975. Άσο να μιλήσει να κλείσουμε αυτό όλα, Δημήτρη. Πες. Το θυμάσαι, ρε. Το πλέον το θυμάσαι που δεν καλά, ρε φίλε. Έλα, okay, Δημήτρη. Τώρα λες βλακίες. Εντάξει, τώρα λες βλακίες, ρε. Δημήτρη. Τώρα λες βλακίες. Μιλά... Ναι, δεν θα μιλάς. Δεν θα μιλάς. Άκου λίγο, άκου λίγο. Εσύ τις κάνεις τις βλακίες. Εγώ. Δημήτρη, εντάξει, ρε φίλε. Είπαμε να κάνουμε μια εκπομπή λίγο διαφορετική, λίγο να γελάσουμε, ρε φίλε. Άκου λίγο, ρε Βιτάμ. Άκου λίγο, ρε Βιτάμ. Για νεκρούς ανθρώπους. Άκου λίγο, ρε ασεβή άνθρωπε που δεν έχεις μάθει να σέβεις τη ζωή σου, τον εαυτό σου. Άκου λίγο. Για νεκρούς, για νεκρούς ανθρώπους. Άκου λίγο ρε εσύ. Χαμήλωσε τον ρε γάμο του. Έλα ρε Δημητρή. Έλα ρε φίλε. Νεκρούς ανθρώπους που έχουν φύγει, που έχουν φύγει από τη ζωή άδοξα σε νεαρή ηλικία επειδή εσύ έχεις γίνει κομπλεξικός ή εγώ έχω γίνει κομπλεξικός. Δεν θα το κάνεις αυτό το πράγμα. Πες ότι γουστάρεις. Άσε τους νεκρούς απ' έξω. Έλα. Αλλά επειδή δεν έχεις μάθει να σέβεσαι ούτε οπαδικά τον εαυτό σου, ούτε προσωπικά τον εαυτό σου, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Αυτό που σου λέω. Δημήτρη. Κατάλαβες. Ρε φίλε. Και ξέρεις τι με επιβεβαιώνεις αυτή τη στιγμή. Ότι σε έχω κάνει κομπλεξικό επί πέντε. Και αυτό το γουστάρω ρε φίλε. Έτσι, έτσι θα ασχολείσαι όλη μέρα με τον ΠΑΟΚ. Όλη μέρα. Και θα ξέρεις και την ιστορία του. Γιατί μας απέδειξες με το Γούναρη και τα λοιπά. Ότι ξέρεις την ιστορία του αφεντικού της χώρας. Του αφεντικού σου ξέρεις της χώρας την ιστορία μας. Άντε γεια τώρα. Άντε γεια. Ρε παιδιά, ένα λεπτό. Άντε Βιταμάκο. Καταρχήν είπαμε ότι θα έρθουμε να κάνουμε μια εκπομπή, ρε φίλε, να γελάσουμε, να πούμε καμιά, να θυμηθούμε κάνα παλιό. Κάτι. Τι είναι αυτά, ρε. Έτσι ήταν οι παλιές εκπομπές. Και εσύ, ρε Δημήτρη, εντάξει, για νεκρούς τώρα. Εντάξει, μπορεί να πες ό,τι θέλεις. Εδώ πέρα. Τη φωνή σου λες και θα. Τι να πω, ρε φίλε, θα. Πάμε στον επόμενο. Είναι ένας από αυτούς που κάθε. Δευτέρα, 46 Δευτέρες, ναι, εντάξει, κοιτάει σιγά, το χώμα. Σιγά, για πολλούς λόγους κοιτάει το χώμα. Έλα, σου χαλάω. Ιδίως αυτός, θα σου εξηγήσω. Για πολλούς λόγους κοιτάει το χώμα. Έλα τώρα, σου χαλάω, θα δεις, θα γίνει. Άντε, μπράβο. Έλα, όταν δεν είναι στο χώμα, κοιτάει στην άσφαλτο. Καλησπέρα. Κοιτάει χαμηλά, δηλαδή, γιατί νιώθει ενοχές. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα, το όνομά σου, φίλε μου. Ο Αριστίδης είμαι από Πειραιά. Έλα, ρε, Άρη, έλα, ρε, φίλε. Πειραιά, Αριανός. Καλά, καλά. Αριανός, Πειραιά. Νεαπολίτης είμαι, μεγαλωμένος Νεαπολίτης. Από το κεντρινό μαύρο Πειραιά. Ναι. Και κεντρινόμαυρη Νέα Πολύ, και τα δύο. Ναι. Καλά είστε. Καλά, καλά είστε. Να ρωτήσω λίγο τον Μπουγάτσα, εντάξει δεν με ξέρει ο Μπουγάτσας. Φυσικά ότι εγώ το ξέρω έτσι από κοντά, ότι έχω ακούσει από το ράδιο. Να σου πω ρε εσύ Μπουγάτσα, θλίβομαι που ακούω από σένα τέτοιας ηλικίας να βάζεις το ίδιο Βεληνικές, τουλάχιστον είναι άτοπο, άκυρο και άσχετο τελείως, να βάζεις το ίδιο Βεληνικές στον Γκάλι με τον Κόκκι. Εντάξει, περέβαλε λίγο ρε εσύ, εντάξει. Εντάξει, είναι... ήταν, κοίταξε, η αλήθεια εντάξει, ήταν, ήμουν λίγο προβολικός. Εννοείται ότι δεν. Εντάξει, ο Γκάλης ή δεν Γκάλης. Κοίταξε, εγώ προσωπικά προσάκου να δεις κάτι. Εγώ επειδή τον Γκάλη τον έζησα, δηλαδή την αυτοκρατορία την έζησα με αξίωση ο Θεός, λόγω ηλικίας βέβαια, και έζησα από κοντά την αυτοκρατορία. Θεωρώ εγώ προσωπικά τον Νίκο Γκάλη, καταρχήν τον θεωρώ το Θεό της Ελλάδος. Ένα. Δεύτερον, τον θεωρώ τον άνθρωπο που έφερε τον μπάσκετ στην Ελλάδα που δεν το ήξερε κανείς και δεν ασχολούνται κανένας. Τρίτον, τον θεωρώ μεγαλύτερο μπασκετμπολίστα και από τον Μάικλ Τζόρνταν. Προσωπικά εγώ έτσι λοιπόν. Επομένως, δεν μπορώ να βάλω κανένα ποδοσφαιριστή Έλληνα ή ξένο που να έχει παίξει στην Ελλάδα ή εισάξιο του Γκάλη. Ήμουν λίγο υπερβολικός, απλά ήθελα να δείξω ότι ο άνθρωπος που λέγεται Σέρχιο Κόκκε, ο οποίος Κόκκε ήταν ο υπεύθυνος που χιλιάδες μικρά παιδάκια φόρεσαν την κυτρινόμαυρη φανέλα με το όνομά του από πίσω και πήγαν στο Κλεάνθης Βικελίδης να τον απολαύσουν από κοντά. Όπως και εγώ, έτσι, και σε μένα και στους ανθρώπους της ηλικίας μου έδωσε νόημα στις Κυριακές μου. Τίτλο έφερε. Αυτός ο άνθρωπος. Τίτλο έφερε. Δεν έφερε τίτλο, όχι. Δεν έφερε τίτλο. Είχε δυο μεγάλες ευκαιρίες βέβαια για να φέρεις φίλε μου τρέγια τίτλο. Ναι. Δεν φτάνει ένας ποδοσφαιριστής. Mm. Πρέπει πρώτα να έχεις σωστή δυνατή διοίκηση. Ναι. Δυνατή διοίκηση με πυγμή έτσι, και με χρήματα. Μπράβο. Η οποία θα μπει στο ρουθούνι του πατέρα και του Βιενόπουλου. Γιατί αν θυμάσαι ότι ο Ανουάρης έπαιξε τότε με τον Πανίσκυρο Παναθηναϊκό του με τον Πολεμιτακικό στην έδρα του. Ναι. Στην έδρα του.
Ήταν outsider. Mm. Δεν μπορούσε ο Κόκκι από μόνο του να πάρει το κυπέλο, άσο και να προσπάθησε. Λοιπόν, ο Κόκκι, λοιπόν, φίλε μου, από την Αθήνα, από τον Πειραιά. Σου... για το 10 μιλάω. Ναι. Σου πληροφορώ λοιπόν ότι ο Κόκκι. Κάτσε, μιλάω με το φίλο μου. Δεν μιλάω μαζί. Με το φίλο μιλάω. 40 μέτρα πόλα. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι ο Κόκκι. Ο Κόκκι σίγουρα με θλίβει και εμένα το γεγονός αυτό που έμαθα της είδησης αυτής, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι ποδοσφαιριστής, δεν είναι ποδοσφαιριστής βέβαια του Άρη, αλλά και δεν είναι ποδοσφαιριστής και δεν με ενδιαφέρει στο φινάλε τι κάνει μετά στη ζωή του. Εγώ τον θυμάμαι στον Άρη με τη φανέλα του Θεού, ο οποίος έδινε χαρές σε χιλιάδες λαού. Τέλος για το θέμα Κόκκι. Κάτσε, ο Άρης να μιλήσει. Αφού το διορθώσαμε αυτό με τον Γκάλι, το διορθώσαμε. Προχωράμε. Ήταν υπερβολικό. Εντάξει. Ήμουν υπερβολικός. Ναι, ίσω είναι υπερβολικό γιατί ούτε από ο ήθος τον φτάνει ούτε από αγωνιστική. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Από εκεί και πέρα τώρα για αυτό το ότι έμαθα ότι είναι κατηγορούμενος, εμπλέκεται σε ναρκωτικά, ανελιστεύει για μένα η γνώμη μου είναι και τέλος πάντων από αυτό το δικαστήριο. Ως εγκέφαλος κατηγορία. Ως ένας από τους εγκεφάλους. Ένας από τους εγκεφάλους. Ένας από τους εγκεφάλους γιατί. Ναι. Τώρα εγκέφαλος, ανεγκέφαλος, δεν ξέρω όπως τις ονόμαστε. Θέλουμε, δεν θέλουμε, το ήθος του ενός παίκτη εμπλέκεται και με την αγωνιστική του κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι αν αποφαθεί το δικαστήριο ότι όντως έτσι ήταν ένας από τους εγκεφάλους περί ναρκωτικών, για μένα δεν έχει θέση το Χαριλάου. Προσωπική μου άποψη είναι. Βέβαια, ο Άρης δεν εμπλέκεται πουθενά σε αυτό, έτσι. Ούτε παίκτη του Άρη είναι. Αυτό εννοείται, ούτε δεν τίποτα, έτσι. Δεν εντάξει, έπαιξε στον Άρη, κάνει κάτι post για να λαϊκίσει βέβαια. Όπως και πέρσι και έφαγε την πατάτα με τον μπαμπά Πρίγιο στο 82 που ξεράθηκαν όλοι εκεί πέρα μέσα. Όπως και πρόπερσι κάτι και πήγε για το Βιερίνια. Και φυσικά τον πάει γούρι τον Πάκο. Οπότε κάνει πώς ο Σαπιουκυλιάς, ο Καζινόβιος και ο κατηγορούμενος για εμπόριο ναρκωτικών ενός τόνου. Όχι φίλε, εγώ περιγράφω αυτά που συμβαίνουν. Έτσι, στο καζίνο πήγε. Έτσι, στα γεράδικα ήταν μέρα νύχτα, είχε μια κοιλιά, δεν έβλεπε το πουλί του να κατορίσει. Και τώρα κατηγορεί το άνθρωπο. Τώρα, αν θα είναι αλήθεια ή ψέματα, θα περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Εγώ λέω γιατί κατηγορείται. Δεν λέω ότι είναι αλήθεια. Όπως και διαχωρίζω τον Άρη από την κατηγορία του Κόκκι. Αυτό εννοείται, αλλά θα με πειράξει το γεγονός αν όντως αποδειχτεί ένοχος και δεν νομίζω να έχει θέση ο Χαριλάου, όπως νομίζω ότι. Δηλαδή, αν ο Πρίγιοβιτς τώρα κάνει μια στραβή κάτω εκεί πέρα στους, ξέρω εγώ, στους Άραβες που είναι, που κάνει ξέρω εγώ οτιδήποτε επιλείψιμο, θα φταίει ο ΠΑΟΚ ή πρέπει να συνδέσουμε τον ΠΑΟΚ επειδή έπαιξε ο Πρίγιοβιτς στον ΠΑΟΚ. Για μένα ένας άνθρωπος που μαστουρώνει παιδάκια. Και μεγάλο, έτσι. Ας είναι και χασίσει, όπως λέει, γιατί λέει το χασίσει ο Μπουγάτσος του, ότι επιτρέπεται, λέει, σε άλλες χώρες. Και η κτηνοβασία επιτρέπεται στη Γερμανία. Τι σημαίνει, ότι πρέπει να το επιτρέψουμε κι εμείς. Σωστά. Έτσι, δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Γνώμη μου πάντα, έτσι, προσωπική μου άποψη. Έτσι. Και το χασίσει για μένα θεωρείται ναρκωτικό και επειδή αποδειχθεί ότι μαστουρώνει παιδάκια και νεολαία, για μένα δεν έχει θέση. Ναι, παιδιά, λίγο τώρα να σου πω κάτι. Δηλαδή, δίνουμε πολύ βάση. Δηλαδή και για τον ΠΑΟΚ το ίδιο θα ήταν, αλλά ήταν ένας πρόεδρος παίκτη του ΠΑΟΚ. Και αυτό που πάει, γιατί γίνεται αυτό πιο πολύ στον Άρη. Άσε, δεν κάνουμε διάλειμμα. Λοιπόν, γιατί γίνεται πιο πολύ στον Άρη αυτό. Βλέπεις και στα τουλάχιστον τα site που ασχολούνται με τον Άρη, όποιοι παίκτες έχουν περάσει, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια από τον Άρη, βάζουν ειδήσεις στο τι κάνει στη ζωή τους. Τι με νοιάζει εμένα, ρε φίλε, τι κάνει στη ζωή του. Ο περσινός, δηλαδή, κάποιος που έπαιζε πρόπερσε στον Άρη. Ναι, αυτό που λέει ο τέτοιος, ο Μακουκούλαϊν. Τι με νοιάζει, ρε φίλε, τι έχει κάνει μετά. Έφυγε από την ομάδα, τι με νοιάζει, τι κάνει. Ποιος θα σου πει πριν 2 χρόνια, ο Κάμπορα. Τα καλύτερα να έχει υγεία, να έχει το παιδί. Με ενδιαφέρει εμένα τι κάνει ο Κάμπορα τώρα στην Αργεντινή. Με ενδιαφέρει το ίδιο στον Άρη τι κάνει. Αυτό είναι στο πλαίσιο, μπορεί ενδεχομένως στο πλαίσιο να ρίξουν λάσπη στον Άρη ή ως οποιαδήποτε ομάδα μπορεί. Όχι, να εγώ το σου λέω άλλο σου είπα. Δεν σου ενδιαφέρει. Λέω, ναι. Λέω ότι στον Άρη ειδικά και σε άλλες ομάδες γίνονται, αλλά στον Άρη πιο πολύ. Δεν ξέρω, για να γεμίσουν τα site υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Τι έκανε ο Κάμπορα, έσηκωσε λέει τη φανέλα ο. Πώς λέγω τον άλλο που είχαμε στη Β' Εθνική από την. Λοιπόν, τι με νοιάζει εμένα, ρε φίλε, τι κάνει ψυχή με από τον Άρη. Όπως την ίδια άποψη είχα, ας πούμε, όταν εκκρέμασαν πανό Ελευθεριά στο Μαγαρίτη το Μισούνοφ. Ίδια άποψη είχα και για τον Μισούνοφ. Τι με νοιάζει, όχι, εγώ λέω για τα site, άσε τι θα κάνει ο κόσμος. Τα site, ας πούμε. Με ενδιαφέρει εμένα τι κάνει, έφυγε από τον Άρη. Λοιπόν, οκ, Άρη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι τελευταίο. Είχα πολλά, τέλος πάντων. Μιλούσανε, ήταν να κλείσετε. Άτσι, καλή συνέχεια. Γεια σου. Σε ευχαριστούμε που μας άκουσες. Λοιπόν, επειδή πρέπει να αποχωρήσουμε. Ναι, καταρχήν θα ήθελα. Να σε ευχαριστήσω που μου φωνάξατε. Βρεθήκαμε όλοι μαζί. Είχαμε νομίζω καιρό. Και με από την τηλεοπτική εκπομπή. Είχαμε καιρό. Δύο χρόνια. Είχε έρθει μια φορά. Εντάξει, όχι, μαζί όλοι. Μαζί, ναι. Από την τηλεοπτική. Χώρια ήρθαν τα παιδιά όμως και οι δύο σε εκπομπή. Ναι, όντως. Λοιπόν, χώρια. Ωραία παρέα.
Έτσι. Καλά. Δημιούργησε έτσι λίγο τις εντάσεις κάτι ναι, παλιά. Καλά, εντάξει, ναι, εντάσεις υπάρχουν. Ναι, απλά. Ναι. Σαν να μνήρυψε μια μέρα. Ναι. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν εντάσεις. Κοίταξε να σου πω κάτι. Όταν υπάρχει. Καταρχήν δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν τότε. Τότε ο Ηρακλής ήταν στην Αλφα Εθνική. Ήταν μια ομάδα η οποία ήταν, είχε μια δυναμική. Εντάξει. Με τον Ηρακλή, ο Άρης ήταν πανίσχυρος. Ο Άρης ήταν πανίσχυρος. Ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να φτάσει στον Άρη. Σαν το Βιμ. Ο Πάκος δεν θα πέρασε. Να μιλήσει. Κύριε Τρέγια, παρακαλώ. Ναι, τελειώνω. Να μιλήσει ο καλεσμένος, παρακαλώ. Αν θυμάσαι, έχεις φάει πολλές πίτσες τότε στις εκπομπές του Ραδιοφώνου. Έχει φάει. Έχεις φάει τα διαβατήρια. Τα διαβατήρια. Δεν έχεις τερματίσει παραπάνω από μένα και έχεις παίξει Ευρώπη. Δύο χρονιά. Δύο συνεχόμενες. Δύο συνεχόμενες χρονιές. Δύο που 52. Δύο συνεχόμενες χρονιές. Απλά αυτό σου λέω, ας να πανίσχυρος και προσπαθούσε να το φτάσει και ήταν υγεία αυτό. Δηλαδή ήταν τρεις ομάδες οι οποίες είχαν. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει ξεφύγει. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Χάρη σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα, Λοδαπός, ήρθε στην Ελλάδα, έβαλε τα χρήματά τους, έχεις ξεφύγει. Μπράβο. Μπράβο το, όλοι σας έχετε εικόνισμα, φωτογραφία του πάνω από τα κρεβάτια σας. Λογικό. Ελπίζω και εσύ τα είχες. Ελπίζω και εμείς σύντομα να μπορέσουμε να είμαστε κι εμείς οι Κινέζοι να έρθουν. Εγώ βασικά φέτος είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο για την κατάκτηση του κυπέλλου. Και εγώ είμαι. Άλλωστε έχω βάλει και στίχημα. Εσύ με βάλει τον κύριο Τρέγια έχει βάλει. Φίλε, σε παλέτα. Σε βάλει. Αν μου φέρει. Σε βγάλω μέσα τα σανίδια. Λύσε με αυτό γιατί. Έχω τη παλέτα. Τελειώνω. Λύσε με αυτό. Έχω δύο στην αναμονή. Αν μου φέρει το κύπελο θα το βγάλω. Γιατί όχι. Αυτά να είμαι σύντομο. Και ποιο δεν θα το πάρει το κύπελο που πάρει εσύ. Δεν θα το πάρει ο Ολυμπιακό που έχει δύο χρόνια. Ούτε Ολυμπιακό ή το άκουτο. Ναι, ο Άρσα το πάρει. Τι θέλει. Ο Άρσα το αφήνω ραντεβού το Μάη στο Λευκό τον Πύργο. Έγινε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να ξανάδεις, θα περάσουμε από Εσκομπάρ, να ξέρεις, μη στεναχωριέσαι. Την Πέμπτη έχεις, κάθε Πέμπτη ποιον έχεις, ρε, και τον. Έλα εδώ. Πώς? Μάκη Αλεξίου. Μάκη Αλεξίου, κάθε Πέμπτη live. Αυτός τον Πάουκ δεν έπαιζε. Όχι, ρε. Ο Αλέξης Αλεξίου. Μάκης Αλεξίου. Έπιαμε και ρετσινούλα μαζί. Από εκεί δεν είναι η πόρτα, Μπουγάτσα. Από εκεί δεν είναι η πόρτα. Τουαλέτα είναι από εκεί. Το παράθυρο που πέφτει στη Β. Αντεβρεζό. Νάτος, νάτος, έλα. Έλα. Έλα, καλησπέρα. Πορκίτο, λέγε. Πω από ακουστικά δεν είναι εκεί στην Πουγάτσα. Έλα, Πορκίτο, λέγε. Θα μιλήσουμε. Πες. Δεν προλάβαμε τον Πουγάτσα, τον πούμε καλησπέρα. Η τουαλέτα είναι, μπορεί να το προλάβει. Καλησπέρα και τα παιδιά. Σ' ακούει τώρα. Θα σε ακούσει. Κάνει μια κίνηση που μετά κλείνει το φερμουάρ. Πρώτα κάνει την κίνηση. Αντεβρεζό. Αντεβρεζό. Τι να σου πω τώρα, έλα ρε Θόδωρη. Τι να πω, λοιπόν, να ελαφρύνουμε το κλίμα λίγο, να κάνουμε λίγο πλακίτσα ή... Ό,τι θες, πλακίτσα, μας αρέσει πλακίτσα. Πάει εκπομπούλα. Τώρα που σας άκουγα έτσι από την αρχή βασικά, έτσι, ναι. Καταρχήν μπράβο για την εκπομπή, συγχαρητήρια. Να σε καλά. Όχι μόνο από μένα, εδώ από όλους τους φίλους. Την περιμέναμε πώς και πώς και θέλουμε να ξαναγίνει και κάποια, κάνα δύο φορές στον χρόνο να το κάνετε. Όποτε θέλουν και τα δύο παιδιά, η πόρτα του στούντιο να ανοιχτεί. Χαιρετίσματά μας στην Ασπρόμαυρη Γερμανία να στείλουμε. Πολύ ασπρόμαυρη. Έτσι, μπράβο. Είναι. Δεν ξέρω τι έχω συνειδητοποιήσει. Όσο σας ακούω, νομίζω τώρα δικός. Πού ζεις, πού ζεις στη Γερμανία, λέω Μακουκού. Το Ανόβερο, το Ανόβερο. Πάει το Ανόβερο, Β' Εθνική. Έλα να σου πει χαιρετίσματα ρε παιδί από Ανόβερο. Αργιανάκη. Αργιανάκη, άρρωστο ο Θοδωρής. Ο Θοδωρής, έλα ρε. Πες με, σε ακούει, σε ακούει. Έλα φίλε μου. Έλα, χαιρετίσματα από Ανόβερο. Γεια σου, Μπουγάτσα. Γεια σου, φιλαράκη. Μέταξε πολλές φορές ο φίλος εκεί, ο Γιουσουρούμ, Neck Top Model, ότι θα με φέρει, αλλά δεν με έφερε ακόμα, να ξέρεις. Όταν θα έρθεις θα πάω μαζί εγώ και όπως ξέρεις, όπως ξέρεις και όπως έχεις καταλάβει ήδη, ό,τι λέω το κάνω. Οπότε θα πάω μαζί. Jason Statham. Ο Τζέσο Στέιθαμ το φτωχό, ρε. Δεν σου αρέσει, ρε Μπουγάτσα. Ίδιο. Ο Τζέσο Στέιθαμ το φτωχό, ακριβώ. Τι λε, ρε Μπομπ Ντίλαν, από την Ανάποδη, τι λε. Φεύγω. Άντε, φύγε, ρε Μπουγάτσα. Άσο να πάει στο μαγαζί, τον περιμένω εκεί, παρέζε. Άσο να. Έλα, εκεί το ξαναδώ το πλασματάκι, το περιμένω. Το περιμένει άλλο πλασματάκι με ένα πλάστι. Αξίζει τώρα το Μπουγάτσα να ξέρει. Ζάχο, έχει χαιρετίσμα και το Λευτέρι που στον Γκάρντι. Λευτέρι, το φιλαράκι μου, Λευτέρι. Χαιρετίσματα δώσει. Λαράκι μου λευτέρης, Πασανίδης. Ναι, ναι, άντε. Αργανός ήταν αυτός. Βρες την πόρτα. Εντάξει, δώσατε χαιρετίσματα. Του δώσαμε, έλα, πάμε. Έχω εγώ, τώρα μου είχε έτσι έρθει ο συνειρμός ότι ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με τις περισσότερες προέδρες στη φυλακή και ο Άρης θα γίνει η ομάδα με τις περισσότερες παίκτες στη φυλακή. Αλλά εσύ έχεις πρόεδρο, έκανε φυλακή, δεν είναι τώρα. Έχεις. Είπα με τις περισσότερες προέδρους είναι ο Ολυμπιακός. Αλλά με μετά στη δεύτερη θέση είσαι εσύ, ρε φίλε. Στη φυλακή. Φυλακή. Είναι ο Άρης, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Με περισσότερους ή παίκτες. Παίκτες. Ναι. Εντάξει. Ναι. Πήραμε και ένα πρωτάθλημα φυλακών. Τι θέλεις. Είδες. Αντιτλή δεν είμαστε. Αντιτλή δεν είμαστε. Να κάνω μια αναδρομή στην πρώτη ώρα εκεί που ο Κωστής
Ο Ραπτόπουλος είπε ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να το πάρει με τη μία ή με την άλλη το πρωτάθλημα. Να το απαντήσω εδώ ότι ο Ολυμπιακός μόνο μία οδό γνωρίζει και αυτή είναι της πλαγίας οδού. Δηλαδή διαιτησίες, κοράκια από πάνω, δημοσιογράφοι, κράτος, δικαστές, παραδικαστές, κυκλώματα. Δηλαδή, έτσι γνωρίζει για το παίρνει. Ωραία, δηλαδή ο Ολυμπιακός αγωνιστικά δεν είναι στα ίδια τώρα μαζί σου, δηλαδή. Όχι, δεν είναι στα ίδια μαζί μου ο Ολυμπιακός. Για ποιο λόγο είναι εσείς στα ίδια μαζί μου, επειδή το διαφημίζουν? Όχι, ρωτάω. Όχι, σοβαρά, να μιλήσουμε για πολλά. Ωραία, δεν έχω δει του Ολυμπιακού παρά μόνο με τον Άρη. Και δεν με εντυπωσίασε με τον Άρη, η αλήθεια είναι. Ακριβώς. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα το αμυντικό το δίδυμο το οποίο το πενεύουν, ο Παπαδόπουλος δηλαδή μαζί με τον Σεμέδο, είναι πιο αργή και από την καθυστέρηση. Είναι το παρελθόν με πόδια που έρχεται. Ο Παπαδόπουλος, συμφωνώ. Βασικά ο Σεμέδο έπρεπε να έχει παίξει τα μισά μάτς με κόκκινη, έπρεπε να τα ανέξει. Σωστά. Ακριβώς. Σαν το μάτς. Και πάμε από εκεί και πέρα μπροστά. Η front line του δεν σκοράρει εύκολα. Έτσι. Και σκοράρει μόνο άμα το παιχνίδι είναι ανοιχτού οικογενειακού κύκλου, να μην επικεντρωθώ παραπάνω. Και βασίζουν το παιχνίδι του στο δεκάρι το οποίο ο Φορτούνης τους λείπει και ο Βαλμπουενά. Φόρτσαρ έκανε 3-4 δυνατά μάτια και από εκεί και πέρα εξαφανίστηκε. Και αυτή η ομάδα τώρα που όταν ομάδα της κλείνεται δεν μπορεί να τη βάλει, δεν μπορεί να την κάνει φάση, δες Ξάνθη, θέλει να έρθει να διεκδικήσει και να μου πάρει το πρωτάθλημα. Και φυσικά φαίνεται ο φόβος τους, γιατί έχουν παρασυρθεί σε ένα τελείριο, έχουν βάλει μέσα υπουργούς, βουλευτές, δημοσιογράφους, να προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι τι, ότι ο ΠΑΟΚ ας πούμε είναι το αφεντικό και ότι τους φάζει και ότι δεν ξέρω εγώ τι. Φοβούνται τόσο πολύ γιατί το πρώτο παιχνίδι θέλουν να το έχουν μέσα στην Τούμπα και το έχουν μέσα στο γήπεδό τους και δεν μπορούν να φύγουν. Αυτούς εδώ τους έχω ικανούς να πέσουν κάτω και να πούνε ότι ήταν πράκτορες του ΠΑΟΚ και τους ρίξαν κάτω. Δηλαδή δεν ξέρουν πώς θα αποφύγουν το παιχνίδι. Το αποφύγανε κάποτε στην Τούμπα με το θέατρο του Άλλου του Καραγκιόζη. Να δω πώς θα το αποφύγουν εδώ μέσα. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Ας το χαίρονται οι φιλάθλοι του. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Φυσικά στην μπάλα, επειδή εμείς είμαστε ΠΑΟΚ και δεν θα πάμε με στιμένες διαιτησίες με κοράκια, μπορεί και να μας κερδίσουν, μπορεί και να πάρει σοπαλία. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, δεν έχεις πάντα την καλύτερη μέρα. Εμείς το δεχόμαστε αυτό. Δυστυχώς αυτοί εκεί κάτω δεν το δέχονται. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχει ή ήταν μέσα στο παιχνίδι. Εύχομαι, φίλε Θόδωρε, όσες ευκαιρίες έχασα μέσα στην ΑΕΚ που έπρεπε να τον είχα 0-4 την ΑΕΚ στο ημίχρονο, να γίνουν γκολ στο Καραϊσκάκης. Να είναι κανένα 0-3 έτσι στο ημίχρονο. Κάνα δεύτερη χρονιά τυχερός στο Καραϊσκάκη και δεν μπορεί να είσαι. Είμαι καλύτερος, λέω. Καλύτερος. Γιατί πέρυσι ήμουν τυχερός στο Καραϊσκάκη. Πολύ τυχερός, όχι. Ήμουνα. Άσχετα με κόψα και δύο offside. Ναι. Ολοκάθαρα. Δεν που δεν ήταν, που εγώ σου λέω το ένα να γίνω τα γκολ, γιατί ήταν 0-2, γεια σας. Εντάξει. Εγώ εύχομαι ότι έχασα και το πέναλτι και δύο-τρεις φάσεις μάτια μέσα στο ΑΚΑ με την ΑΕΚ. Τα μισά να γίνουν γκολ στο Καραϊσκάκη φτάνουν. Και εγώ εύχομαι. Γιατί δεύτερο ημίχρονο δεν θα υπάρξει. Άμα είναι 0-2 ημίχρονο, δεύτερο ημίχρονο δεν θα υπάρξει. Λοιπόν, Θόδωρε, κλείσε λίγο με αυτό και να πάμε λίγο στο διάλειμμα, γιατί δεν κάναμε λίγο. Να μιλήσουν και τα άλλα τα παιδιά. Μια μισή ώρα το κάνουμε. Για τις ωραίες ώρες, έτσι, για την ωραία εκπομπή. Και αυτή τη φορά στο Καραϊσκάκη μπορεί να χαθούν ξανά οι κάμερες, έτσι, τα DVD από τις κάμερες, αλλά θα υπάρχουν drones. Και εσωτερικά drones, να ξέρετε. Και τέτοια, πώς το λένε και. Εκεί στο Ροστόφ έχει εσωτερικά drones, τα έχουν ανακαλύψει. Δεν το ξέρουν ακόμα. Τα ρίχνουν τα drones. Στην Τρούμπα εκεί πέρα δεν το ξέρουν ακόμα. Εμείς για να κλείσουμε, εμείς ούτε δημοσιογράφους απαγάγαμε από το Hilton, από το ξενοδοχείο εκεί μέρα μεσημέρι, ούτε φούρνους κάψαμε, ούτε άσπρα πόλο στείλαμε. Και φαίνεται τώρα ποια είναι η ομάδα η καθαρή στην Ελλάδα και ποια προσπαθεί πάλι, όπως το ήξερε εδώ και 45 χρόνια, να συνεχίσει το έργο. Εντάξει, και εσύ του κατηχητικού μου γίνατε. Άντε, κλείσε. Κλείσε. Μην μιλάς τώρα, άντε. Κλείσε, βρε Πορκίτο, κλείσε. Ευτυχώς που χάλασε το Λουτσέσκο το αμάξι και πήρε άλλο κινητό. Ναι, χάλασε. Για το Λουτσέσκο δεν μας είπες τίποτα τι έγινε το αμάξι, Θόδωρε. Χάλασε το αμάξι, πήρε φωτιά. Αυτοανάφλεξη έπαθε. Αυτοανάφλεξη, δεν το ξέρω. Έγινε αυτοψία στο όχημα. Αυτοανάφλεξη. Είχε πρόβλημα το ηλεκτρονικό του σύστημα. Ναι, όντως, έχεις δίκιο. Και αυτοί οι άλλοι του Νούρου, αν αυτοκτονούν μόνοι τους, έχεις δίκιο. Ναι. Πάμε. Κάνεις διάλειμμα. Όχι, θα τελευταίο σου λέω για ένα λεπτό. Έλα, φίλε μου. Έλα, φίλε. Έλα, να το. Ο Γιάννης. Γιάννης Ατρόμητος. Γεια σου, ρε Τζόνι. Γιάννης, ρε. Τι κάνετε, ρε Μαγκές. Καλά, ρε φίλε. Καλά. Σας έφυγε ένας, είδα, Εντάξει, έχει στο μαγαζί. Το Μακουκούλα πρώτη φορά. Η δουλειά προέχει. Εντάξει, το Μακουκούλα πρώτη φορά τον ακούσει έτσι μαζί μας, έτσι. Ή την άλλη φορά έχει δουλειά. Το έχω ξανακούσει. Το έχω ξανακούσει το παιδί. Δεν έχουμε μιλήσει όμως. Ηρακλειδέας. Γιώργος. Ηρακλειδέας. Πες ένα γιατρό. Είμαι και εγώ θαυμαστής του Ηρακλή. Κάποτε είχα
ακολουθεί την ομάδα πιο παλιά. Σοβαρά μιλάς, Γιάννη. Κατέβαινε στην Αθήνα, στο Πάνιο. Πάνιο, Ιωρακλή, έχω δει πολλές φορές. Βέλγιο, Βέλγιο δεν είσαι. Ή Ελβετία. Ελβετία. Ελβετία πού? Έξω από τη Βέρνη μένω. Η Μάγκη της Βέρνης. Δεν μου λες, η Χέρκουλες που είναι στην Ελβετία, στην Ολλανδία που είναι. Χέρκουλες Ισπανία. Χέρκουλες είναι Ολλανδική. Ποια Ισπανία είναι η Χέρκουλες? Η Ισπανία έχει η Χέρκουλες. Έρακλες, δεν ο Ηρακλής, ναι. Κάτω, νότια Ισπανία. Πού είναι, είπες πάνω στην Ολλανδία και Ισπανία. Έχει την Ολλανδία, Χέρκουλες και στην Ισπανία. Κάτω, νότια, τέρμα. Παντού είναι ο Ηρακλής. Πες το, ρε. Παιδιά, να πω δύο-τρία πραγματάκια για το πρόσφατο να μιλήσω. Ο προηγούμενος φίλος είναι από τη Γερμανία, νομίζω. Ναι. Και πολλές φορές μιλάει ωραία για ποδόσφαιρο, τον έχω ξανακούσει. Ο Θόδωρος. Τώρα αναλώθηκε, ναι. Καλά, αυτός ο... να κάνω κι εγώ λίγο χιούμορ. Πάμε. Αυτός ο Κόκερο, παιδιά, είναι IQ ραδικού, έτσι. Έχετε... Ήταν στην Ελλάδα και πήγε έκανε παρανομίες σε άλλη χώρα. Ήταν στην Ελλάδα πριν 10 χρόνια. Η Ισπανία είναι. Όχι, λέω, αφού έχεις ανοίξει, ανοίξει την πόρτα στην Ελλάδα, πρέπει να έρθεις εδώ να κάνεις παρανομίες γιατί. Καλά, και εδώ πέρα μπορεί να πάρει τίποτα κανάλια, να σε προσκυνάει ο πρωθυπουργός, δεν ξέρει τι γίνεται. Εντάξει, φίλε, και εδώ αν τα έκανε και θα τον πιάνει. Δεν θα τον αφήνανε ελεύθερο επειδή ήταν ποδοσφαιριστής, δηλαδή δεν το κατάλαβα. Άμα παρανομείς, παρανομείς. Εντάξει, εδώ όπως μπορούσε να αργήσει το δικαστήριο πολύ και να εξαφανίζονται και μάρτυρες. Γίνονται διάφορα. Που αυτά δεν τα λαβαριάζεις. Μπορούσε να σωθεί. Εμείς δεν βλέπω να σωνόμαστε, παιδιά, φέτος. Θα κινδυνεύσουμε να ξέρετε λατρόμητος φέτος. Ο Βέλιος θα τον πάρει στην πλάτη του και ο Βέλιος δεν μπορεί να πάρει. Εύχομαι ο Μανούσος και ο Βέλιος, εύχομαι να βάλουν καθοριστικά. Γιατί πώς βαθμός έχει, ρε φίλε, Ολυμπιακό, γιατί δεν έπαιξε ο Βέλιος? Νομίζω 11. Παιδιά, είμαστε πολύ κακοί φέτος. Δεν παράγουμε ποδόσφαιρο καθόλου. Άλλο ρωτήσω. Έβλεπες το ρόστερ του ατρόμητου τον Αύγουστο και λες ότι δεν έχεις ποιότητα, φίλε. Καλά, το να κινδυνεύσει είναι υπερβολικό αυτό που λες. Όχι, είναι υπερβολικό. Εγώ πιστεύω για την έκτη θέση θα μαλώσει ο Άρης, ο Ατρόμητος και ο Παναθηναϊκός. Αυτοί οι τρεις. Δεν λέω μπιζού, είμαστε για πολύ πιο κάτω. Να, ο Αναστασίου έφυγε, παιδιά. Ξέρεις καλύτερα την ομάδα. Ο Αναστασίου έφυγε. Ναι, ναι, επειδή δυστυχώς τη βλέπω φέτος και τη λυπάμαι. Γιατί πέρυσι με το δάσκαλο τον κάναντι. Καταρχήν, παιδιά, να παρένθεση μικρή. Ο Γιαννούλης. Τι δαιμονισμένη φόρμα είναι αυτή που έχει το παιδί. Και με την εθνική ομάδα και με τον ΠΑΟΚ. Παιδιά, ανεβοκατεβαίνει ασταμάτητα. Ο Γιαννούλης, φίλε, έχει τρομερή εξέλιξη. Και πιστεύω ότι, μεγάλη ομάδα, πιστεύω ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να βάλει μεγάλη ρήτρα γιατί θα έρθουν πάρα πολλές προτάσεις επόμενους μήνες. Εγώ ειλικρινά σου μιλάω ότι αν ήμουν σκάουτερ και έβλεπα το Γιαννούλη και ήμουν σε μια μεγάλη ομάδα θα έλεγα εντάξει το παιδί πετάει, πάρτε το. Δηλαδή ειλικρινά πετάει. Δηλαδή καταλαβαίνεις πότε αμήνεται και πότε βρίσκεται στην επίθεση και κάνει σέντρα. Είναι πολύ πολύ ταχυδυναμικός. Μπράβο στο παιδί, δούλεψε. Εμάς μας λείπουν αυτοί οι παίχτες, αυτός μας λείπει ο Άρντα πάρα πολύ. Καλό κουλούρι στον έκανο κάναντι πρώτο σκορ, 30 φεύγα γκολ έβαλε. Κοίταξε λίγο το ότι ο Γιαννούλης έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη. Το οφείλει και στον Κάναντι να πούμε έτσι, ο οποίος τον δούλεψε τον παίκτη. Σίγουρα. Και στον Λουτσέσκο και στον Φέρε. Πρώτο σκόρερ με το ποδόσφαιρο. Πέρυσι εμείς παράγαμε ποδόσφαιρο, δηλαδή ακόμα και στα παιχνίδια που χάναμε. Έβλεπες καλό ποδόσφαιρο. Αυτό εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, να ξέρετε. Να βλέπω ποιοτικό ποδόσφαιρο, δηλαδή να ανεβάζουμε την μπάλα όμορφα, να παίζουμε τριγωνάκια, να βγαίνουμε ορθόδοξα στην επίθεση, να κάνουμε ευκαιρίες. Φέτος βλέπω η ομάδα κλεινόταν πάρα πολύ. Ο Αναστασίου έπαιζε φοβικά. Αν και ο Αναστασίου, να ξέρετε, έφυγε για κάποιον άλλο λόγο. Επειδή μίλησα με ένα φίλο μου που. Πήνε σε ακαδημία τέλος πάντων και μου λέει ότι πειράχτηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι όλοι που δεν στήριξε τον Πιτσιρικά μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αν είδατε που έφαγε ένα γκολ. Ναι, λάθος τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακα. Ναι, εντάξει. Για να ρετρέξω λίγο σε παρακαλώ. Έχουμε να κάνουμε διάλειμμα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, κλείσε με αυτό, Γιάννη. Κλείσε γιατί έχουμε μια μισή ώρα να κάνουμε διάλειμμα, δεν κάνουμε καθόλου. Έλα. Όχι, ναι, δεν το κάνω. Πες για αυτό, εντάξει, ως ένα λεπτό δεν κόλλησα. Όχι, θέλω να πω ότι πειράχτηκε πολύ η διοίκηση και πολλοί κόσμος εκεί στον Ατρόμητο γιατί δεν στήριξε το παιδί και στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι είπε ότι δεν είναι δυνατόν να τρώει τέτοια γκολ ο τερματοφύλακας ή κάπως έτσι τέλος πάντων. Νομίζω ότι είναι δική του επιλογή να τον βάλει. Το παιδί είναι αυτό και δεύτερον, παιδιά, εντάξει, αν είναι δυνατόν τώρα να μην στηρίξει τον ποδοσφαιριστή σου. Αυτό ήταν ο τρίτο τερματοφύλακα. Γιατί... Εγώ δεν το περίμενα. Ναι, δεν μα λε όμω, γιατί εμεί δεν παρακολουθούμε μετά το διατρομή του. Ήταν ο τρίτο τερματοφύλακα. Και για ποιο λόγο έπαιξε ο τρίτο και δεν έπαιξε ο δεύτερο. Ήταν ο Μέγερη τραυματία, νομίζω, και ένα ακόμα τερματοφύλακα που είχε και αυτό ένα πράγμα. Εντάξει, σαν τον Άρη κάτι έγινε. Ο Βέλιο γιατί δεν έπαιξε.
Με την ΑΕΚ σου λέει. Ποιος ο Γαβρο, γιατί δεν το ξέρω. Α, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Νομίζω τραυματίας ήταν δηλωμένος, αν θυμάμαι καλά. Αλλά έγινε λίγα να ρε. Όλα ύποπτα τα βλέπεις, όλα ύποπτα. Έγινε. Όχι, με το πάω καλά, το πούει ξάπλωνε, γιατί χαιρετούσε, ξέρω εγώ. Σας έχει κολλήσει ο κλέον, ρε. Σας το λέω εγώ. Όλα ύποπτα τα βλέπει. Γεια σας, Γιάννη. Είναι άσχετος από μπάλα. Γεια σας, Γιάννη. Να είσαι καλά, Γιάννη, να είσαι καλά. Λοιπόν. Ένα μήνα προλαβαίνω. Στείλτε το μήνυμα. Ο Νίκος ο Εφοριακός, το Λάζαρο του Χριστοδουλόπουλου, ναι, σε σένα. Ναι. Τον ήθελε λέει, τότε και ο Γαύρος, ναι, και τον πλησίαζε μέσω του Ορφανού. Ναι. Μέσω ποια. Άλλη εποχή τότε λέει, υπήρχαν τα λεφτά, ναι, του υφυπουργού. Το 2001 λέει, μην, ναι, ξεχνάτε, ναι, ότι ο Βάζελος έδωσε 9 εκατομμύρια για τον Κωνσταντίνο στον Ηρακλή. Καλά, τον Κωνσταντίνο με τον Χριστοδουλόπουλο μιλάμε. Συγκρίνουμε τώρα, σοβαρά μιλάμε. Τον Κωνσταντίνο τότε τα πήρε μεταγραφή, τη συγκρίνουμε με τον Χρυστοδουλόπουλο. Δηλαδή να έχουμε λίγο σοβαρότητα, έτσι. Εντάξει, σοβαρότητα. Φυσικά, φυσικά και το συγκρίνουμε. Εντάξει, οκ. Ωραία. Λοιπόν, ο Χρυστοδουλόπουλο έπαιξε, έπαιξε και στο Ολυμπιακό και στο Παναγιακό και στο Πάο. Εντάξει, εντάξει. Okay. Λοιπόν, ο Πεταντίδη τον ανέβασε πεταντίδη. Ναι, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, τώρα μιλάμε το πιο hot όνομα τότε. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό που θα κάνουμε, το δεύτερο δηλαδή, τελευταίο. Μετά θα έχουμε ένα μισάωρο ακόμη γεμάτο, έτσι. Επειδή έχουν συντονιστεί οι φίλοι της εκπομπής Ζούγκλα, του Γιώργου του Ζαγόρα, όντως, να πούμε, πούμε σε όλους τους καλούς φίλους του Λίμπερο και της εκπομπής Ζούγκλα, ότι σήμερα, λόγω της ιδιαιτερότητας ότι ήρθε παλιά φρουρά από την τηλεοπτική Μαρμίτα, ναι, Ντρούλινγκ, Τρέγιας, Μακοκούλα και Μπουγάτσας, είπαμε να την πάμε την εκπομπή μέχρι τις 12. Τουλάχιστον, να δούμε. Έτσι. Άμα υπάρχουν γραμμές, μπορεί και λίγο περισσότερο. Ναι. Μέχρι τις 12, ίσως και λίγο παραπάνω, δηλαδή 3 παραπάνω ώρες, γιατί ήταν μια εκπομπή ρετρό από τα παλιά. Και δώσαμε λίγο ένα ρεπό σήμερα στο. Έτσι, έτσι, έπρεπε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε, κύριε Μακοκούλα. Γκολ, για πες το. Γκολ. Ποιος? Για Πολωνία. Πολωνία. Πολωνία, ρε φίλε. 3-2. 3-2. Γούρι και εκπομπή έτσι, 3-3 έχω κάνει στο live στο κείμενο. Καλά live πες, ρε. Εντάξει, φάγαμε ζεστό ψωμάκι. Για πες τα αποτελέσματα μία και να ανοίξουμε τις γραμμές ξανά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις να πεις, να πούμε ότι για μισή ώρα θα είμαστε ακόμη στον αέρα. 23-10-287-3-8, 69-45-287-3-8, 23-10-287-3-8. Πάμε, λοιπόν, πες τα αποτελέσματα. Ο Λουκάκου ακόμα βάζει γκολ. Βέλγιο Κύπρος 6-1. Ναι. Γερμανία Βόρειος Ιρλανδία 5-1. Στο 1-1, στο 32, στο πρώτο ημίχρονο, έδινε 3,5 στην Γερμανία για να βγάλει δεύτερο γκολ. Έτσι, στο ημίχρονο. Σε ποιο λεπτό όμως 1-1. Στο 32. Άντε, ρε. Λοιπόν. Καλό ήταν. Ολλανδία-Εστονία 5-0. Mm-hmm. Χωρίς Βαντάικ η Ολλανδία. Με τον καημένο. Λετωνία-Αυστρία 1-0. Δημοκρατία, ναι, της Βορειού Ιρλανδίας Ισραήλ 1-0. Mm-hmm. Το ημίχρονο αυτό. Πολωνία-Σλοβενία 3-2. Πριν ένα ματσάρι ήταν 2-0. Έγινε 2-2 τώρα στο 82. Σαν Μαρίνο Ρούσκι 0-5. Περήφανη Σκωτία με το Καζακστάν τα τετράγωνα κεφάλια 2-1. Σλοβακία Αζερμπαϊτζάν 2-0 και Ουαλία Ουγγαρία 2-0. Το μόνο παιχνίδι με ενδιαφέρον ήταν αυτό, Ουαλία Ουγγαρία, έτσι. Έχει και ένα. Ιρλανδία άντερ 21, Σουηδία άντερ 21, 3-1 τώρα και ήταν διπλό στο ημίχρονο. Ωραία. Στο κουπόνι του στοιχήματος. Λοιπόν, 23-10-287-3-8, αν κάποιοι φίλοι θέλουν να βγουν να μας πούνε έτσι το οτιδήποτε. Ο φίλος ο Λεγανός πριν ήταν. Εντάξει, φίλε, θα υπάρχει ένταση. Τσατίστηκε από κάτι προφανώς που ακούστηκε. Εντάξει, λογικό είναι. Μέχρι ένα σημείο. Είναι λογικό και μερικοί να μην την αντέχουν, ρε παιδί μου. Και από όλες τις πλευρές. Ένα παραπάνω τώρα για τον Αριανό που βλέπει τον ΠΑΟΚ να παίρνει το πρωτάθλημα, να παίρνει ντάμπλ, να παίρνει κύπελα. Ναι. Και αυτός να μην μπορεί να πάρει τίποτα. Ωραία, θα πάρει κύπελα. Φίλε, και εγώ να ήμουν. Ο Ζάκος είπε θα πάρει κύπελα φέτος. Θα πάρει κύπελα. Έτσι λέω. Δεν σημαίνει ότι θα το πάρει. Από το ΘΑ μέχρι το ΝΑ έχει μια απόσταση από εδώ με το Βιετνάμ. Έχει ένα δίκιο το έχει. Εγώ έλεγα πόσες φορές. Τι έλεγα. Ποτέ, καλά σου. Μακουκουλά. Άκου αγόρι μου. Και εγώ 34 χρόνια. Ξέρεις πόσες φορές είπα θα πάρω το πρωτάθλημα. Ναι. Πάω για πρωτάθλημα, πάω για πρωτάθλημα. Κάθε χρόνο μας το λέει. Κάθε χρόνο πάω, ναι, για πρωτάθλημα. Δεν το λέω ποτέ. Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Δεν σας έβγαλα Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Εγώ. Καθηγητές Αυγούστου. Εγώ. Ναι. Κάποιοι τώρα. Σεπτεμβρίου, Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Κάποιοι τώρα όμως. Ναι. Όχι, είναι κανονικά. Επειδή δεν τολμούν. Επειδή δεν τολμούν να πούνε. Λίγο θέλει και ο Στρέγιος. Επειδή δεν τολμούν να πούνε πρωταθλητές. Αυτή η λέξη είναι άγνωστη στο δικό του λεξιλόγιο. Μιλάω για τους συμπολίτες. Λένε με τις ευλογίες μιας άλλης ομάδος. Που έχουν, ρε παιδί μου, κάνει ντροπιαστική συμμαχία. Έτσι λέει. Λένε έτσι. Ότι θα πάρουν το κύπελο και είναι οι κυπελούχοι Αυγούστου. Οι κυπελούχοι Αυγούστου έχετε γίνει. Από τον Ιανουάριο μπαίνουμε. Πώς είμαστε Αύγουστο, ρε φίλε. Από τον Ιανουάριο μπαίνουμε στη μάχη. Για τον Αύγουστο δεν μας έχει ζαλίσει. Ναι, εγώ σε έβγαλα. Πάμε για το κύπελο και πάμε για το κύπελο. Λέω είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία, ναι. Φυσικά. Στόχος είναι. Πρώτο στόχος είναι να μπούμε στο μέλλον. Αν κάνει μόνο εδώ με του φίλου, αυτό λε.
Γιατί το λέω εκεί και δεν το λέω σε σένα. Βέβαια αυτό το λες. Άμα ο άλλος έχει μπάτζετ 40 εκατομμύρια και εσύ έχεις δύο, τι θα πεις, πάω για πρωτάθλημα. Ναι, ακριβώς. Θες να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Όχι, να μην το συζητήσουμε. Δεν θέλουμε. Το συζητάμε κάθε μέρα. Εδώ έχουμε τώρα για άλλη λίγη ώρα τον Μακουκούλα. Δεν θα τον έχουμε αύριο, εντάξει. Τον Μακουκούλα θέλω να ακούσω. Αν και η ώρα είναι δύσκολη. Το ξέρω. Στο μαγαζί. Στο μαγαζί δεν μπορεί να ακούσει, εντάξει ρε φίλε. Καταρχήν παίζει, γιατί με ρώτησε και ένα σοβαρά τώρα. Με ρώτησε ένα φίλο. Ήξερε ότι έπαιζε μουσική παλαιότερα. Λέει παίζει ακόμη μουσική ο Μακουκούλα. Παίζει έτσι. Γιατί εγώ όταν είχα με τον. Δεν άνοστη πλέον, έτσι έχω λίγο. Ναι. Και έχει live συνέχεια εκεί πέρα στο μαγαζί, έτσι. Ποιε μέρε είναι ανοιχτά, ρε φίλε. Για πέμπτη μέχρι Κυριακή. Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή και αυτέ τι τέσσερι μέρε. Καλή. Το παλιότερο λαϊβάδικο Θεσσαλονίκη. Ωραίο. Το 1994. Ωραία. Λίγο να κάνουμε σκασιά. Να κάνουμε σκασιά, να πιούμε καναξίδα και με καλά. Θα έρθουμε ή Παρασκευή, Σάββατο βράδυ, εδώ όταν τελειώσουμε εκπομπή. Αν είναι Παρασκευή με τον Τάσο, θα έρθουμε πραγματικά σύντομα. Λοιπόν, θέλουμε να ακούσουμε εσένα. Εντάξει, ο κόσμος δεν είναι τέσσερα. Να παρακολουθώ. Ελικό μετά θα πω την αλήθεια. Ναι. Για να πιο πολύ παρακολουθώ και να ξέρω τι γίνεται. Έτσι. Έτσι. Έχει να έχει άποψη, α πούμε. Ναι. Δυστυχώς βαδίζει να γίνει σαν τον μπάσκετ αυτό το μονότονο πράγμα που μαλώνουν δύο και άλλοι απλώς συμμετέχουν. Δεν υπάρχουν δύο πλέον στο μπάσκετ. Θα ανακάμψουν. Ποιος θα ανακάμψει? Εγώ πιστεύω θα τα πάρουν πίσω τα λεφτά οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Δεν ανεβαίνει ο Ολυμπιακός από την Α2, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Δεν ανεβαίνει. Έξε, και δεν θέλει να ανέβει λόγω Βασιλακόπουλου, έτσι. Τώρα μπορεί να τον κάνει. Ο Βασιλακόπουλος, εντάξει, κάποια φορά ρε παιδιά, φτάνει. Έξε, τελείωσε με τον νέο αθλητικό νόμο, τελειώνει. Έκανε προσφυγή στη Βούλη της Επικρατείας. Καλά, εντάξει, ως κάτι. Τι θα κάνει, φίλε. Κράτος είναι και νομοθετεί. Τι θα κάνει. Συγγνώμη, τι είναι αυτό. Συγγνώμη, χωρίς να ξέρω, δεν είμαι δικηγόρος. Είναι κράτος και νομοθετεί. Άσχετα είναι σωστό ή λάθος, είναι κράτος και νομοθετεί. Τι θα πει δηλαδή αυτό, θα έκανε προσφυγή. Τέλος πάντων, έπρεπε αυτό που γίνεται στην Αγγλία. Ναι. Ότι προσπαθούν να δυναμώσουν όλες τις ομάδες για να έχει ενδιαφέρον το προϊόν, έτσι. Αυτό είναι σωστό. Θα μπορούσε και στην Αγγλία να πει: φίλε, είμαστε United Liverpool. Εγώ 80 εκατομμύρια οπαδούς. Θέλω να παίρνω 500 εκατομμύρια τελικά. Όχι 92. Έτσι. Ωραίο είναι αυτό που λες, γιατί τη Λέστερ, εγώ το θυμάμαι, θέλουμε ακριβής και δίκαιο όσο μπορώ. Τη Λέστερ, όταν το πήρε το πρωτάθλημα, την έριξαν και ένα σκουντιματάκι. Την έριξαν και ένα σκουντιματάκι. Έτσι. Όταν μια ομάδα υποβιβάζεται για δύο χρόνια παίρνει ακόμα λεφτά από την Premier League για να μην διαλύσει η ομάδα. Για να μην διαλύσει. Κάναμε 70-80 εκατομμύρια λίρες επένδυση. Άμα πέσουμε, μετά πάμε και λουκέτο. Πες μας τώρα για την ομάδα σου που είναι πρώτη φορά να πάρει το πρωτάθλημα και τη μπρόχνουν κιόλα. Τη μπρόχνουν, εντάξει. Μας έχουν στάξει 50 μάτσε. Αυτό που θέλω να πω και το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάμε, ναι, άστε. Για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι στην Ελλάδα δεν είμαστε ικανοί για τίποτα δυστυχώς όταν υπάρχουν στη μέση τα χρήματα. Βγήκε, ας πούμε, έβγαλε ο UEFA αυτό με τις αδειοδοτήσεις για να μην χάνουν οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου τα λεφτά τους. Ναι. Το κάνανε εδώ εργαλείο. Εσύ δεν παίρνεις άδεια υποβιβάσεις. Αυτό έχεις δίκιο. Εσύ πανιώνει, δεν έχεις άδεια αλλά παίξεις Ευρώπη, σε κόβει ο UEFA, αλλά δεν αποβιβάσεις, έτσι. Σου πάμε την άδεια πίσω. Άλλος έπαιρνε, ο Παναθηναϊκός δεν έπαιρνε καν άδεια, έτσι. Σε αυτά έχεις δίκιο. Και με το VAR βλέπουμε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δηλαδή ο απλός κόσμος είναι κάτι φάσεις πεντακάθαρες και βλέπεις εκεί ότι δεν σου λέει παίζεται. Ναι, είναι χέρι, αλλά είπαν ότι δεν είναι όλα τα χέρια και είναι υπέρ του επιθετικού. Στην άποψή σου, έως τώρα το VAR, ποιον έχει βοηθήσει. Ποιον έχει βοηθήσει. Κάτσε να κάνω την ερώτηση. Δεν είναι κάτι ερώτηση. Τον ισχυρό, ρε φίλε. Όποιος είναι ισχυρός. Με αγορά και μου γλυκό, δεν είναι απάντηση αυτή. Θέλω να μου πεις, ποιον έχει ευνοήσει το VAR. Τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Άρη, τον Όφη, τη Λάρισα. Έως τώρα, αν παρακολουθήσει ελληνικό πρωτάθλημα. Ποιον έχει ευνοήσει και ποιον. Εγώ ο Ολυμπιακός φάζει τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Τι να σου πω. Εσύ δεν έχεις άποψη. Ναι, την άποψή σου. Για τις πρώτες αγωνιστικές επειδή έλειπα κιόλας, δεν τις έχω παρακολουθήσει. Δηλαδή το πέναλτι που δεν έχει δώσει στην Τρίπολη, ας πούμε, στην πρώτη αγωνιστική Ολυμπιακός Τρίπολη στον Παράλληλο το 82. Αυτό τον Παράλληλο θυμάμαι. Εντάξει, πέναλτι, δεν χρειάζεται να πούμε τώρα τίποτα. Πέναλτι είναι. Το πέναλτι του Όφη, ας πούμε, που δεν είναι μέσα στο Καραϊσκάκι. Και αυτό πέναλτι είναι. Αλλά θα σου πει τώρα γιατί κάνω. Θα σου πει ότι δεν υπάρχει κόκκινη κάρτα 5 λεπτά νωρίτερα και εκείνη κόκκινη είναι. Στο παίκτη Όφη. Για τον Ολυμπιακό, να σου πω κάτι τάσο. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που πήρε 17 από τα αθλήματα τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν μπορεί να μιλάει για αδικίες, έτσι. Καλά, αυτό δεδομένο είναι. Τι είναι. Αυτό είναι δεδομένο που λες. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πιέσει. Ο Μαρινάκης, μάλλον ο Ολυμπιακός. Ναι. Επειδή υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα. Έτσι. Ναι. Στη δικαιοσύνη, προσπαθεί και αυτός να πιέσει. Κοίταξε, είναι και η υπόθεση μεταστημένα τώρα. Στα οποία εμπλέκεται. Στα οποία εμπλέκεται ο Ολυμπιακός. Τζίλε, αυτό το μέρα, δεν πρόκειται, να γίνει. Δεν θα εκδικαστεί η υπόθεση. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Θα πηγαίνει, να σου πω κάτι. Και κάτω ψέματα. Μιλάμε για δύο ανθρώπους. Για τον Μαρινάκη και τον Σαββίδη που σηκώνουν το τηλέφωνο και λέει τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος φέρνουν τσιγάρα. Καμία σχέση δεν έχει ο ένας με τον άλλον όμως.
Σαν είναι πανίσχυρη, παντοδύναμη, ναι, καμία σχέση. Σαν, σαν άνθρωποι δεν έχουν λάβει δύο κόρνας, όταν μαλώνουν τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια. Τα βατράχια. Μπορεί να είναι οικονομικά δυνατοί και οι δύο, σαν άνθρωποι όμως, σαν ποιόν ανθρώπων όμως, και από ό,τι έχει ακουστεί, έτσι. Εγώ δεν νομίζω να έχει ακουστεί το όνομα του Ιβάν Σαββίδη για κάτι άσχημο. Έχει ακουστεί για εράνους, για φιλανθρωπίες, για ότι τη βοηθάει η νοσοκομεία, παίρνει μηχανήματα σε ογκολογικά για τα παιδιά. Έτσι. Δεν έχει ακουστεί για ναρκόπλια. Μπράβο του, μπράβο του αν κάνει τέτοια. Εντάξει, κοίτα. Εντάξει. Μπράβο του αν κάνει τέτοια και νομίζω λίγο πολύ, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, όλοι κάνουν. Εντάξει. Κάποιος δεν θέλει να φαίνεται. Εγώ δηλαδή αν έκανα τέτοια. Εγώ γνωρίζω και περίπτωση που έχει κάνει. Ναι. Εντάξει, όλοι κάνουν λίγο πολύ. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Όταν είσαι τόσο μεγάλο. Μπορεί να πει άλλο η μπάλα. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εσύ, βέβαια, και αυτό ο Τάσο πρέπει να είναι περήφανο ότι κάποιοι φίλοι Τάσο το έχουν παρακάνει. Δηλαδή. Α πούμε, αγοράζει ο Ιβάν μια επιχείρηση και πανηγυρίζουν. Δεν δικιάσουν, ρε φίλε. Άλλο. Ξεχώρισε το ποδόσφαιρο. Έτσι, συμφωνώ μαζί σου. Ξεχώρισε το ποδόσφαιρο. Και για τον Καρυπίδη, λόγω του συνοπαδών που χαίρονται για αυτά που κάνουν με την Κίνα. Με του Κινέζου. Μακάρι να κάνει ο άνθρωπο, θα σου δώσει λίγο. Μακάρι να κάνει και να αναπτυχθεί οικονομικά. Μπα και δούμε. Αλλά δεν έχει αυτό καμία σχέση με τον Άρη. Μακάρι να αναπτυχθεί οικονομικά και να γίνει μεγάλο οικονομικά και εύρωστο οικονομικά. Να μπορέσει. Αλλά πανηγύριζε εγώ που κλείνω. Νομίζω ότι ο Καρυπίδη τον έχει πάει. Πολύ μεγάλο ότι θα αποτύχει, τον έχει πάει καλά τον Άρη μέχρι τώρα. Νομίζω ότι το καλύτερο που έχει κάνει είναι ακόμα λίγο να κάνει και να το δώσει σε κάποιον άλλον. Πάντως και μια χρονιά τον κράτησε. Ναι, και αυτό είναι σωστό. Δεύτερη εθνική, έτσι. Σωστό είναι και αυτό. Και αυτό σωστό. Όλα θα τα λέμε. Όντως. Δηλαδή η αλήθεια. Όλα αυτά έχουν αλλάξει. Δεν μπορούν πλέον αυτό που λέγαμε. Μας έλεγε και κάποιοι άλλοι έτσι. Οι βιοτέχνες και οι έμποροι και οι δικηγόροι να κρατάνε τις ομάδες πλέον. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Υπάρχουν πανίσχυροι παίκτες και αν θες να παραμείνεις ανταγωνιστικός, πρέπει κάπως να προσελκύσεις, να δεις τρόπο. Ναι, αλλά όπως είπες σωστά, το προϊόν όπως βλέπεις εδώ πέρα είναι και σε αθλία κατάσταση αυτό το προϊόν. Τα τηλεοπτικά παιδιά ήταν αυτοκτονία. Έτσι, τα τηλεοπτικά που σπάσαν τα τηλεοπτικά και ο καθένας κάνει τον κουστάρι. Ναι. Κοίτα, αν αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ τώρα το ακολουθήσουν και άλλοι, δεν ξέρω αν βγαίνει, αν βγάζει τέτοιο. Εγώ θεωρώ ότι δεν βγάζει τόσο όσο λένε, για να πω την άποψή μου, αλλά αν το ακολουθήσουν όλοι. Νομίζω ότι θα έχουμε και άλλο status quo. Όπου ναι. Υπάρχει ανταγωνισμός και δεν υπάρχει. Εντάξει, εγώ σου είπα. Να ξέρεις ότι είναι καλό για όλους. Συμφωνώ. Άμα είναι τόσο. Καλά, αυτό μπορεί να το κάνουν, δεν μπορεί να το κάνουν και όλες οι ομάδες. Δηλαδή, η Λαμία δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα τώρα. Μπορεί όμως να το κάνει, ας πούμε, η ΑΕΚ. Πώς δεν μπορεί να το κάνει. Έτσι δεν είναι. Πώς δεν μπορεί να το πιστεύω κάνει. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να το κάνει και ο Άρης. Φυσικά μπορεί να το κάνει. Απλά λέω ότι αν αυτό το πράγμα δίνει περισσότερα κέρδη στην ομάδα. Το κάνει ο Άρης. Καλά, εντάξει. Άμα αυτό δίνει περισσότερο και φανεί κιόλας, φανεί δηλαδή, αν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι ότι αυτό αφήνει περισσότερο κέρδος από ότι να πάει σε μια συνδρομητική τηλεόραση, φυσικά θα το κάνει και ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ δεν το έκανε για το κέρδος. Ο ΠΑΟΚ το έκανε. Ναι, γιατί το έκανε ο ΠΑΟΚ. Από αντίδραση. Ναι. Και μια έδωσε ουσιαστικά μια απάντηση στη συνδρομητική τηλεόραση, η οποία απαξίωσε το πρωτάθλημα που πήρε ο ΠΑΟΚ, τον τάβλο που κατέκτησε και έκανε καλύτερη προσφορά στον αποτυχημένο τη τελευταία πενταετία Παναθηναϊκό. Ο οποίος πραγματικά είναι η πέμπτη, έκτη ομάδα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Σε κακή, Ελλάδα, σε κακή. Και έκανε προσφορά 5,5 εκατομμύρια για εύλογους λόγους. Όλοι καταλάβετε για ποιους λόγους τον Παναθηναϊκό. Και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι γωνία μαγαζί και έχει τη μεγαλύτερη τηλεθέαση τα τελευταία χρόνια, τον έκανε 4,800-4,900. Στην ουσία τον έλεγε φύγε. Έχοντας όμως την προσφορά της προηγούμενης κυβέρνησης δύο μήνες πιο μπροστά. Η οποία έφτανε γύρω στα 6,5 με 7 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί. Και δεν μπορεί να πάρει 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί όταν έπαιρνε 8 εκατομμύρια ευρώ ο Ολυμπιακός ή κάποιες άλλες ομάδες. Φώναζε. Έβγαινα και τσίριζα και γάβιζα και εγώ και οι συνοπαδοί μου. Έτσι. Αλλά όχι να πάρει και 4,5. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός τεράστιο κλαμπ, τεράστιο όνομα, brand name, αλλά δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να παίρνει δεν περισσότερα. Μόνο τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί, εγώ στο λέω. Ναι. Δεν μπορεί να παίρνει περισσότερο και ένα σοβαρό Παναθηναϊκός να μιλήσει, το ίδιο θα σου πει. Φυσιολογικά. Αλλά είναι ανάλογα πώς το βλέπεις τώρα. Έτσι. Εγώ σου είπα ότι έχεις δίκιο σε αυτό. Φυσιολογικά έπρεπε να γίνει μια πρόταση, αν υπήρχε πραγματικό ενδιαφέρον από τη συνδρομητική, γύρω στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Για να διαπραγματευτούν. Τώρα από εκεί και πέρα, εξήγηση υπάρχει Μακουκούλα και Ντρούλινγκ. Το είδαμε που οδηγήθηκε το θέμα. Οδηγήθηκε στην αγορά της Fortnite από το συμφέροντα, την εταιρεία συμφέροντων του κυρίου Μαρινάκη. Και μάλιστα ακούγεται ότι θα υπάρξει και κούρεμα. Δεν έχει γίνει αυτό, ένα μήνα το ακούμε. 300 εκατομμυρίων ευρώ στη συνδρομητική. Κάτι ακούγεται για μια ρύθμιση, παύλα κούρεμα θα το ονομάσω εγώ,
για κάποια χρέη 45 εκατομμύρια ευρώ που έχει το Καραϊσκάκης. Το γήπεδο του Ολυμπιακού. Απ' την άλλη, την πέρα όχθη όμως, φίλε Γιώργο, και ήθελα να καταλέξω και το είπα προχθές και με τον Ζάχο. Και δεν ξέρω να συμφωνούν και οι φίλοι ακροάτες. Υπάρχουν εδώ οι ομάδες της πόλης μας, η οποία Θεσσαλονίκη ψηφίζει και αυτή. Βγάζει και αυτή βουλευτές. Πηγαίνει και αυτή πολιτικούς μέσα στους 300 βουλής της πρωτεύουσας. Και υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, ο μπασκετικός Άρης, οι οποίες ιστορικές αυτές ομάδες που φέρνουν ευρωπαϊκά τρόπαια και κατέβασαν τον κόσμο της Βορείου Ελλάδος στο Λευκοπύργο όκο λίγες φορές και για ευρωπαϊκά τρόπαια και για εγχώριους τίτλους, κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή. Είναι με το ένα πόδι, θα έλεγα, ιδίως ο Άρης και ο ΠΑΟΚ να πάνε στην Α2. Να πάει στην υποδιέστερη κατηγορία. Αυτό λόγω της εκπομπής σήμερα δεν αναφερθήκαμε. Ναι. Το αύριο, άστο ναι. Για αύριο. Ο Ηράκλης, ο ποδοσφαιρικός Ηράκλης, που έχει ιστορία, πέρα από την καζούρα που κάνουμε και την οπαδική αντιπαλότητα που έχουμε, είναι μια ομάδα, η πιο ιστορική ομάδα της πόλης. Η πιο παλιά ομάδα της πόλης. Πιο παλιά είναι. Εντάξει. Ο Ηράκλης παίζει σε ερασιτεχνική κατηγορία. Εγώ από κάτι. Και ρωτάω εγώ, συγγνώμη, θα πεις ότι αγαπάς. Η ΑΕΚ. Γιατί να μην παίζει σε ερασιτεχνική κατηγορία που δύο φορές ήταν χρεωμένη με 160 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά αυτά δεν τα λέει κανείς εδώ στην πόλη μας, εδώ στην Ψαροκόστρα της Θεσσαλονίκης. Όλοι μιλάνε για τον ΠΑΟΚ, όλοι μιλάνε για το τι κάνει ο Ιβάν Σαββίδης, όλοι μιλάνε για το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Αλλά την ΑΕΚ που χρεωστούσε δύο φορές και τη σώσανε, τον Παναθηναϊκό που το σώσανε με κρατικές επιχορηγήσεις, τον Ολυμπιακό που χρωστάει, που το σώνουν κάθε χρόνο. Δεν βγαίνει να τα πει κανείς. Και λέω εγώ τώρα, εφόσον υπάρχει μια νέα κυβέρνηση η οποία έχει την πρόθεση να κουρέψει ένα χρέος 300 εκατομμυρίων ευρώ και να, στην ουσία να κάνει δώρο τη φόρμα σε ένα επιχειρηματία. Και εφόσον. Κουρέψει τα χρέη σε κάπου για να την πουλήσει. Και εφόσον. Και εφόσον θα δει που καταλήξει και θα συμφωνεί μαζί μου. Και εφόσον θα κάνει και το χρέος 45 εκατομμυρίων ευρώ στο Καραϊσκάκι, να κάνει ένα κουμάντο. Τα χρέη εδώ των δικών μας ομάδων, του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή, να κουρευτούν και αυτά. Να δούμε και εμείς σας πριμέρα. Και εμείς σας ψηφίζουμε εδώ πέρα, το κατάλαβα. Τώρα για τις ΕΚΑ που λες, τις ΕΚΑ την έδωσε η Νέα Δημοκρατία. Λέω τι λένε. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία τη έρβηρε στον Ιβάν Σαββίδη. Και να σου πω και κάτι. Επειδή αγαπάει την Ελλάδα ο Ιβάν Σαββίδης πραγματικά και είναι πολύ περισσότερο Έλληνας από κάποιους εδώ πέρα που το παίζουν Ελληναράδες, εντάξει. Και έχει πληρώσει πολλά εκατομμύρια ευρώ ΦΠΑ στο κράτος. Φιλοτιμήθηκε και την πήρε τη ΣΕΚΑΠ. Και να σου πω και κάνει. Έκανε και ένα μεγάλο. 5 εκατομμύρια την πήρε. Έκανε και ένα. Πόσο? 5 εκατομμύρια την πήρε τη ΣΕΚΑΠ. Νομίζω πολύ παραπάνω. 5 εκατομμύρια την πήρε. Νομίζω πολύ παραπάνω. Όχι, 5 την πήρε. Και έκανε το τρελό deal αυτή με τον Μπάκο. Πώς έγινε την. Ναι, αυτό ναι, και το πούλησε. Στην τάλα που είχε στην. Αυτά τα χρέη που χαρίστηκα δεν αφορούσαν την περίοδο. Στην ΑΕΚ, όταν πήγε αυτό ο Σκλαβενίτη, ο περίεργο. Ο Σκλαβενίτη, ένα Ελληνοκαναδό ήταν αυτό. Ελληνοαμερικάνο και αυτό. Σε δύο μέρε μέσα τον καθαρίσανε. Σαν να βγουν. Κάναν τι συμμετοχέ. Πώ το λέγατε, Ακίνα τι συμμετοχέ. Έτσι. Λοιπόν, εδώ αυτό τον. Ανενεργέ. Πώ λέγονταν τον Παπαθανασάκη. Παπαθανασάκη. Δεν βλέπαν τι είναι. Ή α πούμε στο γάμα σήμερα κλείσει. Το συνταξιούχο. Πήγαινε στην εφορία. Κάθε μήνα 100 εκατομμύρια ευρώ επιστροφή ΦΠΑ. Ενός γυμναστικός σύλλογος, έτσι. Δεν υπήρξε ένας άνθρωπος να πήρε πια τι γίνεται εδώ. Τι εδώ, είναι η καραμπινάτη κομπίνα, έτσι. Με πλαστά τιμολόγια. Μετά έρθε τον Παπαδόπουλος. Έτσι. Και ο τον Παπαδόπουλος. Ο άλλος μελιστάνος. Κοίταξε. Δηλαδή έχουμε καταλήξει να γίνουμε παρακολουθούμε πιο πολύ οικονομικό και νομικό ρεπορτάζ παρά. Έτσι, έτσι είναι αυτό. Και αυτό συμβαίνει σε όλες και σε πολλές ομάδες. Κάπου αυτό σε κουράζει, ρε φίλε. Εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε την Κυριακή στο γήπεδο να μυρίσουμε το βρεγμένο χόρτο, να πούμε τα συστήματά μας, να πάρουμε τα παιδιά μας μαζί μας. Αυτή είναι η καλή, αυτή η κακή. Αυτό που τα μαύρα είναι ο εχθρός, ο διαιτητής. Δυστυχώς στο ρεπορτάζ της πόλης, τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια, αυτό κυριαρχεί, αυτά τα ρεπορτάζ. Δικαστικό, οικονομικό, προσφυγές αυτά. Εντάξει, βγάζουμε τον ΠΑΟΚ προς Σαββίδη, έτσι. Προϊβάν εποχή. Έτσι ήταν, έτσι ήταν για ο ΠΑΟΚ. 18 ρεπορτάζ για την αύξηση του κεφαλαίου. Έτσι ήταν. 5 ρεπορτάζ οικονομικά. 8 νομικά και κάπου διάβασα. Έχει προπόνηση αυτή η ομάδα. Δεν αντιλέγω, αλλά πιστεύω τώρα πάρουμε τη γραμμή. Πιστεύω ότι όλα ξεκινάνε από την κεφαλή. Και όταν υπάρχει ένας υφυπουργός. Χρήμα όταν υπάρχει. Όταν υπάρχει ένας υφυπουργός αθλητισμού, ο οποίος δεν γνωρίζει ότι ο Ηρακλής στο βόλεϊ έχει συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία και μάλιστα είναι πρώτος, όταν κάνει επιλεκτικές αναρτήσεις
στα social media υπέρ του Ολυμπιακού και κατά του ΠΑΟΚ, όταν μπλοκάρει το μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ιό του Προέδρου του ΠΑΟΚ και Μεγαλομετόχου Ιβάν Σαβίδη στο Instagram, τον μπλοκάρε στο Instagram. Συλλαλητήριο, αύριο. Όταν τάσετε, όταν τάσετε υπέρ του Μαρινάκη και της ομάδας του, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει μία μορφή ισονομίας, αυτό το 50-50 που ζητάμε όλοι μας εδώ πέρα να υπάρχει. Άρα λοιπόν το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και μην περιμένετε καμία βελτίωση στα όσα έχουμε δει. Άκυρο. Άλλωστε το είπε και ο Πρωθυπουργός της χώρας. Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Επιστρέψαμε στην κανονικότητα. Πάμε να ακούσουμε το φίλο. Αυτή είναι η δική τους κανονικότητα. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα, το όνομα. Ναι, σε ακούμε βέβαια. Ο Στέλιος είμαι, τι το όνομά μου, δεν με γνωρίσατε. Πού να σε γνωρίσει ο Μικη Μάους? Ρε Στέλιο. Γεια σου Στέλιο. Όχι ρε φίλε. Στέλιος Παπαντονίου. Ναι, έλα ρε Στέλιο, τι λέει? Σας ακούω, σας απολαμβάνω, αλλά ήθελα να πάω λίγο στο τέλος, γιατί, πιο πολύ, μου θυμίσατε το ιστορικό παρελθόν, το τηλεοπτικό παρελθόν. Λίγο έκανε από το Facebook live. Το είδα, παρακολουθούσα. Το ζητούσανε πολύ ρε φίλε. Έτσι, τα καλά έκανες. Ένα πενταλεπτάκι, δεκαλεπτάκι φάνηκε από εκεί. 20 λεπτάκι. Χρειαζόταν, το είχα πει και εγώ, αυτή η εκπομπή συλλεκτική χρειάζεται και μια κάμερα να σας βλέπουμε. Όπως βλέπεις Στέλιο, εγώ σήμερα έλεγα ότι δεν θα έχει ένταση, είχε και ένταση η εκπομπή. Αρκετή νομίζω, έτσι. Γίνεται ρε φίλε. Νομίζω ήταν πολύ καλή, ήταν αυτό που περιμέναμε. Εντάξει φίλε, τώρα μάθαμε από το Μπουγάτσα ότι το είδωλό του και ζούσε και ανέπνεε για να βλέπει τον Κόκκι. Δηλαδή, τι άλλο. Εντάξει, και σήμερα. Ο δικός του τρόπος είναι του Μπουγκάτσα. Έλα, Στέλιο, πάμε σε αυτά που ήθελες να πεις. Αυτό που κάνει είναι πάντα να επιφημεί, να θεοποιεί τον οποιοδήποτε και μετά να το βρίζει. Μην ξεχνάτε ότι ο Μπουγκάτσας ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν με την μπλούζα του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη του Τσίπρα στις προεκλογικές συγκεντρώσεις. Ξέχασα. Και τρία χρόνια επειδή ο ΠΑΟΚ έπαιρνε κύπελα και πρωταθλήματα, έβριζε το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέχασα να το πω για να τον τζατζίσω, συγγνώμη ρε Στέλιο, να του πω να μας πει την άποψή του για τον Κούπερ. Γιατί με τον Μπιμπισίδη τρώγονται για τον Κούπερ. Ο ένας είναι υπέρ του Κούπερ, ο Μπουγάτσας, και ο άλλος δεν θέλει να το βλέπει. Εγώ θα ήθελα του Ασλαμά την άποψη του Κούπερ και να ήταν και ο άλλος. Έλα Στέλιο. Και στο σουπερά που κούρε τα μάτια. Ο Κώστας. Τον Κώστα εγώ τον είχα φέρει στη Μαρμίτα. Έτσι να τα λέμε όλα. Ήταν παιδικός μου φίλος από την Νεάπολη. Ο Κώστας ο Καραδίμου. Καραδίμου, ναι. Έλα Στέλιο, πάμε. Με αφορμή αυτά που λέγατε για τις ομάδες της πόλης και τις συμπεριφορές των πολιτικών απέναντι στις ομάδες της πόλης, να πω ότι οι γενικότεροι ομάδες της πόλης, και όχι τώρα ο ΠΑΟΚ που έχει την δύναμη του Σαββίδη και που έχει μεγαλύτερη δύναμη, νομίζω ότι οπότε χρειάστηκε την ομάδα της πόλης, τους πολιτικούς της Θεσσαλονίκης, τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης, ποτέ δεν τους είχε δίπλα καμία ομάδα από τις τρεις. Νομίζω ότι ουσιαστικά πάντα η πιο δυνατή και η πιο το αθηναϊκό κατεστημένο, ας πούμε, είχε πάντα αυτό το ότι ευνοούταν περισσότερο. Και στην περίπτωση της ΑΕΚ, ας πούμε, είναι οφθαλμοφανές αυτό το πράγμα το οποίο έχει γίνει. Ναι. Και το βλέπω. Ναι, πες. Όχι, ειδικά η ΑΕΚ τώρα αυτό με το γήπεδο που έγινε. Εντάξει, αυτό νομίζω. Και με τα 20 εκατομμύρια της νομαρχίας της κυρίας Δούρου, πριν καν σχεδόν δεν είχε ξεκινήσει, δεν είχε μπει τούβλο και έδωσε 20 εκατομμύρια ευρώ. 22. 20 εγώ θυμάμαι τώρα, άμα δεν έδωσε κάτι ψηλά. Άμα είναι έτσι, να παίρνουμε όλοι 20 εκατομμύρια, να πάρει και ο Άρης, να πάρει και ο Ηρακλής που πεθαίνει αυτή τη στιγμή, άσχετα τι λέμε. Εμείς να πάρουμε όλοι από 20, η νομαρχία από εδώ. Στην Αθήνα που πεθαίνουν οι άνθρωποι, βρέχει και πεθαίνουν άνθρωποι. Ναι, έδωσε 22 κυρία Δούρου. Να δώσουν 22 εκατομμύρια να κάνουν κανένα δρόμο, κανένα φρεάτιο, πήγε να δώσουν τώρα. Ναι, εντάξει. Αυτή δεν ήταν και με τις πλημμύρες. Ναι. Στη Μάνδρα που ήταν. Νομάρχες, νομάρχες Αττικής. Περιφερειάρχης. Νομάρχης είπα, περιφερειάρχης, τώρα διαφορετικά το λένε. Περιφερειάρχης, ναι. Έλα Στέλιο, συνέχισε. Και ειδικότερα η περίπτωση της ΑΕΚ με το άρθρο 44 και με το νέο γήπεδο είναι εξόφθαλμη. Και όταν δηλαδή γίνανε οι δικές μας ομάδες, ανεξαρτήτου χρώματος, είτε είναι μπλε, είτε είναι κίτρινο μαύρη, είτε είναι άσπρο μαύρη, και μιλάνε για τα δικά τους τα θέματα, νομίζω, και δεν, ουσιαστικά δεν ακούγονται, πρέπει να μας κάνει γέλιο. Γιατί όταν, ας πούμε, μια ΑΕΚ η οποία χρωστούσε 200 εκατομμύρια, μπήκε στο άρθρο 44, έπεσε γάμα εθνική και τις κάνουν και γήπεδο. Και εδώ πέρα ουσιαστικά παρακαλάνε, ας πούμε, οι ομάδες μας για έναν σωστό, έτσι, για μια λίγο καλύτερη αντιμετώπιση. Ή το ότι ο άλλος τους λέει, θα σου πληρώσει το πρωτογενές κεφάλαιο, κάνουμε μια ρύθμιση και το παρακαλάει καμιά πενταετία.
αντιλαμβάνεστε ότι κάτι δεν πάει σωστά. Πάντως τέλειο να πούμε εδώ γιατί έχω φίλους αεξίδες. Νομίζω ότι εγώ αν είχα πρόεδρο Μελισανίδη θα απαιτούσα από τον πρόεδρό μου να κάνει γήπεδο, έτσι. Και δεν θα ήθελα, περίμενα εγώ από το κράτος να μου δώσει 20 εκατομμύρια. Όπως θα κάνει ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι, αν θα κάνει, όντως. Ναι. Έτσι ακριβώς. Θα απαιτούσα και οι φίλοι μου, να ξέρεις, τουλάχιστον αυτούς που έχω εγώ φίλους, δεν ξέρω τον κόσμο Τσάκ φυσικά πολύ, είναι σε αυτή την κατεύθυνση που σου λέω εγώ. Δηλαδή ότι δεν γίνεται, ρε φίλε, να έχω ένα από τους πιο πλούσιους προέδρους που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και να μου κάνει να δίνει 20 εκατομμύρια το κράτος και να μην κάνω και μεταγραφές όπως λέει, ενώ έπαιξα και Champions League και ομίλους. Εντάξει, αυτά του καταλαβαίνεις. Και αυτό είναι το λογικό. Και είναι να σε πιώνει τα γέλια με την συμπεριφορά που έχει, που έχουν οι άνθρωποι που είναι στην κυβέρνηση απέναντι στις ομάδες μας, όταν υπάρχει μια ομάδα στην Θεσσαλονίκη η οποία ζητάει να φτιάξει ένα ουσιαστικά γήπεδο το οποίο είναι παρατημένο. Ουσιαστικά κανένας δεν μπορεί να το φτιάξει αυτή τη στιγμή. Και σου λέει ότι εγώ θα σου πληρώσω ενίκιο, θα το φτιάξω κιόλας. Και εδώ και πόσους μήνες περιμένει να του πούνε με ποιους θα μιλήσει. Γιατί η διοίκηση του Καστατζόγλου έχει παραιτηθεί εδώ και πόσους μήνες και δεν έχει οριστεί νέα διοίκηση από την νέα κυβέρνηση. Και ουσιαστικά ο Πάκος δεν μπορεί να μιλήσει με κάποιον για να δει το τι θα κάνει με το θέμα του ενοικίου και με το πώς... Ήτανε που έκανε εδώ εξαγγελίες. Δεν το ξέρω το θέμα. Ναι. Είναι ηρακλειδέας. Υπερβάλλεις το Καστατζόγλου. Το Καστατζόγλου είναι κληροδότημα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι που όταν έγινε το γήπεδο, τα χτίστηκε. Ναι. Και πρέπει να αλλάξουν νόμοι για να. Συγγνώμη. Το γήπεδο που ανήκει. Στο κράτος δεν ανήκει. Ναι, όμως είναι κληροδότημα. Τι εννοεί δηλαδή, κληροδότημα. Όπως έκανε ο Σταύρος Νιάρχος αυτό το ωραίο το κτίριο στην Αθήνα και. Ναι. Δημόσια... Εκείνο είναι ίδρυμα. Το κληροδότημα το αφήνω κληρονομιά, το πούμε κάπως έτσι. Αλλά για να τα αφήσω κληρονομιά θα ισχύουν αυτοί οι όροι. Έτσι ακριβώς είναι. Δίκαιο έχεις αυτό. Απλώς το θέμα είναι τώρα ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία η προηγούμενη διοίκηση που βρίσκεται στο Καστατζόγλου παραιτήθηκε. Έγινε αποδεκτή η παραίτηση και ουσιαστικά δεν υπάρχει άλλη διοίκηση για να συνομιλήσει ο ΠΟΚ με κάποιον έτσι ώστε να μπορέσει να έχει μια συμφωνία. Και να σου πω κάτι, να σε θυμίσω κάτι στέλνω και τους φίλους ακροατές ότι πριν δύο μήνες είχαμε Σεπτέμβριο, είχαμε τα εγκαίνια της έκθεσης και σε ομιλία που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης είπε θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Και τώρα δεν το είπε προχθές. Να τρέξουμε το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι. Να βοηθήσουμε κι εμείς. Αυτό είναι που δεν μπορούν να ορίσουν έναν άνθρωπο στο Καρτατζόγλιο για να γίνουν οι απαραίτητες αιτήσεις. Θα σας πω κάτι. Τι να πω. Άλλο να πει ο ΠΑΟΚ ότι εγώ θα πάω να παίξω δύο χρόνια στο Καρτατζόγλιο που έχει δικαίωμα, έτσι. Ναι. Και άλλο να πει ο ΠΑΟΚ αυτό που λέει, δώσε μου το γήπεδο. Να φύγει ο Ηρακλής, να φύγει ο Στίβος. Α, λέει έτσι. Λέω. Εγώ αποκλειστικά. Γιατί να βάλω 2 εκατομμύρια για να βάλω το τουρνικέ. Ναι. Έτσι, ενώ ξέρετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να ψηφίσει. Ο ΠΑΟΚ αυτό το οποίο λέει είναι ότι εγώ είμαι δεδικασμένος στους πράγματος. Είναι ανήθικο, έτσι, γιατί ο Ηρακλής είναι... Κάτσε να σου πει τι λέει, ρε φίλε. Κάτσε, μπορεί να μην ξέρεις τι λέει. Μπορεί να μην ξέρεις τι λέει ο ΠΑΟΚ. Άκου λίγο, σε ένα γήπεδο, δεν μπορεί να πάει να πεις. Άκου λίγο, Γιώργο, το παιδί είναι δημοσιογράφος. Άκου λίγο τι λέει ο ΠΑΟΚ. Και απάντησε. Πρώτα απ' όλα δεν γίνεται να είναι ανήθικο αυτό το οποίο προτείνει ο ΠΑΟΚ όταν μπαίνει σε ένα γήπεδο το οποίο ο ΠΑΟΚ θα είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά θα το σουλπώσει πρώτον και δεν θα πληρώνει κανονικά η νίκη. Ο Καθατζόγλου πληρεί τις προϋποθέσεις του ΕΦΑ, τις πληρεί το πρώτο Καθατζόγλου. Είναι πολύ καλύτερα γήπεδα από αυτά που παίζουν οι άλλες ομάδες. Για τα προκριματικά του Champions League, όχι. Ένα λεπτό, ο Ηρακλής τώρα που παίζει στο Καστατζόγλου, δεν ξέρω. Στο βοηθητικό παίζει. Α, στο βοηθητικό παίζει. Α, δεν το ήξερα αυτό. Όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ όταν θέλει να το σουλουπώσει και θέλει να κάνει κάποια έργα, προφανώς και οποιοδήποτε και να τον φτιάξει. Το Καστατζόγλου δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Ποιο είναι διοίκηση στο Καστατζόγλου, δεν ξέρει. Πάντως τέλειο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διοίκηση. Δεν υπάρχει. Έχει παραιτηθεί και περιμένουμε να οριστεί καινούργια διοίκηση. Θα βάλουν εμένα. Πάντως να ξέρεις, Στέλιο, και τον Τάσο το είχα κάνει και πέρσι, αν θυμάσαι εκπομπές. Όταν είναι να ρίξετε το γήπεδο, έρχομαι να βοηθήσω, να ξέρεις. Με μια βαριά θα έρθω πρώτος να ρίξω εκεί. Θα μας προστατεύσετε, βέβαια, θα να μην έχω. Να καλέσουμε στα εγκαίνια του νέου Στολιδιού. Έτσι. Που πραγματικά. Κάτω κατά στο νέο Στολιδιού. Άμα έχει το Σουγκαϊλέ να κάνει γήπεδο. Κάρε μου και με κάνει. Έλα να πει το πρωτάθλημα στο Καρατζόγλιο. Έτσι. Παλιότερα θυμίζω. Ο Ηρακλής έπαιξε στο Καρυλάο. Ο Άρης έπαιξε στο Καρατζόγλιο. Και πάω στο Καρυλάο έχει παίξει. Εγώ που θυμάμαι. Είσαι. Και πάρε να φτιάξει το Παθασσαλικό, να πέσει εκεί πραγματικά. Νιώθω ότι έχει πάρει μερικώς φωτιά το στούντιο και έχουν ανοίξει ψεκαστήρες από πάνω.
Πάντως είχε παίξει. Όταν είχε, ναι, όταν ωραία, είχε πέσει μου, η κερκίδα στο σούπερ. Λίγο Άζαξ. Όχι, άσε. Να κάνω τα γυαλιά. Δεν σας βλέπω. Είσαι προπαγανδιστής, δεν κάνει τίποτα. Εγώ το λέω. Προπατού έχει βγάλει το όνομα. Δηλαδή έρχονται. Γιώργο, έρχονται κοντά σου για να σου μιλήσουν και λέει μη με ευθύνεις. Εντάξει, πρέπει να φάγει πιτόγυρο και ήρθε λίγο άνηθος από το τζίκι. Τι βλάκα. Να και εδώ άνηθος δεν είναι. Εγώ βλέπω ένα κομμάτι μπριζόλα εκεί να σου πω την αλήθεια. Ή αγκουράκι είναι που δεν το καθαρίσανε. Πράσινο είναι πάλι. Να, να, να. Και εσύ τα θέλει ο ποπός σου και εσένα. Ωραία, ρε Στέλιο, δεν ξέρω αν έχεις κάτι τελευταίο να πεις. Πάντως, κάτι τελευταίο. Στο πρώτο ταξίδι που θα γίνει στη Νέα Τούμπα, εγώ προτείνω να πάμε εγώ, εσύ και ο Τρέγιας. Όλοι μαζί. Αν μου παρέχετε, πώς το λένε, προστασία και έχω καμιά 15 φουσκωτούς μαζί, έρχομαι. Δεν με πειράξει κανείς. Έχω τάσο τρέγια, δεν φοβάμαι. Αυτό θα με δίνει πρώτο. Δεν φοβάμαι. Όχι, ρε. Όχι. Ωραία. Είμαστε πολιτισμένοι εκεί πέρα. Σίγουρα, αφού από το κολέγιο είστε όλοι. Πολιτισμένοι. Εγώ δεν είμαι στο Χαριλάου, δεν ξέρω. Δελασάλ. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση. Μια χαρά είστε στο Χαριλάου. Μια χαρά. Μια χαρά. Είπαμε, θα πα στο Χαριλάου, θα παντρευτεί ο Ζάχος. Σωστά. Στο γάμο μου θα πει. Είχε πει αυτό. Ναι. Θα έρθει. Θα είναι από τις τελευταίες μας εκπομπές. Ευχαριστούμε, Στέλιο. Γεια σας, Στέλιο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, σιγά σιγά. Και φίλος στον Ολυμπιακό. Πήγαμε και τα φύνω. Να ξέρετε, εν ώψη του ντέρμπι του Καρεσκάκη, υπάρχει φίλος στον Ολυμπιακό, ο Σοκράτης Κόκαλης. Στην ουσία, πουλάει μέρος των εγκαταστάσεων του Ρέντι. Του Ρέντι. Με επιστολή της κατασκευαστικής εταιρείας Ιντρακάτ, η οποία ανήκει στον ιδιοκτήτη, στον τέος ιδιοκτήτη των ελευθερωτικών, ο Σοκράτης Κόκαλης, πουλάει το μερίδιό του από του Ρέντι σε άγνωστη εταιρεία, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι και η διμέρα. Ναι, σωστά. Μπορεί να πάει ο Σαββίδης. Δηλαδή, την κυριότητα του Ρέντι την έχει ο Κόκαλης. Ναι, ναι, ναι. Να κάνω υποδομές της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ Αθηνών. Δεν βλέπω. ΠΑΟΚ Πειραιά. Πώς εδώ έγινε Ολυμπιακός Θεσσαλονίκης. Θα πάω να πάρω τώρα εγώ από τον. Αυτό θα κάνω την καλύτερη προσφορά από τον Σοκράτη Κόκαλη στο Ρέντι. Και θα πάω να πάρω την έκταση που είναι Ολυμπιακός και θα κάνω εκεί τις υποδομές της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ Πειραιά. Λέω εγώ τώρα. Τις πουλάει λοιπόν ο Σοκράτης Κόκαλης στο μερίδιό του σε άγνωστη εταιρεία και ζητά από τον Ολυμπιακό να αδειάσει το χώρο εντός 30 ημερών και να αποδώσει το ακίνητο όπως προβλέπει ο νόμος. Πρέπει να αποχωρήσει σε 30 μέρες ο Ολυμπιακός από το Ρέντι. Τι λέει ο Πέτρος Κόκαλης. Όπως λέει ο νόμος. Δεν ξέρω τι λέει ο Πέτρος, πάντως ο. Α, ο Πέτρος, δεν ξέρω, ο ιός δεν είναι. Ο ιός δύσκολα να κυκλοφορήσει στον Πειραιά πλέον. Να σου πω κάτι. Δύσκολα. Είναι ξεφτύλα. Έναν άνθρωπο που σε έφερε τόσο στο Ολυμπιακό. Τι πράγμα είναι. Το γιο τώρα είναι. Τι πλάκα κάνεις. Πορε φίλε. Ε, παιδιά τώρα δεν κάνω πλάκα. Ο εχθρό του εχθρό μου φίλε. Άλλο σου λέω, ρε. Άλλο σου λέω. Ανθρώπινα δες το λίγο. Ναι. Έχει βάλει ο μπαμπάς του δισεκατομμύρια στον Ολυμπιακό. Εντάξει τόσα χρόνια. Και δεν μπορεί να πάει στη σουίτα του. Τι λέμε τώρα. Το θεωρούν εκτός. Τι λέμε τώρα. Το θεωρούν εκτός. Εγώ δεν σου πω τώρα. Είναι διαφορετικές ζωές. Ολυμπιακός είναι η πρόφαση εκεί. Σαν να μην σε αφήνουν εσένα πίσω στο Χαριλάου. Να πούμε κάτι. Τώρα που θα κλείσει η εκπομπή, έχει πολύ ωραία εκπομπή στον Αντένα. Ναι. Κάνει διαφήμιση για το ντέρμπι Μίσους Παρτιζάν Αστέρας. Ναι. Επειδή ο ένας είναι Ερακλειδέας, γι' αυτό μας το είπες έτσι. Ο ένας που αυτός εδώ με την ουρά είναι η Ερακλειδέας. Ο άλλος είναι Αριανός. Για να κλείσω το θεματάκι. Λοιπόν. Σχετική επιστολή λέει ότι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Σοκράτη Κόκαλη, η Ιντρακάτ, δεν επιθυμεί την ανανέωση του μισθωτηρίου με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, καθώς επιθυμεί να προβεί σε πώληση του ακινήτου, το Ρέντι δηλαδή, που υπάρχει εντός των εγκαταστάσεων του Ρέντι, ενώ παράλληλα ζητά και την καταβολή της οφειλής ύψους 15.000 ευρώ. Ωραία. Αυτό θα γίνει, πιστεύω, μεγάλο σούσουρο αύριο. Τώρα είναι τελευταία στιγμή. Πιστεύω αύριο θα γίνει μεγάλο πανικός με αυτή την είδηση. Πραγματικά θα πες πολύ ψωμα. Στον πάγκο του να είναι ο. Ποιος, ο Μουρίνιο. Ο Μουρίνιο. Εντάξει, τελειώσαν αυτοί έτσι γιατί τους βλέπω βιτα εθνική σύλληψη. Νομίζω ότι μέσα στη εβδομάδα θα μονοπολούν αυτές οι ειδήσεις. Αυτό τώρα είναι μεγάλη τέτοια που λέμε. Όπως και η σύλληψη του Σέργιο Κόκε, πρώην παίκτη του Άρη, γιατί για ένα τόνο χασίσει στην Ισπανία. Και τι μαζιά μα τώρα. Το αναφέρουμε λοιπόν. Α, καλά, ναι. Εκπομπή είναι ημερωτική, δεν είμαστε. Προ καλά κάνει και το αναφέρει. Τι μα νοιάζει, λέω μα. Εσύ, άμα θε, ανέφερε το. Ήταν πολύ ωραία. Για πε, ρε φίλε, σου άρεσε. Εντάξει, λίγο πήγε να ξεφύγει. Εντάξει, ρε φίλε, θα υπάρχει και λίγο ένταση. Θα σου πω κάτι. Γίνεται τώρα να είμαι εγώ, εσύ, ο Μπουγάτσα, ο Ντρούλινγκ, να έχει βγει και η Πηγολαμπίδα. Ποια, ναι, ο. Ναι, ναι, η Καμπρεόλιο Κατσαρίδα. Και να μην, γίνει, να μην υπάρχει ένταση. Ήταν αλήθεια στο αεροδρόμιο, τι είπε αεροδρόμιο, ναι, είπε. Ναι, ναι. Πού πήγαινε στο αεροδρόμιο, δεν το ρωτήσαμε.
Σαν να δούμε τι έκανε. Κάτι φίλοι από την Ιταλία. Ότι α, ερχόταν φίλοι. Σε Σαραγώσα εκείνη την ώρα. Μήπως καμιά χειραψία του. Μπορεί, μπορεί. Και νικήσετε αύριο. Αυτό πήγαινε και στου διαιτητέ του Ολυμπιακού Πάουκ εδώ. Στου Πάουκ Άρη, στου διαιτητέ, στον Κάκο πήγαινε. Είναι πριν τα μάτς. Καλά. Έλεγε και μερικά αποτελέσματα. Καλά, σίγουρα. Τίποτα σε όλα τα παιδιά έτσι. Σαν να ξαθώ εσύ στην Ευλαμπία, στην τέτοια σε ποια έχει δώσει. Παλιά, ναι. Να ακούει και γυναίκα και. Και να πούμε ότι απαιτούμε να ανοίξουν τα οφίτσια. Πε το. Που ακούει ο πρόεδρο. Ελπίζω ο πρόεδρο να ακούει. Ωραία. Και συντονισμένοι εδώ να ακούμε τα παιδιά. Ο πρόεδρος από τα οφίτσια είναι για κλωτσιές. Γιατί πραγματικά υπάρχουν χιλιάδες φίλοι. Εγώ μαζί του είμαι. Που πραγματικά πριν κάνα χρόνο γινόταν όχαμο μέσα στο Facebook και στο Ιντερνετ, στην ομάδα, στα οφίτσια. Και βγάζανε γούστα, περνούσε καλά ο κόσμος, γελούσαμε. Όμορφα, ωραία, κάναμε το καλαμπούρι. Η παλιά φρουρά βέβαια. Όπως ήμασταν και εγώ και εσύ και ο Ζάχος μέσα και ο Μπουγάτσας νομίζω. Είναι όλοι, ήταν όλοι. Έτσι. Αλλά εντάξει. Κάτι υπερηφάνεια, εντάξει, έγινε. Εντάξει, κάτι... μπορεί να τρώει κανένα τσόκαρο από καμία. Όχι. Όχι, μπορεί να τρώει. Κάποιο δίμα που στοχεύει λέει: υπερηφάνεια προηγείται. Τη αξιοπρέπεια. Τη πτώση. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα κοίτα, εσύ και αυτό που έχετε τόσε πτώσει το ξέρετε. Ναι, μην λε, μην το δίνει αυτό. Εσύ και η Γιουβέντους έπαιξε και μάλιστα η United. Και η Μπάγκερ. Και η Λίβερπουλ έχει πέσει. Ναι, αλλά εσύ που είπε έχουν πάρει. Και μεγάλη River Plate έχει πέσει. Όλοι αυτοί που αναφέρει έχουν πάρει όχι μόνο ευρωπαϊκού και εγώ. Όλα στη ζωή είναι. Είναι παγκόσμια κλάση ομάδε. Α, Πατσίνα σου αρέσει η τρέγια. Η Αλπατσίνα. Ποια Πατσίνα, ρε. Ποια Πατσίνα, ρε Αλπατσίνα. Α, Πατσίνα. Ούτε την Α, Πατσίνα ξέρει. Αυτή είναι η μελέτη. Νάτι. Αυτή εδώ. Ναι. Σαν τραβέλ είναι. Τι είναι? Σαν τραβεστή είναι. Τι λες ρε. Εγώ τι λέω. Ρε τρέγια. Άσε μου. Μιλφάρα είναι. Ρε. Τι είναι? Σαν τι είπε εσύ, τι είναι, τι είναι, τι είπε μιλφάρα. Τι άμα τη δει άβαφη, ρε φίλε. Καλά, ρε φίλε, όλες σαν εδώ αλφα. Είναι μούτρα, είναι αυτά. Αυτή η μελέτη σου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Δεν ξέρω από κορμιά μα κοθεί επάνω, αλλά στα μούτρα είναι. Και ποδοθήτρια. Τα εκβοντώ. Τι σα αρέσει αυτό το πράγμα. Όχι, σε ρώτησα αν σου αρέσει. Όχι, δεν μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει. Αυτή εδώ. Παρότι είναι μελαχνή, δεν μου αρέσουν μελαχνέ. Όχι μελέτη, ρε, η άλλη ρε. Η άλλη. Μ' αρέσει και. Είναι τραγουδιστή, τι είναι η Ασπατσίνα. Ναι, ήταν από το παλιό, πώς λέγονταν το παιχνίδι με τους τραγουδιστές, το πρώτο, το Fame Story. Που την είπε στην. Είναι η Άσπα που την είπε και... στην Κούκα. Σαν Άσπα την ήξερα. Ε, είδε όπω έτοιμη. Τι είναι, ξέρω ότι είχε κοντό μαζί. Όχι τόσο. Για πε. Του χρόνου θα έχουμε δύο μεγάλες επιστροφές. Επιστρέφει το Big Brother. Το Big Brother, σοβαρά μιλά. Λένε ότι τώρα που έκανε ο Λιάγκα στην πατάτα θέλουν να φέρουν πίσω το μικρούτσικο. Ναι. Και επιστρέφει και ο Ρακλής. Πού επιστρέφει? Τρεις τα έχουμε. Γιατί άμα προσέξεις λίγο τα λογιστικά σου θα είσαι καμιά επιστροφή φόρου. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Ναι, τώρα να έρχεστε, άκουσε, δεν είπα να έρχεστε και ούτε καν το μήνα, αλλά το δίμηνο, ελάτε μια φορά ακόμη. Δεν είμαστε 10, 12 και τις μέσα 9, 11. Όχι, όχι, 9, 11 όλες. 9, 11 σερί. Εσύ είπες Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή είναι το μαγαζί. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη μπορείς να έρθεις, όποτε θέλεις. Έχει νευρική ανορεξία αυτή. Μια χαρά είναι. Τι είναι μια χαρά, σαν παγιά χαρά. Άρα η Άσπα είναι. Α, τώρα τη γνώρισα. Τι σε είπα εγώ, ρε. Τώρα τη γνώρισα. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι η Άσπα. Φορούν στα τέτοια. Μια χαρά είναι. Σαν να το λυφίδα είναι το χέρι της, πλάκα κάνει. Τι θέλεις εσύ, ρε. Μια είναι χοντρή, η άλλη είναι πολύ λεπτή. Τι θέλεις, ρε. Τελικός είναι ασφίξη, λίγο και θα είναι μια χαρά. Τι θέλεις. Ασυμβαρίστρια. Θα σφινώσει τα κόκαλα, σε ρίξουν τα σκυλιά. Τι να μου χάσει. Τι σχήμαι πολύ, ρε. Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Γουστάρω πολύ. Η μελέτη την το μαλλί και τον τίσιμο. Σαν το φάντασμα της πείνας είναι. Αν πάω τώρα τα πληρωθώ στη τζιμισκή και την τίσω. Ναι, τι την κάνεις. Έτσι εγωκεντρικά όπως ξέρω. Εσύ ξαπες αυτό. Τη βάλω τα ξόπλατα, τα ξέκολα. Τη βάλω την πότα πάνω από το γόνατο. Τι λες βρε Μάρκελε νύχτα. Τι λες. Θα μας ζητάει ο Σιρινάκης. Τι φλάκας είναι αυτό. Εσύ που ξέρεις εκεί σου σαμπελόκι που σε βλάχω από τη εμάς λες για τέτοια ρε. Ξέρεις με ποιο μιλάς. Τι Φιλίππου Πόλος έχεις πάει. Τι λες ρε βλάχο. Διάβασε τελευταίο το. Διάβασε τέτοιο. Μην φεύγεις. Διάβαζε. Άντε έχει άλλη εκπομπή. Διάβαζε. Δεν είναι κανένα τώρα. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός οικοτόπουλο. Όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές, σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Ενδεικτικά 2-3 θα πούμε από αυτές σε τάσο. 2 μπέργκερς με γύρο και μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. 2 special burgers, ένα τσίκις και μια κοκακόλα μόνο με 5,90. Και μενού 2 ατόμων, 2 μπέργκερς, μία πατάτες, μία σαλάτα, μία κοκακόλα 500 ml. Μόνο με 10 ευρώ. Η διεύθυνση του Πορκίτο, Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητήριο και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, τάσω 10% έκπτωση, έτσι. Έλεγες τώρα τις προσφορές και θυμήθηκα μία πόλη, μία ομάδα, μία πατάτα. Θες μια τζατζίκη εδώ, καλό, ωραίο, έξω. Καλά, έτσι γουστάρε τρέγια. Άντε, έτσι γουστάρε τρέγια.
Δεν πέσουμε. Μπορεί να γλιτώσουμε το φτύσιμο. Μάζδα Μαρατίνης. Εξειδικευμένο. Είναι, κάτσε καλά. Εξειδικευμένο συνεργείο Μάζδα. Η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Μάζδα Αμανατίδης. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβιση, ηλεκτρονικό έλεγχο, φάνο, ποιό, βαφή, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Μάζδα Αμανατίδης, ένα όνομα, εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει τώρα το μαστορά του και είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Μάζδα είναι ένα στην πόλη, διεύθυνση δηλαδή, είναι η Παπάφη 205. Παπάφη 205 πηγαίνετε για τη Μάζδα Μανατίδης. Περισσότερες πληροφορίες και τηλέφωνο επικοινωνίας για τυχόν απορίες στο 2310-924-931. Να ευχαριστήσουμε και το στέκι του Κωστή, το φίλο μας τον Δημήτρη και το επιτελείο του, που ήταν κοντά μας άλλο ένα βράδυ. Ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες, τα πάντα όλα στα κάρβουνα, μοναδικές γεύσεις, γευστικές ειδονές πραγματικά. Με κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πασέτα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας στα κάρβουνα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε κρεατικό αλφα ποιότητας στη Νεάπολη, γιατί δυτικά είναι πάντα αλλιώς. Ανδρέα Παπαδρέου 113, μπορείτε να πιείτε και τη ρετσινάρα σας με special μεζέδες που προαναφέραμε, να καραγουστάρετε με special τιμές. Ανδρέα Παπαδρέου 113, το στέκι του Κωστή, Δελιβεριά. Μπορείτε να τηλεφωνείτε, σημειώστε το τηλέφωνο και κρατήστε το για να γουστάρετε. 2310-620-727, 2310-620-727. Και τέλος να ευχαριστήσουμε και το πρατήριο Υγρό Καυσίμου Τεχνική Δισάκ, ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας με ενισχυμένο καύσιμο και πληρώνετε στην τιμή του απλού. Κάθε μέρα μπορείτε να το κάνετε αυτό. Ανδρέα Παπαδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα από το γεφυράκι των Μετεώρων. Επίσης μπορείτε να αλλάξετε τα λάδια σας σε μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Και για εσάς που θέλετε πετρέλαιο θέρμανσης, ποιοτικό καύσιμο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, τηλεφωνήστε στο 2310-611-256 για να εξυπηρετηθείτε άμεσα σε χρόνο τετέ. 2310-620-611-256. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. 3 ώρες και 10 λεπτά κράτησε η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, η ραδιοφωνική μεν εκπομπή, αλλά το πάνελ ήταν το τηλεοπτικό πάνελ της εκπομπής, οι παλιοσυρές, όπως λέει και ο Τάσος. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Πιστεύω θα το επαναλάβουμε κάποια στιγμή σίγουρα. Υγεία να έχουμε και εμείς και εσείς που ακούτε. Πολύ όμορφα. Θυμήθηκα στιγμές από την παλιά τηλεοπτική Μαρμίτα και με τον Μπουγάτσα και με τον Μακουκούλα και μαζί σου Ζάχο, αλλά και με κάποιους ακροατές που ανέβηκε λίγο η ένταση, ανέβηκε λίγο η αντιπαράθεση. Είναι Πάο Κάρης, παιδιά. Δεν γίνεται. Και Ηρακλής. Πάο Κάρης, Ηρακλής, με συγχωρείτε, ναι. Δεν γίνεται να μην δεν ανέβει η ένταση κάποια στιγμή. Όσο και να θέλουμε να κρατήσουμε. Εντάξει, αν είναι μια γραμμή flat, η εκπομπή δεν λέει και τίποτα. Να είμαστε εντάξει. Ψύχρεμοι, να είμαστε, ξέρω εγώ, το ένα τ' άλλο. Για μπάλα, δηλαδή. Να έχουμε μεγαλώσει. Ακριβώς, όπως λέω, Μακουκούλα. Να φτάνουμε τα 50, όπως είπε και ο Μακουκούλα. Τα πέρασε, τα πέρασε ακόμα. Τρέλα. Τρία χρόνια 50 λέει. Ναι, η οπαδική γαλούχηση που έχει ο καθένας μας διαφορετικά και αυτή τη στιγμή είμαστε στο στούντιο, ένας Παοξής, ένας Αργιανός και ένας Ηρακλειδέας, δεν φέρει από τον καθένα. Έτσι. Όπως δεν ξεχνάς το ποδήλατο, άμα το μάθεις μια φορά και αν το ξεχάσεις ανισόρροπος, έτσι δεν ξεχνάς και την οπαδική αρρώστια, το πάθος, την προτίμηση που έχεις. Τι γλύφεσαι, ρε, για το σκιάχτρο. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ποια είναι ωραία, ρε. Δεν σ' αρέσει η ασπατσίνα, ποια σ' αρέσει, ρε, τρέγια. Ασπατσίνα, ρε, φίλε. Δεν σ' αρέσει. Άσε πει να βγει το βράδυ, θα πει όχι, έτσι. Αυτή εδώ με τίποτα. Όχι, θα πει. Όχι. Όχι. Όχι στο λόγο μου, ειλικρινά. Όχι. Στο λόγο μου. Η μελέτη. Δεν μ' αρέσει. Ούτε η μελέτη. Χάλια πρόσωπο, αδύνατη κοπελιά. Ποια με πια, ζέτα μακρυπούλια. Ναι. Ναι, είδε πω ναι, σε βρήκα. Ωραία γυναίκα. Αν και, σκιάχτω, εκείνη δεν είναι τέτοια. Μιλφάρα, μιλφάρα, ρε φίλε. Μιλφάρα, 41 είναι. Πόσο? 41. Τι, η γυναίκα μετά 35, μόνο πάνω στο κρεβάτι. Πού, άντε, κλείνουμε. Κλείνουμε. Λοιπόν, Μακουκού, ευχαριστούμε που ήρθες, φίλε. Είπαμε να μας επισκεφτείς. Και τον Μπουγάτσα, απλά δεν είναι. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο τον Ζάγορα. Έτσι, βέβαια. Μας έδωσε μία ώρα και ένα τέταρτο σήμερα. Εντάξει. Έτσι. Του φάγαμε την εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, εδώ το βράδυ σε 9 με Ράδιο Μαρμίτα. Και Γιώργο Παναρέτου, έτσι. Με Γιώργο Παναρέτου, το Μελισσοκόμο, από την τηλεοπτική Μαρμίτα, θα είναι εδώ κοντά μας για νέες αντιπαραθέσεις, για νέες κόντρες. Θα σας φάω breakfast και τους δύο. Από Ράδιο Μαρμίτα, από Ζάχο Τρούλινγκ, Τάσο Τρέγια, Γιώργο Μακουκούλα και Νίκο Μπουγάτσα και από το Λίμπερο 107 και 4 στον FM, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό βράδυ.